Πάλι καλό σας απόγευμα. Κληθήκαμε εδώ για να συζητήσουμε ένα μείζον θέμα, αυτό του Master Plan, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το Δήμο μας, με την πόλη μας, με την ανάπλαση της πόλης μας, με την αλλαγή της πίνης εισόδου του νησιού μας, που είναι η Μυτιλήνη μας. Ένα πλάνο το οποίο έχει την κατεύθυνση των μηχανικών του Δήμου, έχει τη δική μας βούληση, θα αποκτήσει και τη δική σας συνένεση και όλοι μαζί θα βάλουμε τις πινελιές μας, την πινελιά μας για να αλλάξουμε την πόλη μας. Μια πόλη η οποία, όπως βλέπετε, αλλάζει μέσα από τα ΕΣΠΑ και με τη βοήθεια της περιφέρειας σε πολλά θέματα, αλλά και με τις δικές μας παρεμβάσεις και των μηχανικών του Δήμου και κάποιων ιδιωτών οι οποίοι βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το πλάνο θα έρθει να κουμπώσει, θα έλεγα, πάνω στην ανάπλαση του λιμανιού μας, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα. Είμαστε στην τελική ευθεία, ευελπιστώ μετά το Πάσχα, μέσα στο Μάιο, τέλεια Μαΐου, να μπει μπουλντόζα πάνω στο λιμάνι. Ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την πόλη, την όψη της πόλης και θα καταστήσει... Τι πάθετε, κύριε Ανδρέα, τι πάθετε, κάτι, θέλετε κάτι. Εμένα το λέτε σας. Α, βλέπω ότι... Ναι, πάμε. Για μένα... Με την μία και μία πορεία. Α, να τελειώσω, ναι, να τελειώσω. Ναι. Για τις μπολτώσεις γελάω, Δημάρχια. Ναι. Το οποίο θα αλλάξει την πόλη μας, θα αποτελέσει πόλο έλξης για το νησί μας, για την πόλη μας, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων, θα τονώσει την οικονομία του νησιού και βέβαια θα αποτελέσει διαφήμιση για το νησί μας, αλλά και θα καλέσει πλέον τους επισκέπτες του νησιού, θα τους πείσει να μένουν μέσα στην πόλη, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς όποιοι μπαίνουν μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης δεν μένουν για πολύ εδώ. Επομένως, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε, να δούμε την αναβάθμιση, το πώς θα τεθεί πάνω στο σχέδιο, θα ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και όλοι μαζί θα συνθέσουμε, θα ενώσουμε τις δυνάμεις και τις απόψεις μας για να υποδομήσουμε την πόλη μας στην κατεύθυνση που επιθυμούμε εμείς και τα παιδιά μας. Ναι. Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο αντίμαρχο, ο κύριος Δημής, καταρχήν να το ευχηθούμε και πάλι περαστικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς θα προσπαθήσω διαδικτυακά και όχι με τη φυσική μου παρουσία να ανταποκριθώ στην εισήγησή μου, επειδή σε διαγνωστικό έλεγχο σήμερα βρέθηκα θετικός στον COVID. Είμαι όμως πάρα πολύ καλά και Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψω στο γραφείο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρέλειψα να προσφωνήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, φυσικά, και όλους τους εκπροσώπους των φορέων. Επειδή το λιμάνι της πόλης μας είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου του νησιού μας και χώρο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου μας, εκ μέρους της πολιτείας ανατέθηκε σε ειδικό μελετητικό γραφείο πριν από κάποια χρόνια η εκπόνηση της μελέτης του προγραμματικού σχεδίου για την αναβάθμισή του και τη σωστή και με βάση σχεδίου αξιοποίηση του χερσαίου του χώρου. Η μελετητική ομάδα που ήταν μειοδότρια στο διαγωνισμό τότε, το 2018 προέβη σε μια ευρύτατη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το υποσύνταξη Master Plan και μερικούς μήνες μετά, πριν από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, υπερψηφίστηκε από το ΔΣ. Τα λέω αυτά για να γνωρίζουμε όλοι το ιστορικό αυτού του Master Plan. Όμως, προγραμματική δέσμευση της Δημοτικής μας Αρχής, της Δημοτικής Αρχής Κίτελη, ήταν η επαναξέταση του Master Plan. Η κύρια διαφοροποίησή μας ήταν
να μην καταδαφιστεί το παλιό Δημαρχείο και να καταστήσουμε με κάποιες άλλες τροποποιήσεις το λιμάνι μας πιο λειτουργικό. Γι' αυτό, Δήμος και Λιμενικό Ταμείο, μετά από ενδελεχή έλεγχο όλο του ψηφισμένου Master Plan, γιατί είχε ήδη ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, στείλαμε στη μελετητική ομάδα τις παρακάτω αναθεωρητικές προτάσεις, προτάσεις οι οποίες ήταν προϊόν σύσκεψης που συμμετείχε ο Περιφερειάρχης μας και ως Περιφερειάρχης, αλλά και με την εγνωσμένη ακαδημαϊκή του καριέρα ως λιμενολόγος. Ταυτόχρονα παρακολουθούσαμε την πορεία και τις δυσκολίες του δεύτερου τμήματος της μελέτης που εκπονούσε το ίδιο μελετητικό σχήμα για το νέο λιμένα στον Καράτεπέ. Μάλιστα, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, διαπιστώσαμε ότι η χωροθέτηση του νέου λιμένα προσέκρουε στις ενστάσεις της υπηρεσίας, των υπηρεσιών, τόσο των εναλλείων αρχαιοτήτων, όσο και της διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Λόγω ύπαρξης, όπως μας είπαν τότε, εμείς δεν το ξέραμε, εκεί μια φυκιάδα της Ποσειδονίας ονόματι, σπάνια του Αιγαίου. Όμως, μετά από τις εκκλήσεις μας, ότι είναι επίγον και να μην καθυστερεί η όλη διαδικασία, πριν από ένα μήνα, γιατί δεν έπρεπε να καθυστερεί, γιατί το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο έρχεται, ήρθε, προβλέπει πολύ μεγάλα ποσά για τα λιμάνια του Αιγαίου. Και μετά τις τεκμηριωμένες εναλλακτικές προτάσεις της μελετητικής ομάδας, συμπληρώθηκε ο φάκελος για την έγκριση του πρώτου σταδίου, πριν από ένα μήνα. Η διεύθυνση, λοιπόν, του ΙΠΕΧΟΔΕ, των λιμενικών έργων, αναμένει σήμερα τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού μας Συμβουλίου για να προχωρήσει στην επόμενη φάση του σχεδιασμού του άλλου λιμανιού και των άλλων υποστηρικτικών μελετών. Εμείς μέχρι την κατασκευή του νέου λιμένα όμως έπρεπε και πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις για να καταστήσουμε την πόλη πιο λειτουργική, πιο ασφαλή. Γι' αυτό στις προτάσεις μας που μας βοήθησε και ο Περιφερειάρχης συμπεριλάβαμε αρκετές δραστηριότητες και σε άλλους τόπους όπως το Πέραμα, στην Παναγιούδα. Έτσι, στο έγγραφό μας στις 7 πρώτου του 2020 ζητήσαμε να αποχαρακτηριστεί το πάρκινγκ της Μυτιλίνης ως χερσαία ζώνης λιμένα, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός είναι του Ελληνικού Δημοσίου αλλά διαχειριστικά ανήκει στην ΕΤΑΔ και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν το επιτρέψει η ΕΤΑΔ, η οποία θα σας πω παρακάτω, η δημιουργία εμπορικού λιμένα στο Πέραμα, στον κόλπο Γέρας. Αυτό πιστέψαμε ότι θα αποσυμφορήσει λειτουργικά το λιμένα της Μυτιλίνης. Ζητήσαμε παράλληλη διαπλάντηση με πλωτή εξέδρα της οδού Χριστουγέννων, να είναι μεγαλύτερη η πλωτή εξέδρα. Επίσης, κάθετα σε αυτή την οδό να τοποθετηθούν 2 πλωτές προβλήτες για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, επειδή η θέση αυτή δεν θα επηρεάζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιγραμματικά τα λέω, λέγαμε και άλλα, αλλά σταχυολογώντας τα πιο βασικά συνεχίζω. Θεωρούμε ότι για τη βέλτιστη λειτουργικότητα, γράψαμε τότε, του λιμανιού στην μελετητική ομάδα, η χωροθέτηση για την εξυπηρέτηση πλοιαρίων από την Τουρκία πρέπει να παραμείνει στη σημερινή θέση, δίπλα, κοντά στο σημερινό του Ελωνίου. Γιατί η προηγούμενη μελέτη την έβαζε περίπου στο εμπορικό, πιο πέρα από το εμπορικό λιμάνι. Το πιο βασικό όμως, ζητήσαμε από τη μελετητική ομάδα να μην κατεδαφιστεί το παλιό κολυμβητήριο. Η Δημοτική μας Αρχή
Το θεωρεί εμβληματικό κτίριο και το πόσιμο της Μυτιλίνης. Απόλυτα συνυφασμένο με την εικόνα της πόλης. Ήταν και είναι το πρώτο κτίριο που γίνεται αντιληπτό στον επισκέπτη από τη θαλάσσια πύλη. Είναι ένα επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα και ένα ανάλαφο. Ένα σημαντικό αρχιτεκτόνημα, αν αναλογιστούμε την εποχή και το μέγεθός του. Αν, συνάδελφοι, το συνεχίζαμε την προηγούμενη, το προηγούμενο master plan και το κατεδαφίζαμε, ίσως ενδεχομένως να σηκωνόταν και να μας καταργιόταν ο αρχιτέκτονας τότε που το έφτιαξε και δεν ήταν άλλος από τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτσε. Το θεωρήσαμε λοιπόν ως Δημοτική Αρχή μια μεγάλη ευκαιρία για επανάχρηση. Επανάχρηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας, δημιουργώντας εκεί χώρους συνεδρίων, πληροφόρησης, εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών. Γι' αυτό προτείναμε τότε στην Επιτροπή την κατάλληλη αξιοποίησή του για διάφορες χρήσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αρχών του λιμανιού, των εργαζομένων σε αυτό και του επιβατικού κοινού. Για την επίτευξη όμως αυτού του σκοπού, θα πρέπει να δοθούν, σε αυτό ζητήσαμε, χρήση συνάθλησης κοινού και με τη βοήθεια του καλού μου συνεργάτη και πολίτη μου, του μηχανικού Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, ζητήσαμε να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης από το 0,60 που είναι σήμερα να πάει στο 1,20 προκειμένου η διαρρύθμιση του κτηρίου να γίνει σε δύο επίπεδα. Διευκρινίζουμε ότι θα διατηρηθεί ο ίδιος υφιστάμενος όγκος, λέγαμε τότε στην Επιτροπή, αφού το χαμηλότερο σημείο του εσωτερικά είναι 9,5 μέτρα και το υψηλότερο 16,5. Παράλληλα, το υφιστάμενο από οπλισμένο σκυρόδεμα περίγραμμά του, το οποίο παρουσιάζει κάποια στατικά προβλήματα, τα οποία το 2012 τα είχε θίξει και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Σπυράκος, θα ενισχυθεί στατικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Διευκρινίζουμε ότι όλες οι νέες κατασκευές, λέγαμε τότε στην Επιτροπή, στην μελετητική ομάδα, θα γίνουν εσωτερικά σε αυτό με ανεξάρτητο στατικό φορέα. Επίσης, προτείναμε τη δημιουργία υδατοδρομίου και ορισμού θέσης για την προσθαλάσσιωση υδροπλάνων στην περιοχή της Σκάλας Λουτρών, στον κόλπο Γέρας. Γιατί πιστεύουμε ότι θα αποσυμφορήσει το λιμάνι και χωροταξικά θα το βοηθήσει. Διότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το λιμάνι να υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις από ναυπλαίων, πλοιάρια, βαρκάκια, πλοιάρια, πολεμικά, εμπορικά και υδροπλάνα, κρουαζερόπλια και επιβατικά. Δηλαδή όλα τα βάζανε μέσα σε αυτόν τον χώρο στο προηγούμενο master plan. Γράψαμε και άλλα, προτείναμε και άλλα, δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτά τα πήρε η μελετητική ομάδα, τα μελέτησε και σήμερα μας παρουσίασε πριν από μέρες, μας έφερε το σχέδιο που θα σας αναπτύξω. Πρώτα-πρώτα, ο χώρος του πάρκινγκ Μυτιλίνης δεν λαμβάνεται υπόψη στη μελλοντική ανάπτυξη του λιμένα και αποχαρακτηρίζεται πλέον ως κερσαία ζώνη του λιμένα. Δεδομένου ότι ο χώρος αυτός, όπως σας είπα, ανήκει βέβαια στο ελληνικό δημόσιο, αλλά διαχειριστής είναι η ΕΤΑΔ και πρέπει να ξέρετε ότι η ΕΤΑΔ έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς διοίκησης. Τα μέλη του διορίζονται από το υπερταμείο. Αυτό σας λέει τίποτα? Είναι προϊόν του τρίτου μνημονίου του 2016 που μας έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε σήμερα το πάρκινγκ και πολλές φορές τα βάζουν όλοι
και βρίζουν το Δήμο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αν, ακόμα και αν εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν προχωρούσαμε το σχέδιο, το προηγούμενο σχέδιο, χωρίς καμιά αλλαγή, πάλι δεν θα είχαμε προχωρήσει σήμερα, γιατί η ΕΤΑΔ ακόμη μέχρι σήμερα που μιλάω δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα αν συμφωνεί ή διαφωνεί της του Υπουργείου ΥΠΕΧΟΔΕ και της μελετητικής ομάδας. Καταλαβαίνετε σε ποια θέση βρισκόμαστε και πιστεύω ότι αυτός ο χώρος και πιστεύουμε ως Δημοτική Αρχή ότι αυτός ο χώρος πρέπει να διεκδικηθεί όχι πια ως λιμάνι αλλά για τη χρήση των πολιτών ως πάρκα και τα λοιπά και όχι ως ξενοδοχεία που βουλεύονται κάποιοι στα γραφεία της ΕΤΑΤ. Ακόμη, η διερεύνηση της δημιουργίας εμπορικού λιμάνια στο Πέραμα, στον κόλπο Γέρας, δεν μπορούσε να ενταχθεί, διότι οι μελετητές είχαν ως κύριο στόχο να μελετήσουν μόνο για το λιμάνι της Μυτιλίνης. Όμως, ότι από ό,τι μας είπαν, είναι δύσκολο να εγκριθεί κάτι τέτοιο στο Πέραμα, διότι τα νερά είναι αβαθή για τέτοια μεγάλα φορτία πλοίων. Άρα, ότι στο master plan που φέρνουμε σήμερα για το ενεφιστάμενο προτείνεται η εμπορική δραστηριότητα και η διακίνηση φορτίων μέσω φορτηγών πλοίων να εξακολουθεί προσωρινά να εξυπηρετείται από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση ως την ολοκλήρωση των έργων του νέου λιμένα στον όρμο της Παναγιούδας στην τοποθεσία του Καράτεπε. Ακόμη, προβλέπεται, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτό για να σας δείχνω και εικόνα, προβλέπεται η κατασκευή πεζοδιαδρόμου και σας δείχνω πώς θα είναι ο πεζοδιάδρομος, τον βλέπετε εδώ, μεταξύ προβλητών και κατά μήκος των περιμετρικών κρυπηδωμάτων εντός της λιμενό. Ορίστε. Ορίστε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έλα, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, εγώ έχω κάνει το λάθος, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη. Την ευκαιρία να πω ότι παρόντες είναι και η κυρία Ανδριώτου και ο κύριος Κουνέλης και ο κύριος Κατσαβέτης και ο κύριος Φλόγος. Το βλέπετε, συνάδελφοι? Το βλέπετε τώρα? Ορίστε. Ναι. Αυτός είναι η κατασκευή πεζοδιαδρόμου μεταξύ προβλητών και κατά μήκος των περιμετρικών κρυπηδωμάτων εντός της λιμενολεκάνης του παλαιού εσωτερικού λιμένα και στην οδόν Χριστουγέννων 44. Ο διάδρομος προτείνεται επί πασάλων, θα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά θα σας τα πει ο μηχανικός ο κύριος Παπαχριστοφόρο αν ζητήσετε, πλάτους δαπέδου εργασίας κατά μέγιστο 4 μέτρα, και στην ίδια στάθμη με τον υφιστάμενο πεζόδρομο και την αναδομή των προβλητών. Η κατασκευή του προτείνεται να γίνει με μεταλλικό σκελετό και ξύλινο δάπεδο, το οποίο αποτελεί ελαφρά κατασκευή. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλωτών προβλητών, εκπονήθηκε μελέτη... Εκπονήθηκε μελέτη
κυματικής διείσδυσης διαταραχής, την οποία είχε επισημάνει και ο κύριος Περιφερειάρχης όταν κατεβήκαμε στο Υπουργείο Υπεχοδέ προς τη μελετητική ομάδα, και τον ευχαριστώ γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως μας βοήθησε πάρα πολύ για να ξεμπερδέψουμε τόσο δύσκολα πράγματα και ο βουλευτής μας και πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Αθανασίου, στην οποία μελέτη διερευνήθηκε η πρόταση του Δήμου Μυτιλίνης. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η κατασκευή προβλητών κάθετα στα κρυπηδώματα περιμετρικά της πόλης, οδός Κουντουριώτη, συνολικού μήκους 340 μέτρων. Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή 2 προβλητών μήκους 100 μέτρων, 60 μέτρων αντίστοιχα στο ανατολικό και 2 προβλητών αντίστοιχα στο δυτικό τμήμα. Η κατασκευή προτείνεται να είναι με συμπαγείς τεχνικούς ογκολήθους εξ κυροδέματος, οι οποίοι τοποθετούνται σε στήλες οι οποίες έχουν κενό μεταξύ τους και ενιαία ανοδομή. Έτσι, μας είπαν οι μηχανικοί, η μελετητική ομάδα δημιουργείται γεφύρωμα το οποίο συμβάλλει στην ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης. Πέμπτον, η χωροθέτηση της κουραζιέρας διατηρείται στη θέση που έχει προταθεί. Έτσι, χωροθετείται στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού στα υφιστάμενα και νέα κρυπηδώματα. Τα κρυπηδώματα, από ό,τι βλέπετε, αυξάνονται σε 50 μέτρα. Από 15-20 πόσο είναι σήμερα. Και δημιουργούνται εσωτερικά και εξωτερικά αυτά τα κρυπηδώματα, δημιουργούνται εξωτερικά του προσύνεμου μόλου. Η χωροθέτηση για την εξυπηρέτηση των πλοιαρίων από την Τουρκία διατηρείται στη σημερινή θέση, αυτή που είναι σήμερα, απαιτεί τη λειτουργία του επιβατικού σταθμού πλησίων των αντίστοιχων κρυπηδωμάτων προκειμένου να οριοθετηθούν οι απαιτούμενοι χώροι ελέγχου λόγω Σέγγεν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Master Plan, η στέγαση του επιβατικού σταθμού για την ακτοπλοεία εξωτερικού προτείνεται να γίνει στο υφιστάμενο κτίριο ή τα 1 ή τα 2. Οι υπηρεσίες του Τελωνίου, και επειδή έχω διαβάσει διάφορα έγγραφα, έχει αναμορφωθεί η μελέτη και καλά κάνανε οι διευθυντές και μας στείλανε τις παρατηρήσεις τους, οι διευθυντές του Τελωνίου, της Κλιματικής Υπηρεσίας του Κοιμίου του Κράτους. Οι υπηρεσίες λοιπόν του Τελωνίου, και κύριε Γραμματέα, θέλω να το σημειώσετε αυτό, γιατί επ' αυτού θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι. Οι υπηρεσίες του Τελωνίου παραμένουν στο οικοδομικό τετράγωνο, όπου ο συντελεστής δόμησης είναι αυξημένος ήδη από τους μελετητές και δίνεται η δυνατότητα και στο δεύτερο όροφο να στεγαστούν οι υπηρεσίες της Κτηματικής και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Της Κτηματικής Υπηρεσίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Όμως, οι υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου μεταφέρονται στο κτίριο του κολυμβητηρίου, του πρώην κολυμβητηρίου. Αυτό παρακαλώ, έτσι το τονίζω, να το σημειώσετε, γιατί επ' αυτού θα ψηφίσουμε. Με την ανωτέρω πρόταση αφενός διασφαλίζεται η εγκύτητα των επιβατών με τα κρυπηδώματα εξυπηρέτησης των πλοίων της ακτοπλοείας εξωτερικού, και αφετέρου οριοθετείται ο απαιτούμενος χώρος λόγω Σέγγεν, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα αλληλοεμπλοκής των χρήσεων και των δραστηριοτήτων με την εξυπηρέτηση της ακτοπλοείας εσωτερικού καθώς και της κουραζιέρας. Το κτίριο τώρα ή τα 3 του κολυμβητηρίου διατηρείται και διερευνώνται οι προτάσεις
του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου ως προς τις χρήσεις του. Γι' αυτό διερευνήθηκαν μάλλον και γι' αυτό η μελετητική ομάδα προτείνει να διαμορφωθεί το κτίριο αυτό σε δύο ορόφους με τις ακόλουθες χρήσεις, αφού αυξάνει, όπως σας είπα, τον διπλασιάζει τον συντελεστή δόμησης. Πρώτα, και προχωράω στην εικόνα για να τα βλέπετε καθαρότερα. Εδώ είναι. Στο κτίριο λοιπόν η στέγαση των υπηρεσιών χρήσεων του υφισταμένου κτιρίου, δηλαδή θα είναι τα δημοτικά γραφεία τουριστικών πληροφοριών και το λιμενικό ταμείο Λέσβου με τις διοικητικές τους υπηρεσίες. Αυτά που λέει, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα, επειδή είναι PDF ο μελετητής, δεν είχα τη δυνατότητα να τα σβήσω. Έχει στείλει. Λοιπόν, ό,τι λέει ότι η χτιματική υπηρεσία, η χημείο του κράτους, αυτά, κύριε γραμματέα, να τα σβήσετε. Δεν ισχύει. Λοιπόν, το Τελωνείο, επειδή άκουσα κάποιο συνάδελφο, το Τελωνείο παραμένει εκεί που είναι. Λοιπόν, δεύτερον, στέγαση. Εκεί που είναι, στέγαση επιβατικού σταθμού. Μετά, συνάδελφοι, μπορεί να διορθώσουμε κάτι, να μην έχω πει κάτι, να με ερωτήσεις μπορούμε να το συζητήσουμε. Παράκληση, έτσι, επειδή βρίσκομαι μακριά σας, δεν μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι απορίες σας. Στέγαση επιβατικού σταθμού αυτοπλοείας εσωτερικού και λοιπές χρήσεις διαμόρφωση χώρων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, χώρος υπηρεσιών, λιμενακίου και κοινόχρηστη χώρη. Αυτά βρίσκονται εδώ, βλέπετε το ισόγειο τι θα προβλέπει, τι προβλέπει και τι προβλέπει το, ο πρώτος όροφος, λιμεναρχείο κτλ. Και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων. Τώρα. Χρήσεις ακτοπλοείας εσωτερικού και εξωτερικού. Κυρίως με την πρόταση του Master Plan, εδώ ξεκαθαρίζονται οι χρήσεις ακτοπλοείας εσωτερικού και εξωτερικού και παρέχεται η δυνατότητα ώστε η ακτοπλοεία εσωτερικού προσωρινά, το προσωρινά βέβαια αγγίζει δεκαετία, δεκαπενταετία, έως την κατασκευή του νέου λιμένα στον όρομο Παναγιούδας Καράτεπε, να εξακολουθεί να εξυπηρετείται στα εσωτερικά κρυπηδώματα του προσύνεμου μόλου, δηλαδή στο τμήμα κρουαζιέρας. Εδώ δηλαδή που έχουμε, εδώ που έχουμε βάλει. Μαζί με την κρουαζιέρα θα είναι στα ίδια κρυπηδώματα. Βέβαια στη φάση αυτή ο χερσαίος χώρος για τους ελιγμούς των οχημάτων, το καταλαβαίνετε όλοι σας, είναι σημαντικά περιορισμένος και ενδεχόμενα θα δημιουργείται αλληλοεμπλοκή χρήσεων και συνοστισμός κατά την ταυτόχρονη άφιξη επιβατικών και κρουαζιεροπλοίων. Αυτό βέβαια, εδώ είναι και η μαζί μας είναι και το Ολιμενάρχης, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή μέχρι ότου να βοηθήσουμε όλοι ώστε να απεμπλακούμε από αυτές τις δυσκολίες. Τελευταία, η προβλεπόμενη θέση ελιμενισμού μικρών σκαφών αλιείας προβλέπεται να γίνει στην Οδό Χριστουγέννων. Πρόεδρε, λίγο τάξη, δεν ακούω. Σεβασμό. Να γίνεται στον, στην, στο, στη Χριστουγέννα. Νομοτελής άνθρωπος. Η πρόταση του Λιμενικού Ταμείου. Πρόεδρε των Λουτρών, σ' ακούω. Είναι μόνο. Η μεταφορά στο ναυτικό όμιλο δεν υιοθετείται. Η μεταφορά τμήματος των αλιέων στο χώρο όπου σήμερα εξυπηρετούνται ναυταθλητικές δραστηριότητες, δηλαδή στο μικρό λιμενίσκο νότια της Μαρίνας, δεν ενδεικνύεται λόγω του περιορισμένου των κρυπηδωμάτων και της έκτασης του λιμενίσκου,
ο οποίος όμως είναι επαρκής για τα ναυταθλητικά σκάφη. Επίσης, στον χώρο αυτό υπάρχει κτίριο με ναυταθλητικές δραστηριότητες και προβλέπονται επιπλέον χρήσεις με ξενώνες, φιλοξενίες αθλητών. Το κτίριο ήδη, η αυτεπιστασία, το 1-1 θα τα ανακοινήσει αυτά τα κτίρια. Το κτίριο αυτό προτείνεται να διατηρηθεί με την εφιστάμενη χρήση του. Συμπέρασμα. Στη μελέτη του προγραμματικού σχεδίου του Master Plan που σήμερα θα ψηφίσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ θετικοί για τον υφιστάμενο παλαιό λιμένα της Μυτιλίνης, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες προτάσεις που τέθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο, χωροθετούνται τα εξής. Βάζω και την εικόνα. Τμήμα ακτοπλοείας εξωτερικού στη θέση που εξυπηρετείται σήμερα. Τμήμα κρουαζιέρας στα νέα και υφιστάμενα κρυπηδώματα του προσύνεμου μόλου. Τμήμα αναψυχής στο βόρειο τμήμα του παλαιού εσωτερικού λιμένα περιμετρικά της οδού Κουντουριώτη. Τμήμα αλληλείας στα νότια και δυτικά κρυπηδώματα του παλιού εσωτερικού λιμένα οδός Κουντουριώτη και Χριστουγέννων. Εξυπηρέτηση σκαφών λιμενικού σώματος, ενδεχομένως αύριο μεθαύριο αν υπάρχει πυροσβεστικής υπηρεσίας και πολεμικού νευτικού δυτικά από το τμήμα της ακτοπλοείας. Η ακτοπλοεία σημείωση, η ακτοπλοεία εσωτερικού έως την ολοκλήρωση των έργων θα εξυπηρετείται στα κρεπιδώματα όπως σας είπα. Η διακίνηση φορτίων μέσω φορτηγών πλοίων, δηλαδή η εμπορική δραστηριότητα που εξυπηρετείται στο λιμάνι, θα εξακολουθεί δυστυχώς να εξυπηρετείται, όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, έως την ολοκλήρωση των έργων νέου λιμένα στον όρμο Παναγιούδας, εκτός αν εμείς συναποφασίσουμε όλοι μαζί μέχρι την διευθέτηση του όλου θέματος κάπου να βρούμε τρόπο να όλοι μαζί, αυτό είναι σε μια άλλη συνεδρίαση θα το συζητήσουμε, να φύγουν κυρίως τα επικίνδυνα φορτία από την πόλη. Ενώ η εξυπηρέτηση του υδροπλάνου, όπως σας είπα, δεν εγγράφεται στο master plan, γιατί το είπαμε βγάλτο από εκεί, πήγαινε το στη σκάλα Λουτρών ή στην Κουντουρουδιά, όπου νομίζεις, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που κρίνετε εσείς, και το επόμενο 15ήμερο, από ό,τι μου ειδοποίησε η εταιρεία Ελληνικά Υδροπλάνα, έρχεται να μελετήσει τους χώρους και σύντομα να ξεκινήσει την διαδικασία δρομολόγησης τέτοιων μέσων. Δυστυχώς, η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας, συνάδελφοι, για την όλη αυτή διαδικασία. Κανένας επενδυτής δεν ήθελε να επενδύσει, να ρίξει τα χρήματά του για τέτοιες επενδύσεις που αφού τη στιγμή που ο κόσμος, οι πολίτες δεν μετακινούνταν τόσο εύκολο λόγω πανδημίας. Τώρα, με τη σύμφωνη γνώμη και κλείνω. Με τη σύμφωνη γνώμη μας απόψε θα σταλεί αυτή η γνώμη μας στη μελετητική ομάδα, θα κάνει τις απαραίτητες που σας είπα μικροαλλαγές για το τελωνείο, για την κτηματική υπηρεσία. Στη συνέχεια θα το στείλει στο υπερχοβέ τμήμα λιμενικών έργων και αυτή στην ΕΣΑΛ. Ποια είναι η ΕΣΑΛ? Είναι η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία δίνει την έγκριση. Δίνει την έγκριση χρήσεων γης και όρων δόμησης και ταυτόχρονα την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση για την υλοποίηση του Master Plan. Αυτά εκδίδονται με ΦΕΚ της κυβέρνησης και
υπάρχει από εκεί και πέρα η επόμενη διαδικασία. Όταν έχουμε λοιπόν αυτό το προγραμματικό σχέδιο, το master plan, το οποίο ισοδυναμεί όπως και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, που μπορεί ή οσδήποτε, οπουδήποτε, όποιο κομμάτι θέλει να το αξιοποιήσει, θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα πάντα. Τώρα δεν μπορούμε ούτε την προβλήτα, δεν μας αφήνει ο λιμενάρχης. Γιατί και αυτός, όπως τον περιορίζει, δεν αφήνει ούτε την προβλήτα να συμπληρώσουμε σε ένα σημείο στο νέο λιμάνι. Στο λιμάνι απέναντι, καλύτερα να το πω, απέναντι από το κολυμβητήριο. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει αυτό το master plan, δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέσα στο χώρο του λιμανιού, μέσα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Η έγκριση λοιπόν από την ΕΣΑΝ θα είναι το πιο αποφασιστικό βήμα για την παραπέρα ανάπτυξη του τόπου μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να προς το παρόν να σας πω. Οποιασδήποτε τεχνικές λεπτομέρειες σίγουρα θα τις απαντήσει ο μηχανικός. Οτιδήποτε άλλο θα είμαι πάλι στη διάθεσή σας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις από τους φορείς. Ας αρχίσουμε να τους καταγράφουμε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ ένας-ένας να συστήνεται για να μπορούμε να καταγράψουμε. Είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Εμείς δεν είμαστε φορείς. Τι είμαστε? Ναι, παρακαλώ, τον λόγο, τον λόγο. Τι θέλεις? Ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Όχι, όχι, φορές. Ναι, άλλος. Λέγε τέτοια. Εμπορικός σύλλογος. Άλλος. Πού θες το κάνουμε στον τύπο? Σύλλογος εστίασης. Οι κοινότητες μετά. Τώρα είναι η φορά. Ναι, ναι, μετά. Ναι. Και ο πρακτόρων. Άλλος. Χημικής. Άλλος. Υπάρχει κάποιος άλλος ο φορέας? Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος στον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ξεκινώντας καταρχάς από την επί της αρχής, οτιδήποτε αναπτυξιακό έργο και ως τέτοιο το βλέπουμε το master plan του λιμανιού, της πόλης της Μυτιλίνης, οτιδήποτε αναπτυξιακό γίνεται, το πάντοτε το βλέπουμε με την θετική του πλευρά και ως τέτοιο εργαλείο θέλουμε να το αντιμετωπίζουμε. Εν τούτης υπάρχουν κάποια ερωτήματα που ανακύπτουν από την λειτουργία, από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στο λιμάνι και τις οποίες, οι οποίες χρήζουν κάποιας διερεύνησης και απάντησης, ξεκινώντας από το μείζον θέμα του εμπορευματικού λιμένα, ο οποίος παραμένει μέσα στο κέντρο της πόλης και στον οποίο φορτοεκφορτώνονται και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση στην παρούσα φάση, αλλά θα πρέπει να το δούμε στο άμεσο μέλλον, ξεφορτώνονται καύσιμα και έφλεκτα υλικά τα οποία μπορεί να το απευχόμαστε όλοι να δημιουργήσουν οποιαδήποτε πρόβλημα μέσα στο κέντρο της πόλης. Το δεύτερο είναι η διασύνδεση αυτών των δύο κυρίων δραστηριοτήτων του λιμένα, του εμπορικού και του επιβατικού, γιατί πάρα πολλά επιβατικά πλοία
μεταφέρουν και φορτηγά, τα οποία μεταφορτώνονται πολλές φορές μέσα στο εμπορικό λιμένο όπου προσδένουν τα ρορό και τα οποία δημιουργούν ένα υπερβάλλον φορτίο μέσα στην πόλη και ακόμη περισσότερο στο κέντρο της πόλης. Οι κυκλοφοριακές λοιπόν ρυθμίσεις που πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν θα πρέπει να διασυνδέουν με το λιγότερο δυνατό φορτίο την πόλη, γιατί είναι δύο δραστηριότητες που είναι μεν απαραίτητες, αλλά δυστυχώς βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο είναι η πιθανότητα, απλώς ήθελα να μ' ακούσει, η πιθανότητα και ο σχεδιασμός διασύνδεσης του χώρου αναψυχής, του σχεδιαζόμενου χώρου ζώνης αναψυχής της Κουντουριώτου με άλλα έργα που γίνονται κοντά στο λιμάνι, όπως είναι ο χώρος στα Τσαμάκια, είναι και οι δύο όταν τελειώσουν οι χώροι, οι πλατείες Αφούς, ο χώρος αναψυχής και ο χώρος στα Τσαμάκια, θα είναι χώροι οι οποίοι θα προσφέρουν μια... Έτσι, θα δώσουν μια ανάσταση στο κέντρο της πόλης και θα είναι και ένα εργαλείο αναπτυξιακό. Θα προσελκύουν επισκέπτες μέσα στην πόλη, θα τους κρατάνε μέσα στην πόλη. Αυτή λοιπόν, να δούμε τη δυνατότητα διασύνδεσης αυτών των δραστηριοτήτων, οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι λόγω της αναγκαστικής κυκλοφοριακής σύνδεσης του λιμανιού με το οδικό δίκτυο, θα τα διακόπτει. Το επόμενο είναι ότι στα βόρεια της πόλης βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι της χοδρομπορικής δραστηριότητας της τοπικής οικονομίας, όπως και πολλές μεταφορικές εταιρείες. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλος αυτός ο όγκος των εμπορευμάτων διακινηθεί μέσα από το εμπορικό λιμάνι, το οποίο παραμένει στην υφιστάμενη θέση, τουλάχιστον προσωρινά, θα προσδώσει ένα μεγάλο φόρτο κυκλοφοριακό στην πόλη και θα δίνει και μία έτσι άσχημη εικόνα. Μην ξεχνάμε ότι και βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι εδώ και το τεχνικό επιμελητήριο, το γνωρίζουν και οι μηχανικοί του Δήμου, είναι, το βεβαιώνουν και μπορούν να το βεβαιώσουν, είναι στα βόρεια της πόλης, έχει χωροθετηθεί όλη η οχλούσα δραστηριότητα της περιοχής. Μιλάμε για την δραστηριότητα που είναι υψηλής και μέσης όχλησης, αλλά και της χαμηλής όχλησης. Αυτά λοιπόν όλα είναι θέματα τα οποία τα θέτουμε ως ερωτήματα. Προφανώς και είμαστε υπέρ της δημιουργίας master plan, αλλά θα θέλουμε να διασυνδεθεί και με την προοπτική. Θέλουμε όλα αυτά να διασυνδούν και με την προοπτική της ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου, το οποίο θα είναι ένα εξαιρετικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη μας, όπως και με την διασύνδεση με την σχεδιαζόμενη μεταφορά του λιμανιού στην περιοχή του Καράτεπέ, στον όρμο της Παναγιούδας. Καταλήγοντας λοιπόν, να σας πω και την... Πώς? Μα νομίζω έτσι προβλέπετε, Πρόεδρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα συνηγορούν και να καταθέσω και μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή κοντά στην Παναγιούδα, μην γκρινιάζει ο κύριος πρόεδρος εκεί, το οποίο το είχαμε εντάξει στο ειδικό αναπτυξιακό πριν από μερικά χρόνια και το οποίο θα αποτελέσει και εκείνο ακόμη ένα εργαλείο στην αναπτυξιακή φαρέτρα της περιοχής και στην οποία καλούμε όλους τους συμμάχους ώστε να το υλοποιήσουμε, γιατί θα είναι μια δραστηριότητα που θα είναι αδειοδοτημένη και οποιοδήποτε εγκαθίσει εκεί θα αδειοδοτείται σε μία ώρα, θα μπορεί να βάλει κλειδί σε μία ώρα και θα λύσει και πολλά προβλήματα του αστικού ιστού της περιοχής. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν και θα ήθελα να το συμφωνήσουμε και να το εσείς αποφασίσετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει και η απόφαση της άμεσης δρομολόγησης της
κατασκευής του νέου λιμανιού στην περιοχή του, που όπου έχει σχεδιαστεί του Καρά Τεπέ, στην περιοχή της Παναγιούδας, ώστε να αποσυμφορηθεί η πόλη, να ανασάνει η πόλη και να δοθούν περιοχές της πόλης στους κατοίκους πρώτα απ' όλα και στους επισκέπτες. Στη διάθεσή σας και στη διάθεση της εξαιρετικής τεχνικής υπηρεσίας που έχετε, και θέλω να το πω γιατί έχουμε συνεργαστεί και θέλω να δώσω τα εύσημα τουλάχιστον στο επίπεδο που έχουμε συνεργαστεί εμείς ως φορέας, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και θέλω να το δηλώσω και δημόσια και όλων των υπηρεσιών του Δήμου και της διάθεσης προγραμματισμού αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας, και είμαστε στη διάθεσή σας να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις, παραγωγικές προτάσεις, πάντοτε προς το καλό της ανάπτυξης και της ευημερίας της πόλης μας και να την δούμε όπως την αρωματιζόμαστε όλοι μας και να την παραδώσουμε ακόμη πιο όμορφη στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριος Δήμαρχος. Θέλω και εγώ να σταθώ πάνω σε αυτό, Ευαγγέλης, και να πω ότι η συνεννόηση μεταξύ μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και πάντα είμαστε σε ευθεία, θα έλεγα, συνεννόηση και κατανόηση μεταξύ μας, και βέβαια συμβάλλατε πολύ στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και συνεχίζετε να κάνετε θετικές εισηγήσεις έτσι ώστε να δούμε την πόλη μας όπως μας αξίζει. Να πω πάνω σε αυτό, σας διέκοψα, μάλλον τελειώσατε, να πω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες, επειδή μιλήσατε για διασύνδεση, δημοπρατείτε και η στάβλη στην απάνω σκάλα. Είμαστε έτοιμοι, αδειοδοτήθηκε αυτή την εβδομάδα και στο επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε άλλο ένα αναπτυξιακό έργο για αυτό το κομμάτι, το εγκατελειμμένο θα έλεγα επί δεκαετίες της απάνω σκάλας, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, αθλητικό στο συνοικισμό και την ανάπλαση στα Τσαμάκια, το οποίο θα διασυνδεθεί με το κάστρο, θα δώσει μια άλλη ανάπτυξη και θα αποτελέσει και ένα πόλο έλξης επισκεπτών και στο κομμάτι της απάνω σκάλας. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Θα το θέσω από το θέμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αν και δεν είμαι λιμενολόγος μηχανικός. Νομίζω ότι σήμερα έπρεπε να υπάρχει κάποιος από τη μελητική ομάδα. Θα βάλω κάποιους προβληματισμούς για το Master Plan σε δύο άξονες. Στα συγκοινωνιακά και στα τεχνικά. Ξεκινώ με τα συγκοινωνιακά. Εκεί που χωροθετούνται, σύμφωνα με την που είδαμε από τις διαφάνειες, εκεί που χωροθετούνται τα ταξί, τα λεωφορεία και θα φεύγουν από την Αργύρια Φταλιώτη και μετά είτε προς την Προκυμαία είτε προς την 8η Νοεμβρίου, δηλαδή να ακολουθήσουν να πάνε προς τη Βόρεια Παράκαμψη, υπάρχουν δύο γωνίες 90 μοιρών. Μιλάω για το Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Παλαιό Νούφαρο, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, καταλάβατε. Που υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δυσκολία να στρίψουν τα λεωφορεία που φεύγουν από εκεί. Εκεί λοιπόν δημιουργείται μια συμφόρηση που πάλι θα πρέπει να το φάει Προκυμαία. Μιλάω για τα λεωφορεία. Τώρα, όσον αφορά για το λιμένα μέσα, εκεί που πέφτουν, στις προβλήσεις που πέφτουν τα πλοία εσωτερικά, αλλά και η κρουαζιέρα που είδαμε ότι είναι στον εξωτερικό προσύνεμο μόλο, με τους πολίτες που έρχονται από τις τρίτες χώρες, θα υπάρξει μια αλληλοκάλυψη αυτών που βγαίνουν, από όσο θυμάμαι από τις διαφάνειες, από το παλιό κολυμβητήριο, με αυτούς που έρχονται παράλληλα από την εξωτερική κρουαζιέρα. Δηλαδή, οι πολίτες θα διασχίζουν το διάδρομο μπροστά από το παλιό κολυμβητήριο, αυτοί που έρχονται, ξαναλέω, από τις τρίτες χώρες, μπορούμε να το δούμε αυτό σε κάποια διαφάνεια, νομίζω είναι... Ναι, οι πέντε, που έρχονται εξ Ανατολών από την κρουαζιέρα, από το κρουαζιερόπλιο, περνάνε μπροστά για να πάνε στο Τελωνείο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν επιτρέπεται από τη Συμφωνία του Σέγγεν. Με λίγα λόγια,
τα αυτοκίνητα, τα ταξί, τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τον ίδιο δρόμο, δηλαδή από την Αργύρη Εφταλιώτη, για να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν, εκεί θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συμφόρηση. Όσον αφορά το παλιό κολυμβητήριο, πρόθεση Δημοτικής Αρχής είναι να παραμείνει το κτίριο και να στεγάσει υπηρεσίες. Δημιουργείται όμως με τους δύο ρόφους που προτείνεται, με ανεξάρτητο φέροντα οργανισμό, πρόβλημα στον αερισμό και στο φωτισμό. Καθότι αυτή τη στιγμή, επειδή το γνωρίζω καλά το παλιό κολυμβητήριο, τα παράθυρα είναι στο πάνω μέρος, έχουν δημιουργηθεί κάποια κοντά υποστηλώματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανοίξουν κάτω κάποια παράθυρα. Και ίσως αυτό θα το απαγορέψει ο διευθυντής της δημόσιας διοίκησης, όπως λέγεται πλέον η ανεξάρτητη αρχή εθνικής αδιαφάνειας. Αλλά αυτό θα το κρίνει εσάλ. Εδώ να πω επίσης ότι υπάρχει ένα έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων ότι στα θεμέλια του παλαιού κολυμβητηρίου διατηρείται τμήμα τείχους της αρχαίας πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα νέα θεμέλια του ανεξάρτητου φέροντος οργανισμού που θα δημιουργηθεί. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινιστεί από πού θα επιβιβάζονται και θα αποβιβάζονται οι πολίτες στο εσωτερικό. Δεν μπόρεσα πολύ να το καταλάβω. Είναι το τμήμα Β της διαφάνειας 7. Αν θα είναι και από το τμήμα Α ή από το τμήμα Β και από πού θα επιβιβάζονται ξανά στο που θα είναι ο χώρος στέγασης επιβατικού σταθμού. Αυτό το βάζω σαν ερώτημα. Όσον αφορά για το τμήμα Γ, για τον ίδιο λόγο που απορρίφθηκε η δημιουργία του γηπέδου εντός του λιμένα. Ορίστε. Ναι, γι' αυτό το είπα πριν. Αν γίνεται να το. Γι' αυτό το έδειξα προηγουμένως, αν μπορούμε να το έχουμε, ναι. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε στη διαφάνεια 5 που έλεγα για το ότι περνάει από το διάδρομο το που περνάει οι πολίτες των τρίτων χωρών. Ωραία, εκεί. Εκεί που βλέπετε λοιπόν που είναι το παλαιό κολυμβητήριο και λέει πύλη, από δεξιά προς τα αριστερά λέει εξωτερικό. Πώς το αναφέρει, δεν το μπορώ να το διαβάσω. Το λέει τμήμα ακτοπλοείας εξωτερικού. Εκεί λοιπόν περνάνε παράλληλα με το παλιό και έρχονται κάθετα οι πολίτες που θα επιβιβαστούν στις προβλήτες των δύο καραβιών που βλέπουμε εσωτερικά του μόλου. Το βλέπουμε αυτό στην διαφάνεια 7. Μπορείς να το περάσεις τη διαφάνεια 7. Το 7 που δείχνει το παλαιό κολυμβητήριο με τα βελάκια που δείχνει τον κόσμο να μπαίνουν κάθετα σε αυτούς που έρχονται παράλληλα. Το κτίριο του κολυμβητηρίου, του παλιού κολυμβητηρίου. Το 7 είναι η κατόψη. Η κατόψη, ναι, εκεί φαίνονται. Ναι. Το όροφο και το ισόρυφο. Ναι, ναι. Νίκο, αυτό που λέγει λάμδα σίγμα 2. Αυτό εδώ, δες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι το τμήμα ακτοπλοείας εξωτερικού. Ναι, έρχονται λοιπόν από δεξιά προς τα αριστερά οι πολίτες που έρχονται από την κρουαζιέρα και ουσιαστικά υπάρχει μια συμφόρηση με το κτίριο Y3 που οι πολίτες που θα επιβιβάζονται και θα αποβιβάζονται έρχονται, ουσιαστικά υπάρχει αλληλοκάλυψη των δύο ροών που σύμφωνα με τη συμφωνία του Σέγγεν αυτό δεν επιτρέπεται. Τώρα, όσον αφορά για το τμήμα Γ, όπως μας το έδειξε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, για τον ίδιο λόγο που λέμε ότι απορρίφθηκε το γήπεδο λιμένων, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να υπάρξει χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επειδή δεν είναι συμβατός με το λιμένα, καθώς και χώρος συνεδρίων. Η πρόταση είναι να δοθεί και αυτό στο τμήμα Β μέσα. Τώρα, όσον αφορά τα τεχνικά θέματα, ο υφιστάμενος εξωτερικός μόλος, εκεί δηλαδή που πέφτει η κρουαζιέρα, έχει γίνει πάνω σε μία λιθορυπή με βάθος μόλου γύρω στα 6,5 μέτρα. Εξωτερικά μπαίνει το πλοίο της κρουαζιέρας με ένα κρυπίδωμα μήκους 300 με 320 μέτρα, καθώς το έχουμε δει, και εσωτερικά δύο πλοία για τις γραμμές εσωτερικού 200 συν 200, 200 μέτρα για το ένα, 200 μέτρα για το άλλο. Η καρίνα, νομίζω θα μας βοηθήσει ο κύριος Περιφερειάρχης σε αυτό, η καρίνα ενός τέτοιου πλοίου, δηλαδή το βυθισμένο μέρος του πλοίου, είναι 12 με 15 μέτρα.
Επομένως, ο υφιστάμενος μόλος των 6,5 μέτρων βάθος δεν μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο πλοίο. Το εξωτερικό μέρος. Εκεί που είναι το καράβι το ΝΑΤΟ. 11 μέρες. Το υφιστάμενο. Το υφιστάμενο είναι το υφιστάμενο. Πού είναι. Πρόεδρε, δεν στα καλά. Δεν στα καλά. Πάρτα ματογιάννη σου. Πάρτα και τα λέμε λάθος. 11 μέτρα. Αυτό όμως θέλει 15. Νομίζω ότι... Εντάξει. Ορίστε. 15 μέτρα είναι τα κοντενέρο. Για κουραζιερόπιο 300 μέτρων λέω, δεν είπα, επειδή το γράφω γι' αυτό. Είναι 25 που είναι πλήρως έξω και αυτή η πέρυσι, έχει 20. Ωραία, πώς να μην πει. Εντάξει, μιλάω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση και με τους καινούριους φυσικά θα πρέπει να προβλεφθούν μία εξυγίανση, διότι η γεωτεχνική μελέτη που έχει γίνει από το Λιμενικό Ταμείο δείχνει ότι είναι υλής. Επομένως, θα χρειαστεί μια εξυγίανση και ενδεχομένως νέοι πάσαλοι. Πού? Στον καινούριο μόλο που θα πρέπει να γίνει αφού θα υπάρξει διαπλάτυνση. Το απ' έξω. Ναι. Η λύση είναι εκεί. Ναι. Γεωμορφολογικά δεν φαίνεται. Υπάρχει γεωτεχνική μελέτη και... Αλλά κοινά ανοίγει. Γίνεται. Γίνεται. Απλά λέω ότι ανεβαίνει το κόστος. Δεν είπα κάτι άλλο. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί, όπως λένε τα έργα στο λιμένα της Παναγιούδας, ουσιαστικά δεν έχουμε master plan καθόλου για την Παναγιούδα. Δηλαδή, πότε θα υπάρξει κάποιο χρονικά και αν υπάρχει κάποια δέσμευση για το πότε μπορέσουμε να μπούμε στο master plan για την Παναγιούδα και να αρχίσει να ολοκληρώνεται. Όσον αφορά για το λιμάνι του Περάματος, καλύφθηκα, το είπε ο κ. Τζιμής. Θα μπορούσαν τα εμπορικά πλοία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο εμπορικό λιμάνι του πάρκινγκ, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτα υλικά, όπως ξέρουμε, καύσιμα. Θα μπορούσε να γίνει μια πρόταση να είναι στο λιμάνι του Πλωμαρίου ή στο λιμάνι της Πέτρας, που είναι μεγαλύτερο με μεγαλύτερο άνοιγμα ενδεχομένως. Όσον αφορά το μικρό εσωτερικό λιμάνι, δεν υπάρχει πρόβλεψη στο νοτιά. Αποτέλεσμα να συνεχίζει η θάλασσα να βγαίνει στο δρόμο που είναι στην πλατεία Σαπφούς. Συνοψίζοντας το υφιστάμενο λιμάνι, θα πω ότι είναι για μικρά φόρτη και δεν μπορεί να σηκώσει εύκολα μία κρουαζιέρα στη βαρούσα φάση, κυρίως για το κυκλοφοριακό. Η ανάγκη για νέο λιμάνι δημιουργήθηκε γιατί υπήρχε κάποιο συγκοινωνιακό πρόβλημα. Η πάγια θέση του ΤΕΕ και από τον προκάτοχό μου τον κύριο Πιτό είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου λιμανιού μεταξύ Παναγιούδας και Καρά Τεπέ. Καταλαβαίνουμε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο σήμερα και χωρίς master plan δεν μπορεί να προχωρήσει η ανάπλαση της προκυμαίας, αλλά η έγκριση ενός τέτοιου master plan θα πρέπει να το πάρουμε με μεγάλη σοβαρότητα, θα είναι για τα επόμενα 100 χρόνια και θα πρέπει να το δούμε με αρκετή υπευθυνότητα. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Περιφερειάρχη αν το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει αναπλάσεις λιμανιών. Και αν όχι, πού θα μπορούσε να ενταχθεί αυτό το έργο μετά, αν είναι για το κόστος που θα έχει ένα τέτοιο έργο. Και αν το ίδιο έχει εγκριθεί το master plan και από τη διαχειριστική αρχή. Αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο. Ο κύριος Παπαγριστοφόρο έχει το λόγο για να απαντήσει όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται. Και να συνεχίσουμε στον επόμενο. Επί της διαδικασίας να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους οι ερωτήσεις θα τεθούν μετά. Για να μπορέσουν οι φορείς να... Πολύ, γιατί, κύριε συνάδελφε, είναι προφανές ότι οι φορείς έχουν και μία συνημέρωση που αφορά του καθένα στον αντικείμενό του. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε και εμένα. Είχα θέσει και εγώ κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Τα έχει σημειώσει. Έχει τα σημειώσει. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι κάποια βασικά θέματα για το master plan του λιμανιού. Το master plan του λιμανιού αφορά διάφορες παρεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν σε επίπεδο σχεδιασμού, ούτως ώστε το λιμάνι να καταλήξει
σε αυτό το σχεδιασμό που βλέπουμε στο χάρτη μας. Δηλαδή, κύριος στόχος του παλιού λιμανιού της Μυτιλίνης είναι να δημιουργηθεί ένα λιμάνι που θα δέχεται κρουαζιερόπλοια και πλοία τουριστικά, ιστιοφόρα και γενικώς τουριστικά πλοία. Στόχος λοιπόν του λιμανιού, ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει με στόχο όταν ολοκληρωθεί το λιμάνι της Μυτιλίνης, αυτό που ξέρουμε σήμερα, να είναι ένας τουριστικός προορισμός με πλοία του εξωτερικού, με πλοία κρουαζιερόπλοια και με πλοία τουρισμού. Αυτό θα επιτευχθεί κατασκευάζοντας το νέο λιμάνι που λέμε στον Καράτεπέ, που προβλέπεται και από το Γενικό Πολεοδομικό, και επίσης είναι και αντικείμενο της μελέτης που έχει ανατεθεί από το Υπουργείο στη μελετητική αυτή ομάδα, να μελετήσει και το λιμάνι που θα γίνει στον Καράτεπέ. Ο κύριος Μανολακέλης ρώτησε τι θα γίνεται, κάπως μπερδεύεται εκεί, αν κάνουμε λίγο zoom στο σχέδιο θα καταλάβουμε. Αυτός ο σχεδιασμός που βλέπουμε εκεί δεν έχει να κάνει κάτι με τον εμπορικό λιμένα, δηλαδή με τα πλοία της γραμμής. Τα πλοία της γραμμής δεν θα είναι εκεί. Αυτός είναι ο τελικός σχεδιασμός που όλα αυτά τα πλοία που βλέπουμε εκεί είναι κρουαζιερόπλοια. Θα υπάρξει αυτό. Τώρα διευκρίνησε, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, γι' αυτό θα το λέω προφανώς. Τις γραμμές πρημνοδετών. Τα κρουαζιερόπλοια πλαγιοδετών. Δεν βλέπω. Λοιπόν, θα. Ναι, τώρα θα το πω και αυτό, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Το πρόβλημα που θα έχει ουσιαστικά το λιμάνι θα είναι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν όλα αυτά. Για να γίνουν όλα αυτά που βλέπουμε εκεί, με ένα πρόχειρο κόστος που έκανε η μελετήτρια, θέλουμε γύρω στα 70-80 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Όμως, το master plan αυτό πρέπει να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί, επιτέλους να γίνει ΦΕΚΑ. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να αναπτυχθεί η μελέτη, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά, γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα, προβλήτες, κρυπηδώματα, παλιό κολυμβητήριο, δρόμοι, διαδρομές, όλα αυτά είναι αντικείμενο μιας επόμενης μελέτης. Αυτό δεν είναι μελέτη. Είναι ένα master plan, γι' αυτό λέγεται master plan, είναι ένα σχεδιασμό. Όπα, τι έχουμε. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε. Κάντε πρώτα τη διαβούλευση και φωνάξτε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι παρουσία εδώ η κυρία Φράγκου. Ωραία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Κύριε Κατσανέ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε. Αυτό είχα να πω. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι δεν σας έχω καλύψει να. Δεν καλύφθηκα στο γεγονός που λέει για το τμήμα Β, στέγαση επιβατικού σταθμού ακτοπλοίες εσωτερικού. Για ποιο έναν. Δεν μιλάμε για το εσωτερικό, για τις γραμμές εσωτερικού. Ναι, μιλάμε για προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί το... Άρα θα υπάρχει αλληλοκάλυψη λοιπόν των γραμμών εξωτερικού με τις γραμμές εσωτερικού. Ναι, θα υπάρξει μια αλληλοκάλυψη για ένα διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν όλους τους σχεδιασμούς. Γνωρίζουμε αυτό πότε θα είναι, πότε ουσιαστικά θα ξεκινήσει το master plan και πότε θα ολοκληρωθεί για την Παναγιούδα. Για το master plan, μόλις εγκριθεί αυτό το master plan του λιμανιού του παλιού, ξεκινάει η διαδικασία για να ολοκληρώσει το αντίστοιχο είναι προαπαιτούμενο αυτό για να προχωρήσει το επόμενο. Λοιπόν, ο πρόεδρος του εμπορικού, ναι, ποιος είναι, ναι κύριε Αντιδημαρχέ. Πρέπει να ενημερώσω όλους τους δημοτικούς μας συμβούλους και όλους τους φορείς, και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος του ΤΕΑ,
ότι αυτά προβλεπόταν και στο προηγούμενο master plan που έγινε διεξοδικότατη, εκτός μικροαλλαγές είχαμε, διεξοδικότατη έγινε ενημέρωση και στο Υπουργείο Παιδεία, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στην αίθουσα του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, κύριε, δεν άκουσα κάτι το θετικό και η κινδυνολογία δεν μου αρέσει και λυπάμαι έτσι. Απλούστατα σας λέω ότι αυτή είναι μελετητική ομάδα. Ξέρει, τους είχε φοιτητές όλους, τους περισσότερους, γιατί μου το έπανε ο κύριος Περιφερειάρχης. Ξέρουν τα πάντα και έχουν ερευνήσει όλα αυτά που είπατε. Νομίζω ότι τα έχουν συμπεριλάβει και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας κίνδυνος. Το ότι να δεσμευτούμε εμείς, να δεσμευτούμε εμείς ως Δημοτική Αρχή πότε θα γίνει το νέο λιμάνι στον Καράτεπε, αυτό είναι παραλογισμός. Ζητάτε από κάποιους οι οποίοι ξεκίνησαν το πράγμα, προσπαθούν τώρα να ολοκληρώσουν, να επιτακίνουν τις διαδικασίες, χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα να πείσουν το περιβάλλον, να πείσουν την αρχαιολογία εναλίων ότι να μην στέκονται στην Ποσειδονία και στο ένα και στο άλλο, για να συνεχίσουν και να πάμε στη δεύτερη φάση. Εγώ σας λέω ότι έχουμε μακρύ δρόμο. Αυτό εξαρτάται από την πίεση όλων των μετέπειτα δημοτικών αρχών. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, όπου είπε ο κύριος Πρόεδρος, που έκανε πολύ σωστές επικοδομητικές προτάσεις ο κύριος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ότι να ανοίξουμε, να αξιοποιήσουμε το ιστορικό κέντρο, να αξιοποιήσουμε την Οδό Χριστουγέννων. Σας πληροφορώ σήμερα ότι έχω κάνει εισήγηση στο κύριο Δήμαρχο και ο κύριος Δήμαρχος μου είπε να προχωρήσω. Με έδωσε εντολή να προχωρήσω, ώστε να γίνει σε αυτές τις δύο οδούς, σε αυτές τις δύο περιοχές, αλλά ιδίως στην αγορά πίσω από το public, αυτή την οδό, μέχρι τη Μητρόπολη, να προχωρήσει σε σημειακές αλλαγές πολεοδομικές για τη χρήση γης, ώστε να αξιοποιηθούν σύμφωνα, πολύ σύντομα θα αναθέσουμε τις μελέτες σε ειδικούς πολεοδόμους. Σας το πληροφορώ σήμερα, δεν σας το παρέλειψε να σας το πει ο κύριος Δήμαρχος. Ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος του εμπορικού, μάλλον εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, έχει το λόγο. Μπάμπης Αράπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου. Καταρχάς, ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Σας χαιρετίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε. Και κρίνουμε θετικό το ότι γίνεται μια ζωντανή διαβούλευση για το σχεδιασμό χρήσεων του υφιστάμενου λιμένα της πόλης μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι θετική και ουσιαστική διαβούλευση και είμαστε παρόντες για να συμβάλλουμε σε αυτό. Επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει όσο πιο σωστά γίνεται και έτσι που να κουμπώνει και με το μέλλον. Το μέλλον της μελλοντικής χρήσης του λιμένα, που φυσικά είναι πιθανόν να είναι σε ένα άλλο νέο master plan. Ο στόχος είναι η το δυνατόν συντομότερη βέβαια μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο του Καράτεπε στην Παναγιούδα. Οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν πρέπει να αφορούν και τη μελλοντική χρήση του λιμανιού. Τα λιμάνια είναι τα βασικά σημεία διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να εξυγχρονίζονται συνεχώς για να μπορούν να επιτελέσουν αυτόν τον σκοπό. Μετά την υγειονομική κρίση του COVID, που δεν έχει ακόμα τελειώσει, εκτός από ανθρώπινες, έχει δημιουργήσει οικονομικές και άλλες παράπλευρες απώλειες. Η διασύνδεση της πόλης μας και του νησιού μας κατ' επέκταση είναι αυτό που πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί. Έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα του νησιού μας. Δηλαδή, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα πακέτο διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα, τον Βόλο, όπως έχει ζητηθεί προσφάτως, κυρίως τη Θεσσαλονίκη, όπως και με τα υπόλοιπα νησιά. Έτσι, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
Αρχικά, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πόλης μας, αρχίζουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα που έχουμε να κάνουμε, είναι το παραλιακό της μέτωπο. Ο Λιμένας, ως το λειτουργικό κέντρο του παραλιακού μετώπου, πρέπει να συνάδει με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρήσης του δημόσιου χώρου του παραλιακού μετώπου της πόλης μας. Αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον σχεδιασμό? Πώς οραματίζεται ή σχεδιάζει η Δημοτική μας Αρχή το παραλιακό μας μέτωπο? Μελετώντας όσο μπορούμε τη δημοσιοποιηθήσα εισήγησή σας, δεν βλέπουμε μια αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας του κέντρου, δηλαδή γύρω από το λιμάνι της πόλης μας. Αντίθετα, θα έλεγα, υπάρχουν μελέτες για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση και να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος δημόσιος χώρος που να αρμόζει σε κάθε πόλη σαν τη δική μας. Για να μπορεί και ο απλός πολίτης που κινείται στους χώρους αυτούς, που είναι εργασιακοί, εμπορικοί και αναψυχείς. Αν θα υπάρχουν ρυθμίσεις, ποιες θα είναι αυτές? Είναι απαραίτητες οι πλωτές εξέδρες εσωτερικά του λιμανιού? Εμείς δεν είμαστε. Δεν είναι πλωτές. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πιθανόν να αλλάξουν και την οπτική του λιμανιού μας, έτσι που η μία πλευρά θα εμποδίζει τη θέα της άλλης. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε από τη μία πλευρά την άλλη πλευρά του λιμανιού όπως έχουμε τώρα αυτή την ανοιχτή θέα. Ένα ακόμα ερώτημα. Η παράλληλη διαπλάτηση με πλωτή εξέδρα στην οδό Χριστουγέννων θα σημαίνει χώρος για περπάτημα, αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων εστίασης ή θα εμποδιστεί η θέα εξαιτίας των εγκαταστάσεων για τα σκάφη αλληλείας? Θα γίνουν εργασίες εκβάθμισης και λοιπές εγκαταστάσεις στο ανατολικό χώρο του λιμανιού, στο χώρο της κρουαζιέρας. Αυτές οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία της πλάζ, τα μπλόκια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς θα υπάρξει ύλη και τα λοιπά που θα κάποια αναμόχλευση του πυθμένα. Η κίνηση επίσης των κουραζιερόπλοιων θα επηρεάζει με τους κινητήρες τους και όλα αυτά τις παραλίες αυτές που επισκέπτονται από αρκετό κόσμο. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ως εμπορικό κόσμο να υπάρχει κίνηση των πολιτών προς τους χώρους αυτούς. Όταν κινούνται οι άνθρωποι αυτοί, περνάνε και από εμπορικούς χώρους. Αν θα εμποδιστεί αυτή η κίνηση, θα έχουμε κάποια μείωση προς τον εμπορικό χώρο κίνηση των πολιτών. Τώρα, για τον χώρο του κολυμβητηρίου, θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες που πρέπει να μεταφερθούν είναι σίγουρα του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Κλιμακίου, του Λιμενικού Ταμείου, Δημοτικά Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών, υπηρεσίες τώρα όπως η Κτηματική ή το Χημείο του Κράτους δεν συνάδουν με το χώρο, απλώς έτυχε να βρίσκονται εδώ. Πρέπει να βρεθεί πιθανόν μια άλλη θέση για αυτές. Και επίσης ένας σύγχρονος επιβατικός σταθμός πρέπει να καλύπτει αρκετά μεγάλη έκταση, οπότε θα χρειαστεί αυτός ο χώρος. Εάν μπουν στον χώρο του παλιού κολυμβητηρίου χώροι συνεδριακοί και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θα επηρεάζονται από την κίνηση του λιμανιού. Όταν θα υπάρχει η κίνηση των πλοίων που θα έρχονται και θα φεύγουν, το φορτίο των επιβατών, οχημάτων κτλ., εάν συμπίπτει με το τέλος ενός συνεδρίου, θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Και θεωρούμε ότι πρέπει το λιμάνι να είναι για τις δραστηριότητες του λιμανιού και μόνο, και όχι για να μπλέκουμε εκεί και άλλες δραστηριότητες. Επιτακτική ανάγκη, εμείς δεν ξεγνωρίζουμε πώς, τεχνικά, είναι να αξιοποιηθούν τα κτίρια της Ένωσης που βρίσκονται εκεί κοντά, στο λιμάνι, πίσω από το κολυμβητήριο. Θα λύσουν αρκετά προβλήματα. Βοηθητικά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν επίσης ο βόρειος λιμένας της πόλης μας για ήπια χρήση ερασιτεχνικών αλλιευτικών σκαφών, καθώς είναι αρχαιολογικός χώρος, όπως και το λιμάνι Καλαμάρι, εάν εξυγχρονιστεί. Εκεί θα υπάρξει, ξέρετε, μια ανάπτυξη, οπότε πιθανότατα να πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε και αυτό. Βέβαια, πάντα με τη γνώση του ότι είναι πλησίον σε αρχαιολογικό χώρο. Πρέπει να προβλεφθεί ένας χώρος ιχθυόσκαλας. Η τελευταία μας ερώτηση
Προβλέπεται χώρος φορτοεκφόρτωσης καυσίμων ασφαλέστερος από τον υφιστάμενο, εκτός λιμανιού, έστω και προσωρινός. Αφού πρόκειται να γίνει ένα master plan, ας προβλεφθεί και αυτό. Το ζητούμενο από το master plan είναι να αποκαλυφθεί δημόσιος χώρος προκειμένου να κινούνται οι πολίτες πιο εύκολα προς το κέντρο για την εργασία, τις δραστηριότητες και τα ψώνια τους. Να επιτευχθεί καλύτερη και πιο άνετη διασύνδεση της πόλης μας με τον υπόλοιπο κόσμο, ούτως ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του νησιού μας. Και όλα αυτά με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή ανάπτυξη για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Παγκριστοφόρο, έχετε κάποια δυνατότητα να απαντήσετε? Νομίζω τα είπα και πριν, ότι όλο αυτό το master plan, το επαναλαμβάνω, είναι σχεδιασμός. Δεν είναι ούτε έργο, ούτε κάτι που θα γίνει άμεσα. Είναι ένας σχεδιασμός που θα οριοθετήσει τις μελέτες που θα πρέπει να γίνουν μετά για να αναπτυχθεί το λιμάνι. Και η χερσαία ζώνη του λιμανιού. Δεν είναι κάτι που τώρα ξεκινάμε, δεν είναι μελέτη αυτό κατασκευής και υλοποίησης. Είναι σχεδιασμού. Από εκεί και πέρα όλες τα ειδικά τεχνικά θέματα θα λυθούν με τις επιμέρους μελέτες που θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον, αφού εγκριθεί και γίνει ΦΕΚ το master plan. Τώρα, για την Οδό Χριστουγέννων που είπε και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, η Οδός Χριστουγέννων δεν είναι πλωτές προβλήτης, είναι το ίδιο σχέδιο προβλήτα που ανέφερε και ο κύριος Τζιμής προηγουμένως, επιπασάλλον με μεταλλική κατασκευή και ξύλινο δάπεδο. Δηλαδή θα είναι για να δένουν τα μικρά αλλιευτικά σκάφη εδώ, όχι τα καΐκια, τα μικρά αλλιευτικά, οι βάρκες ας πούμε, και χώρος περιπάτου. Ένα θα έχει τη μορφή ας πούμε όπως το φαντάζομαι και εγώ, γιατί δεν έχει εξειδικευτεί η μελέτη αυτή, όπως είναι το μέσα οι προβλήτες που έχει η Μαρίνα. Βέβαια αυτές είναι πλωτές, αυτή δεν θα είναι πλωτή, θα είναι σταθερή. Δεν είναι ούτε για να μπαίνουν καθίσματα εκεί, ούτε για τραπεζοκαθίσματα, ούτε είναι για περίπατο και για να δένουν τα λευτικά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Εστίασης, παρακαλώ. Ας έρθει μπροστά να... Α, ωραία, ωραία, παρακαλώ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για το κάλεσμα και από μένα. Θεωρώ προφανές ότι όλοι θέλουμε να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης και όχι μόνο, και εκεί αποσκοπούμε. Όλα αυτά που θα αναφέρω και που συζητάμε είναι για να γίνει όσο το δυνατόν πιο καλό το αποτέλεσμα, γιατί πράγματι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα μείνει για πολλά χρόνια. Οπότε ελπίζω να είναι καλοδεχούμενοι όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, χωρίς να εννοούμε ότι θέλουμε οποιαδήποτε καθυστέρηση γι' αυτό. Αρχικά μια ερώτηση που θέλω να μου απαντήσετε. Η επέκταση πλωτή, ξύλινη, έως 4 μέτρα είναι μόνο για την Οδό Χριστουγέννων ή επεκτείνεται και σε άλλο σημείο? Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Σήμερα, όπως είδαμε, έχουμε μιλήσει πιο πολύ για τα θέματα εντός, με τα καράβια, με τα πλοία και εντός θαλάσσης και όχι τόσο πάνω στο δρόμο. Εγώ θα επαναφέρω από προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κάνει με ενημέρωση για το θέμα του Master Plan, ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να, αν μπορεί να διορθωθεί ή να αλλάχθει, θα βοηθούσε. Είναι το θέμα του ποδηλατόδρομου, που έχουμε παρατηρήσει ότι βρίσκονται η κάθε λωρίδα του ποδηλατόδρομου είναι από διαφορετική πλευρά του δρόμου και όχι και οι δύο από την ίδια πλευρά, από την παραθαλάσσια. Αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για τους ποδηλάτες και θέμα ασφάλειας, γιατί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια λωρίδα από την πλευρά που θα είναι όλα τα στενά, οι φορτώσεις και τα μαγαζιά, υπάρχει τεχνική δυσκολία σε σχέση με το να ήταν και οι δύο οι λωρίδες ποδηλατόδρομου από την πλευρά της θάλασσας. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος από την πλευρά του λιμανιού. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ σωστό να υπήρχε και στην άλλη άκρη του πέταλου του λιμανιού ένας κυκλικός κόμβος, γιατί από τη μία κατεύθυνση υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος για αναστροφή, από την άλλη δεν υπάρχει. Θα πρέπει να φτάσει σχεδόν στη Μαρίνα κάποιος για να ξαναγυρίσει προς το λιμάνι. Ίσως ένα πιθανό σημείο να ήταν από εδώ απ' έξω ήδη που υπάρχει μια νησίδα, να γινόταν κάτι σαν κυκλικός κόμβος, ώστε να μπορούν και τα αντίθετα ρεύματα.
σίγουρα ο χώρος του τωρινού εμπορικού λιμανιού θα είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτεί για άλλο σκοπό και να μεταφερθεί εκτός πόλης, γιατί θα βοηθήσει εννοείται πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, που είναι ένα μεγάλο θέμα και ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατόν το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι από τη στιγμή που θα κάνουμε ένα καλοπισμό της προκυμαίας, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ή σε δεύτερη φάση, απλά το αναφέρω, να μπορέσει να γίνει και ένας καλοπισμός των κτηρίων, την προσώψη των κτηρίων, γιατί πέρα από το δρόμο, για να ολοκληρωθεί η εικόνα, χρειάζεται και αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάτι να βοηθηθεί. Είναι η εικόνα της προκυμαίας. Και δεν είναι όλα ιδιωτικά. Αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι το σχέδιο του λιμανιού. Υπάρχει και ένα παλιό λιμάνι, ο Μαλώης Λίμνη, το βόρειο λιμάνι, το οποίο δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο προς το παρόν, πέρα από το πολύ ωραίο που συζητιέται για ανακατασκευή των χώρων που ήταν τόσα χρόνια εγκατελειμμένα. Καλό θα είναι να βρεθεί και κάποια λύση για το παλιό λιμάνι, επάνω σκάλα. Είναι και αυτό λιμάνι, ήτανε έστω διακοσμητικά, ναι. Δεν σας λέω για να λειτουργήσει σαν λιμάνι, ενώ να υπάρξει ένα πλάνο. Εμείς είχαμε ενημερωθεί πριν κάποιους μήνες, όπου ήταν να υλοποιηθεί και το έργο να ξεκινήσει πιο νωρίς από τώρα που μιλάμε. Μας εννοείται ότι μας επηρεάζει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις μας η όλη ανάπλαση της προκυμαίας. Σαν σύλλογος είμαστε υπέρ της ανάπλασης, του να φτιαχτεί κάτι πιο τουριστικό και πιο ωραίο, αλλά σίγουρα θέλουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένες... Είπατε κάτι. Σίγουρα για τα καταστήματά μας θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα, γιατί επηρεάζει, πέρα από την κίνηση της δουλειάς και του τζίρου μας, επηρεάζει και ακόμα και την αξία των κτηρίων και των επιχειρήσεών μας για το πώς θα εξελιχθούν οι κατασκευές που υπάρχουν ήδη και οι χώροι που απλώνουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Νοείται ότι δεν είμαστε υπέρ από όσο άκουσα στην αρχή, του σε 1-1,5 μήνα από τώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες στην προκυμαία. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας που έχουμε βραθεί με την πλάτη στον τοίχο και με όλα τα προβλήματα που ξέρουμε όλοι, το να κάνουμε εργοτάξιο την προκυμαία μέσω καλοκαιριού, ύστερα από 2 καλοκαίρια που δεν έχουμε προλάβει, εννοείται ότι εμείς σαν καταστήματα δεν είμαστε υπέρ και πόσο μάλλον ότι θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί μήνες πριν για να γνωρίζουμε το πώς θα λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Εγώ αναφέρω ότι ακούω, δεν ξέρω. Αυτά από μένα, ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαδόρου, αν υπάρχει κάποια απάντηση... Χριστοφόρο, ναι, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε, ναι, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Είπε πολύ ουσιαστικά σημεία ο Πρόεδρος. Και μ' άρεσε η παρέμβασή του, γιατί ήταν τεχνικά θέματα και σωστά πράγματα. Και αυτό που είπε στον κόμβο από εδώ μεριά είναι πολύ σημαντικό, να το δούμε αυτό. Πάνω σκάλα δεν γίνεται. Ναι, όχι, ο κόμβος δεύτερος όμως. Ο κόμβος είναι καλή. Στο πέταλο χρειάζεται κάπου να υπάρχει. Επάνω σκάλα δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ωραία. Λοιπόν, πάντως, ακούστε να δείτε. Είχα ζήσει τη πεζοδρομοποίηση όλου του και του λιμένα της Πρέβεζας, της παραλιακής λεωφόρου. Όταν λοιπόν είχε ξεκινήσει σαν ιδέα τον τότε δήμαρχο, είχε γίνει επανάσταση. Προφανώς, από όλα τα καταστήματα, από όλους τους παρόδιους. Κάνα 2-3 χρόνια κράτησε ανομαλία. Ήτανε σκαμμένα τα πάντα, ήτανε λίγο. Εν συνεχεία λοιπόν, πιτόησα και μετά, ήταν όλοι ευχαριστημένοι για αυτά τα έργα τώρα που θα λέτε για την ανάπλαση της παραλίας. Το μετά να δούμε. Είναι μια περίοδος transition που θα έχει ανομαλία λίγο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει μετά. Θα είναι attraction μεγάλη θα γίνει. Μην κολλάμε στην περίοδο καταστήματος. Σίγουρα το περιμένουμε πώς και πώς. Απλά ναι, σίγουρα ύστερα από 2 χρόνια ζημία συνεχόμενης να μην ξέρουμε πόσο διάστημα θα είναι οι μπουλντόζες έξω από το μαγαζί μας και το τι θα βρούμε μετά, παίζει πολύ ρόλο. Ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος των πρακτόρων, του τουριστικών πρακτόρων, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με έχουν καλύψει σε αρκετά θέματα οι προελευθύσσοντες. Θα σταθώ λίγο σε κάποια θέματα που μας αφορούν εμάς τους τουριστικούς πράκτορες. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς
Μέχρι να τελειώσει το master plan και να τελειώσει το έργο, τα κουζερόπλια που θα δένουν, από ό,τι καταλάβουμε, που θα είναι στην απέναντι πλευρά, τέλος πάντων, θα έχουν επαφή με τους επιβάτες από το, με τα καράβια του εσωτερικού, έτσι δεν είναι? Δεν θα διαχωρίζονται. Δηλαδή, γιατί εκεί που θα δένουν από τον εξωτερικό λιμενογραχίωνα, οι αρχές που ελέγχουν τελωνείο διαβατηριακό θα ελέγχουν σαν απέναντι. Οι απόσεις που θα διανύουν οι επιβάτες τα κουζερόπλια δεν θα πρέπει να διανύσουν πεζοί για να πάνε στο χώρο ελέγχου. Εκεί αυτός ο χώρος δεν είναι και ο χώρος που θα είναι ανοιχτός και για τους επιβάτες εσωτερικού. Μιλάμε για το προσωρινό, έτσι. Απαντήσω τώρα. Ναι, αν θέλετε πείτε μας αυτό και να σας πω τώρα. Νίκο, σε παρακαλώ, βάλε το σχέδιο το τελευταίο που είχαμε. Εκεί λοιπόν, όπως βλέπετε, όπως το βλέπουμε από τη δεξιά μεριά, μπαίνει το κρασγερόπλιο. Σωστό, ναι. Το μεγάλο. Μέχρι να γίνει αυτό θα μπορεί να μπει, μάλλον δεν θα μπορεί, θα είναι ένα έργο αυτό. Όλη η προβλήτα, όλο το κρυπίδωμα πρέπει να γίνει μαζί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εκεί που βλέπεις εκεί που βλέπετε τη βυσσινή γραμμή, ναι, είναι ουσιαστικά ένα στέγαστρο, όπως προβλέπει το Master Plan, το οποίο από εκεί θα οδηγούνται στο κτίριο 1, νομίζω λέει, εκεί δεν βλέπω και καλά, όπου θα είναι ο χώρος που θα ελέγχονται οι επιβάτες για να βγουν στο έξω, στην πόλη. Στο 1 θα πάνε διοπτεριακός έλεγχος και τελωνία, θα, ναι, πάνε και εκεί. Θα είναι εκεί ο έλεγχος που γίνεται μόλις έρχεται. Αυτό θα είναι μόνιμο, δηλαδή το κτίριο. Ναι, μόνιμο. Άρα θα φύγει από την πλευρά που είναι τώρα και θα μεταφερθούν. Ναι, εκεί μέσα. Εκεί δεν το είχαμε καταλάβει. Αυτό λέει τμήμα αναψυχής κρουαζιέρας. Τα κρουαζιέρα πήγαν από μέσα. Το ίδιο και από μέσα. Αυτό περιφράζεται στην πάνω μεριά του σχεδίου, εκεί που βλέπετε το πράσινο. Αυτή είναι η περίφραξη για το κομμάτι της ακτοπλοείας εξωτερικού. Το βλέπετε εκεί που λέει. Ναι, όλοι αυτοί δηλαδή, ναι, θα βγαίνουν εκεί, θα πηγαίνουν στο κτίριο και από εκεί και πέρα θα βγαίνουν σε ταξί, λεωφορεία και μέσα στην πόλη. Το κτίριο δηλαδή ένα θα ελέγχει και κύριο Γέρη και τους επιβάτες εξωτερικού. Του εξωτερικού που έρχονται. Όλοι θα πηγαίνουν εκεί τότε. Ναι. Τα άλλα τα τρία τα πλοιάρια που βλέπετε εκεί είναι τα πλοία που έρχονται από Τουρκία. Και αυτά θα πηγαίνουν στο τελωνείο που είναι εκεί σήμερα. Τα ΚΑΕ θα μεταφερθούν και αυτά, τα duty free που λέμε. Τα ΚΑΕ, τα duty free που λέμε, θα μεταφερθούν και αυτά προς τα εκεί. Αυτό τώρα δεν το ξέρω να σας πω. Νομίζω, ναι. Στο κτίριο αυτό που λέμε το ένα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα η αίθουσα Σέγγιρ που ετοιμάζεται τώρα, τόσο που γίνει αλλαγές, θα πάει όλη και η αίθουσα θα μεταφερθεί. Θα πάει εκεί το τμήμα κρασγέρας. Κατάλαβα. Ωραία. Επίσης έχει προβλεφθεί οι επιβάτες που θα του κουζεροπλίων, γιατί συνήθως μπαίνουν αρκετά λεωφορεία. Θα είναι μέσα στον εσωτερικό χώρο του Σέγγεν ή θα είναι εκτός? Έξω. Θα είναι απ' έξω. Αλλά μετά τον έλεγχο θα βγαίνουν και θα πηγαίνουν να παίρνουν τα λεωφορεία ή ό,τι άλλο από εκεί που κέρνουν. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Ωραία. Εμείς αυτό που θέλουμε λίγο, καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει κάποιο χρόνο για να τελειώσει το master plan και όλο, δεν το συζητάμε, όσο χρόνο χρειαστεί. Θεωρούμε όμως ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε τι θα γίνει με την υπάρχουσα κατάσταση στο λιμάνι, διότι η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε και πολύ ιδιαίτερη κίνηση από κρουζερόπλια και από ταξίδια από την Τουρκία, τέλος πάντων, τα περισσότερα τα ημερόπλια. Θυμίζει λίγο ένα τοπίο εγκεντελημένο, γιατί έχει πάρα πολλά κατασχεμένα που είναι σε κακή κατάσταση, έχει τρέλια παρατημένα, ξέρω ότι είναι των υπηρεσιών όλα αυτά. Έχει πάρα πολλές λακκούβες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, φοβάμαι ότι ο κόσμος θα πέσει κάτω, γιατί είναι σε διάσπαρτες, έχουν σπάσει τσιμέντα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει να τελειώσει αυτό το έργο. Καλό είναι λίγο να γίνουν κάποιες αναγκαίες επισκευές, να συντηρηθεί λίγο το κομμάτι το υπάρχον του περίφρακου του χώρου, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε ατυχήματα. Και δεύτερον, βγάζει μια πολύ κακή εικόνα προς τα έξω, γιατί δεν ξέρω, πρόεδρε, ή οι υπόλοιποι που τα έχετε δει, ότι είναι μια κατάσταση λίγο άσχημη. Εμείς το είδαμε προχθές με τους συναδέλφους. Είναι, εντάξει, μόνο τελωνείο, αλλά είναι και άλλες υπηρεσίες που έχουν πάρα πολλά κατασχεμένα οχήματα, τα οποία είναι σπασμένα,
Έχουν, ναι, ναι, δεν μόνο το Ελληνικό, ναι, το ξέρω. Έχει βαρέλια, έχει τρέιλερ, έχει μουσαμάδες, έχει κάτι ξύλα παρατημένα. Μόνο, μόνο επειδή, έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν είναι αντικείμενο της παρούσας κουβέντας. Όχι, απλά θα ήθελα λίγο να το, ναι, πάξω, σαν να παρέσω, ωραία. Καλό να το δούμε αν μπορούμε, εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, έτσι, είναι συνάδελφοι από εδώ, ο κύριος. Ναι, 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 με την ευκαιρία αυτή, επειδή είναι και ο κύριος, ναι, ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Και όχι, όχι, όχι. Ας μιλήσει ο κύριος Ολιακός. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να τελειώσει το θέμα των τουριστικών πρακτόρων, για να πάμε στο εξειδικευμένο. Επειδή την παρουσίαση σχεδόν την έχουμε δει τέταρτη φορά, που τη βλέπω τέλος πάντων εγώ με την κυρία Φράγκο και έχω μιλήσει προσωπικά, εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω σε όλους σας να το προχωρήσουμε, να βάλουμε πλάτη, τίποτα άλλο. Όπως και είναι, έχει ταξίδι μεγάλο, να το ξεκινήσουμε για να δούμε λίγο την πόλη διαφορετικά. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εκπρόσωπος των... Ναι, ναι. Πράγματι, αυτή η προτροπή του κυρίου Πίκουλου πρέπει να ηχεί συνεχώς στα αυτιά μας. Και ηχεί στα αυτιά μας, εμείς τουλάχιστον, που δουλέψαμε για να φέρουμε εδώ ένα όσο το δυνατόν πλήρες master plan. Όλες τις αδυναμίες που έθιξαν οι εκπρόσωποι των φορέων τις έχουν λάβει υπόψη οι μελετητές και υπάρχει εκεί ο ακαδημαϊκός που λέγεται Μουτζούρης, ο οποίος ξέρει πώς γίνονται οι μελέτες. Άρα, καλό είναι να λέγονται, αλλά σας λέω ότι έχουν ληφθεί υπόψη. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι πάντοτε άκουγα το συγχωρεμένο κύριο Πίκουλο να μου λέει χάνουμε την κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι η πηγή ανάπτυξης του τόπου. Και αυτό ηχούσε στα αυτιά μου κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με τους μελετητές και συζητούσαμε πώς θα διευθετήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ας τρέξουμε λοιπόν. Λαμπορέμους λοιπόν να το πω έτσι και ας μην μεμψημιρούμε γιατί δεν έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Μπορούμε και κλείνοντας, μπορούμε οποιαδήποτε αλλαγή στη συνέχεια να προβούμε του master plan. Ας προχωρήσει τώρα το master plan για να μπορέσει να προχωρήσει και ο νέος Λιμένας που περιμένει την έγκριση αυτού του master plan. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο εκπρόσωπος των ελληνικών υπαλλήλων, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λαμβάνοντας γνώση την εισήγηση που αποστείλατε στην υπηρεσία μας, εγώ θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον κύριο Παπαχριστοφόρου ή οποιον άλλον ειδικό θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα θέλαμε λίγο μια σαφή απάντηση ως προς το ότι αν προβλέπεται τελικά παραμονή με την κατάσταση ή διάσπαση των γραφείων της τελειονιακής υπηρεσίας. Και τι εννοώ. Αν κοιτάξουμε λίγο το σχεδιάγραμμα 5 του PowerPoint, το οποίο αποστήλατε, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα για να υπάρχει και οπτική, έτσι. Λοιπόν, σε όσους δεν γνωρίζουν, λοιπόν, το τελωνείο αντιστοιχεί στο κτίριο με το υποστοιχείο αριθμό Y2. Εκεί λοιπόν στεγάζονται οι τελωνιακές, τα τελωνιακά γραφεία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι το Y2, όπως βλέπετε, όπου και στεγάζονται τα γραφεία της τελωνιακής υπηρεσίας. Εισαγωγών, εξαγωγών, δικαστικού δίωξης, ταμείου κτλ. Πλην όμως, ένα μέρος του Y1 κτηρίου χρησιμοποιείται, περί τα 500 τετραγωνικά μέτρα περίπου, χρησιμοποιείται ως αποθήκη του τελωνίου Μυτιλίνης. Ως αποθήκη που αυτό σημαίνει ότι μέσα φυλάσσονται δεσμευμένα, κατασχημένα οχήματα, αντικείμενα ελευθεριμπορίας, υποκείμενα που υπόκειται σε δεσμοφυλλογικές επιβαρύνσεις και τελωνισμό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στην σχετική εισήγηση στη σελίδα 3 αναφέρεται ότι η μεταβολή ουσιαστικά θα επέλθει στο υφιστάμενο κτίριο Y1, όπου εκεί στεγάζεται η αποθήκη του τελωνίου Μυτιλίνης, η κτηματική υπηρεσία, το χημείο, το λιμενικό ταμείο. Όπου ουσιαστικά λέει στη σελίδα 3 και στο σημείο, στο στοιχείο G, ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε στο κτίριο του κολυμβητηρίου. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Τζιμί να λέει, αν δεν κάνω λάθος και αν κατάλαβα καλά, ότι ουσιαστικά θα παραμείνει ότι οι υπηρεσίες, δηλαδή το τελωνείο που αντιστοιχεί
στο κτίριο Y2 θα παραμείνει όσο έχει και δεν θα μεταφερθεί η Δελωνιακή Υπηρεσία. Θα θέλαμε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργείται κάποιο θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελωνείο, σε περίπτωση μετακατάστασης, έχουμε ένα τελωνείο το οποίο από το 1960 εγκαθίσταται στο συγκεκριμένο, λειτουργεί στο συγκεκριμένο κτίριο, που μαζί με τις αποθήκες είναι περίπου 1.500 τετραγωνικά μέτρα και καλύπτει πλήρως όλες τις τελωνιακές εργασίες και τους ελέγχους που διενεργούν οι τελωνιακοί. Ορίστε. Ναι, είναι μία ενότητα λοιπόν. Δεν είναι κάποια ξεχωριστά γραφεία τα οποία μπορούμε να τα διασπάσουμε και να πούμε ότι τα δύο γραφεία, ας πούμε, θα είναι στο κολυμπητήριο, τα υπόλοιπα μπορούν να παραμένουν όσο έχουν στο κτίριο. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε και την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την τρίτη χώρα, την Τουρκία, όπου όλοι οι υπάλληλοι του τελωνίου Μυτιλίνης δεν κάνουμε μόνο τα καθήκοντα του γραφείου μας, αλλά λειτουργούμε σε βάρδιες, σε συνεργεία. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά όποτε υπάρχουν καραβάκια, και όχι μόνο καραβάκια από Τουρκία που είναι σε προγραμματισμένα δρομολόγια, αλλά όταν έρχονται και σκάφη, ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, οπότε χρειάζεται μια διαδικασία transit log και τα σχετικά, θα πρέπει εμείς οι υπάλληλοι ήδη να ανεποκατεβαίνουμε τα γραφεία μας κάτω. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να δημιουργηθεί όταν κάποιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο κολυμπητήριο, αν υποθέσουμε ότι στεγαστούν κάποια γραφεία της τελωνιακής υπηρεσίας εκεί, και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Αυτό θα ήθελα λίγο να μου διευκρινίσετε. Τι ακριβώς προβλέπετε. Έχω και ένα δεύτερο ερώτημα. Θα σας το πω με... Όχι, θέλετε να μου απαντήσετε ή να προχωρήσετε. Όχι, συνεχίστε για να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα, το οποίο το έχουν αναφέρει, διευκρινιστικό μάλλον, το έχουν αναφέρει και οι προηγούμενοι, έχει να κάνει με τη σαφή οριοθέτηση, την οποία δεν βλέπουμε, τη σαφή οριοθέτηση του τελωνιακού περιβόλου. Καταρχήν, μία διευκρίνηση. Βλέπω μέσα στην σχετική εισήγηση στη σελίδα 3, και μάλιστα είναι στο σχετικό... ένα λεπτό λίγο, περιμένετε. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, αναφέρει ότι ο χώρος εξυπηρέτησης των πλοίων από Τουρκία παραμένει ως έχει. Αυτό δεν ισχύει, δεν παραμένει ως έχει. Αυτή τη στιγμή τα πλοία από την Τουρκία εξυπηρετούνται στο τμήμα, είναι στην διαφάνεια 5, που λέει τμήμα σκαφών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε, και μάλιστα από αυτό το τμήμα, το τμήμα σκαφών, τώρα ξεκινούσε ο λεγόμενος τελωνιακός περίβολος, όπου είναι υπό την εποπτεία και ευθύνη των τελωνίων, των τελωνιακών υπαλλήλων. Αυτές λοιπόν βλέπουμε μια μετακίνηση των πλοιαρίων κατά μήκος της ευθείας από το κτίριο Y2. Ρωτώ λοιπόν, πώς ακριβώς οριοθετείται αυτός ο τελωνιακός περίβολος, διότι αν δεν οριοθετηθεί και σύμφωνα με τις επιταγές της Συμφωνίας Σέγγεν, δηλαδή να είναι περίκλειστος χώρος, όπου ουσιαστικά την εποπτεία και την ευθύνη και την πρόσβαση ως υπηρεσία έχει μόνο η τελωνιακή υπηρεσία και οι υπάλληλοι της, θα δημιουργηθούν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά περιπτώσεις τυχόν ευθύνης των τελωνιακών υπαλλήλων, οι οποίοι ουσιαστικά ελέγχουν και τους επευκαλούνται να ελέγξουν σε αυτόν τον χώρο και τους επιβάτες τρίτων χωρών και τα εισαγόμενα προϊόντα. Επομένως, πώς ακριβώς γίνεται αυτή η οριοθέτηση, διότι άκουσα ότι είπατε ότι τελικά θα δημιουργηθεί, ή μάλλον το κτίριο 1 θα αντιστοιχεί στην αίθουσα Σέγγεν, δηλαδή εκεί, από εκεί θα περνάνε και οι πολίτες οι οποίοι έρχονται από τα κρουαζιερόπλια, αλλά και οι πολίτες από την Τουρκία. Αυτό μου το διευκρινίσετε λίγο, γιατί άκουσα για την αίθουσα 1 και δεν το καταλαβαίνω. Μπορούμε να δούμε πάλι το σχέδιο του λιμανιού για να το καταλάβουμε. Αυτό. Εκεί λοιπόν, αυτά τα τρία πλοία που βλέπετε είναι τα τρία ενδεικτικά τρία πλοία που είναι της γραμμής με Τουρκία, ωραία, τα μικρά. Ωραία. Αυτά θα βγαίνουν κατευθείαν, όπως βγαίνουν και σήμερα, εκεί που λέει, γράφει μπροστά τμήμα ακτοπλοείας. Αυτό το κατάλαβα. Το οποίο είναι περίκλειστος χώρος. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν από το τμήμα, από εκεί που λέει τμήμα σκαφών, προχωράνε και τμήμα πηγαίνουν... Τμήμα σκαφών λιμενικού σώματος είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλετε να κάνετε, ναι. Όχι, λέμε αυτή τη στιγμή. Θα το απαντήσω, γιατί το ξέρω ότι την κυρία Φράγκη το έχω κουβεντιάσει. Θα το απαντήσω, επιτρέπετε. Πες το, ναι. Λοιπόν, πίτα λοιπόν που πέφτει το μικρόφωνο. Μετά το λιμενικό είναι οι μπίντες 38 έως 42. Είναι αριθμημένες οι μπίντες. Ακριβώς εκεί
Είναι το νέο κάγκελο, το κάγκελο το παλιό το δικό σας. Αυτό το κάγκελο θα έρθει λίγο πιο έξω και θα κάνετε κατευθείαν έλεγχο εσείς. Ναι, δηλαδή ο τελωνιακός περίβολος, μπορείτε να μου πείτε λίγο πού θα ξεκινάει, πού θα τελειώνει. Τελειώνουν τα σκάφη, ναι. Στην 37. 37 πίντα. Okay, από την 38 πέρα, μέχρι τη 43. Ναι. Τώρα δεν σας έφερα, έχω και πλάνο με πίντες. Θα είναι όλος... Το θέμα θα το πείτε εσείς. Ναι, είναι μπίτες, αριθμημένες. Αν πάτε τώρα στο λιμάνι, είναι αριθμημένες μπίτες. Ναι, και όσον αφορά εκείνους που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια, γιατί και εκείνες. Το κρουαζιερόπλιο έχετε κτίριο εκεί. Θα κάνουμε ελευθεροκοινωνία εμείς στο κτίριο εκεί, στο ένα. Οπότε θα λειτουργήσει το λιμάνι. Ναι, ναι, θα έχει τελωνιακό και. Από εκεί θα έχει κάγκελο, θα βγαίνουν, θα επιβάζονται στα ταξίδια. Απλώς θα έχετε δύο. Όχι πάντα, όχι πάντα. Γι' αυτό το λέμε. Όχι πάντα, γι' αυτό το λέμε, Παναγιώτη. Εκεί. Εκεί που είναι τα διαβατήρια. Ανδρέα, να το είναι σημαντικό αυτό το ένα κομμάτι. Λέω, αυτό το κομμάτι θα είναι για τα, το κομμάτι θα είναι για τα πλοία του, που έρχονται από Τουρκία. Εκεί, όπως φαίνεται και στο σχέδιο, όλο το κτίριο αυτό που είναι τώρα το τελωγείο, εκεί θα συνεχίσει να είναι. Με δυνατότητα εξυγχρονισμού και ίσως και κάποιων επεκτάσεων, επειδή το master plan το ονομάζει αυτό ένα οικοδομικό τετράγωνο και το δίνει και δυνατότητα να μπορέσει να επεκταθεί π.χ. εκεί που λέει το Y1 που είναι τώρα ισόγειο να γίνει διόροφο για παράδειγμα. Αυτό είναι θεωρητικό, θα προκύψει από μια μελέτη κτηριολογική και που θα γίνει. Συγγνώμη που σας διακόπτω, μιλάτε τώρα για το κτίριο του Τελειωνίου. Ναι. Να σας πω λίγο κάτι, γιατί όμως στην διαφάνεια, στην αμέσως επόμενη, στην 6, τα Y2 και Y1 κτίρια τα έχετε μαζί και λαμβάνουν ενιαίο αριθμό. Δηλαδή, αν δείτε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια, τα στοιχεία, για τα στοιχεία Y2 και Y1 δεν υπάρχει σχετικός διαχωρισμός, αλλά αποτυπώνονται με τον αριθμό Ω3. Όπου εκεί, αν δείτε στο σχετικό επεξηγηματικό πίνακα, αναφέρει ανακατασκευή εσωτερικής διαμόρφωσης, επιβατικός σταθμός ακτοπλοείας, υπηρεσίες διοίκησης. Δεν προσδιορίζεται αν θα είναι τελωνιακής διοίκησης. Ενώ αν πάμε στο αμέσως επόμενο επεξηγηματικό Ω5, που αντιστοιχεί στο κολυμπητήριο, εκεί ουσιαστικά λέγεται επανάκριση κτηρίου, τελωνίο, χημείο, κλιματική υπηρεσία κτλ. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ ως τρίτη που το διάβασα, εγώ κατάλαβα ότι ουσιαστικά. Ναι, το τελωνίο μάλλον πηγαίνει στο κολυμπητήριο. Γιατί εκεί βλέπω τη λέξη τελωνίο. Βρε κοπέλα μου, για τα λιμάνια μιλάμε τώρα. Θα τα βρούμε αυτά τα κτίρια. Το κύριο θέμα είναι το λιμάνι. Πώς θα πάει ο μόλος, πώς θα πάει το κρυπίδωμα. Κοιτάξτε, αυτό γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ. Μα και το κτηριακό. Και το κτηριακό, αλλά αυτό λύνεται στην πορεία. Δεν το πήραμε απόφαση τώρα. Χοντρικά το λέμε. Το κύριο να δούμε πώς. Είναι το λιμάνι που πάει το κρασγερόπλιο. Εκεί να μιλήσουμε. Αυτό είναι το κυρίως θέμα. Εντάξει, τώρα τετραγωνικά θα το πούμε. Τα τετραγωνικά είναι σημαντικό όμως. Γιατί δεν είναι σημαντικό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κτίριο, το Τελωνίο Μυτιλίνης, που εξυπηρετεί πλήρως όλες τις ανάγκες. Το λιμάνι είναι το βασικό. Ναι, δεν λέει κανένας ότι θα κατεργήσει κάποιες υπηρεσίες. Ωραία, να σας πω λίγο κάτι. Όχι, μια λεπτό για να καταλάβετε. Ναι. Αυτό είναι ένας σχεδιασμός κτηρίων. Τα κτίρια τα υφιστάμενα λοιπόν θα επισκευαστούν και θα δοθούν χρήσεις. Οι χρήσεις τι θα είναι, γραφεία, τελωνίου, λιμενικού. Αυτό λοιπόν είναι το στάδιο της επόμενης μελέτης. Τα τετραγωνικά που έχουμε, συν κάποια τετραγωνικά που δίνει όπως είδατε με συντελεστές τα οικοδομικά τετράγωνα, είναι για να μπορέσει ο μελετητής ο επόμενος να φτιάξει τα κτίρια αυτά να μπορούν. Ωραία. Να άρα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σίγουρο αν θα παραμένει το Τελωνίο εκεί που θα είναι ή αν θα υπάρξει μετεγκατάσταση. Το Τελωνίο θα μείνει εκεί που είναι. Θα μείνει. Ωραία. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Όχι, αυτό ζητούσα από την αρχή να ξέρω. Άρα παραμένει στο Y2. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Ο εκπρόσωπος της Χημικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερχόμενος είχα υπόψη μου την μελέτη που μας είχε κατατεθεί και που ουσιαστικά ανέφερε για τη μεταστέγαση της χημικής υπηρεσίας στο κτίριο του κολυμβητηρίου. Είχαμε εκφράσει σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Τζιμί τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν, διότι λήφθηκε ως υπόψη ότι η χημική υπηρεσία είναι διοικητική υπηρεσία. Η χημική υπηρεσία είναι τεχνική υπηρεσία και διαθέτει εργαστήριο, το οποίο έχει ιδιαίτερες
προδιαγραφές ασφαλείας. Υπάρχουν οβίδες αερίων, υπάρχουν εργασίες, χημικές εργασίες σε απαγωγούς, οπότε υπάρχει ανάγκη για... για προδιαγραφές να υπάρχουν ικανός φωτισμός και εκεί πέρα ενδεχομένως το πρόβλημα η μεταφορά μας στο κτίριο του κλιμακωτηρίου θα δημιουργούσε προβλήματα. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι παραμένει εκεί πέρα που υπάρχει. Βέβαια το κτίριο χρειάζεται επισκευής. Ελπίζουμε να... Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και Βεβαίως. Περιμένουμε και αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον εκπρόσωπο του ταξί. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν θα πω πολλά πράγματα, μόνο αυτά που ενδιαφέρουν μας έχουν καλύψει οι άλλοι. Έχω παρατηρήσει ότι στη πιάτσα, στο Τελωνείο, μάλλον για τους Τούρκους, δεν υπάρχει πιάτσα για ταξί. Μα είναι κλειστός ο χώρος. Και δεν θα βγαίνουν εκεί που το Τελωνείο, το υπάρχουν οι Τούρκοι. Πώς θα πηγαίνουν στο άλλο μέρος που είναι η πιάτσα. Βλέπω ότι έχετε 23 γιοταχή εκεί και δεν υπάρχει πιάτσα για ταξί. Αυτό είναι πρόβλημα. Αν έχει υπολογιστεί να μπει φορτιστής σε κάποια από τις πιάτσες μας, εντάξει αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Πρασινάδα, αν μπορούμε να το δείξουμε, θα είναι χώρος μόνο για τα ταξί. Και για τα γκαζέ, τα ταξί που έχουν ραντεβού, και για τα ταξί που περιμένουν στη σειρά για να πάρουν πελάτες. Και θα είναι ο χώρος, δηλαδή θα μπαίνουν μόνο ταξί μέσα σε αυτό το χώρο, στο τετράγωνο αυτό. Ωραία. Αυτό είναι χώρος πρασίνο, έτσι, μπροστά. Πίσω από το χώρο γκαζόν, κάτι τέτοιο, είναι δέντρο, τι, ναι. Αυτό δεν έχω, ωραία, κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, το λόγο σε εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω 5 λόγια. Καταρχήν, πρέπει να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί από αυτά που ελέγξαν, καταλάβαινα ότι πιθανόν να μην έχουμε καταλάβει όλοι. Μιλάμε για τον υφιστάμενο λιμένα, μια τακτοποίηση που πρέπει να γίνει στον υφιστάμενο λιμένα, μια χωροθέτηση λειτουργιών όπως πρέπει να είναι σήμερα, ώσπου να γίνει το νέο λιμάνι. Αυτό είχαμε πει στους μελετές από το Υπουργείο όταν ξεκίνησαν τη μελέτη. Να τακτοποιηθεί το υφιστάμενο λιμάνι, ώσπου να γίνει, αν ποτέ γίνει, το νέο λιμάνι. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό λέμε τώρα. Τακτοποιούμε τον υφιστάμενο λιμένα. Εγώ αυτά που είδα τα έργα, που θα πω μετά ότι συμφωνώ κτλ., είναι έργα μεγάλα. Αν γίνουν αυτά, δεν νομίζω ότι το κράτος της Ελλάδος, πόσα είπατε, 80 εκατομμύρια είπατε. Εάν δοθούν 80 εκατομμύρια για να τακτοποιηθεί το υφιστάμενο λιμάνι, δεν νομίζω ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια ξανά το κράτος σε αυτή τη ζωή ή στην επόμενη ζωή για να γίνει νέο λιμάνι. Είναι μεγάλο έργο. Άρα τούτο λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε σαν μόνιμο λιμάνι για πολλά χρόνια. Για να γίνουν αυτά τα έργα θέλει πολλά χρόνια. Να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό λέμε σήμερα. Είναι μεγάλα έργα τούτα, ακριβά έργα. Ειδικά αυτά από τα κρουαζιερόπλια, που μην νομίζουμε ότι τα κρουαζιερόπλια θέλουν σόν και καλά μεγάλα κρυπηδώματα. Είναι υπερβολή των κρουαζιεράδων να ζητάνε κρυπηδώματα ακριβά. Θέλω να σας θέσω υπόψη ότι το πιο μεγάλο λιμάνι για κρουαζιερόπλια, το πιο συχνό έχει χρήση πάνε κρουαζιερόπλια, είναι η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη που δέχεται κάπου 700 κρουαζιερόπλια το χρόνο, 5-6 ταυτοχρόνως, δεν έχει λιμάνι για κρουαζιέρα. Είναι αρόδο όλοι. Καταλάβατε, είναι αρόδο. Κατ' εμένα είναι σπατάλη χρημάτων, με συγχωρείτε δηλαδή πράκτος αν διαφωνούν, να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά για να γίνουν αυτά τα κρυπηδώματα των κρουαζιεράδων, των κρουαζιερόπλιων, για ένα θέμα όπως η κρουαζιέρα, που είναι volatile, είναι σαν υγρό αέριο που δεν πιάνεται. Πέφτει ένας κορονοϊός και φεύγουν όλα τα κρουαζιερόπλια. Τα χαλάμε με τους Τούρκους και δεν πάνε τα κρουαζιερόπλια στην Κωνσταντινούπολη ή να πάρουν πετρέλαιο από το Κουσάντασι και φεύγουν όλα τα κρουαζιερόπλια. Δεν είναι κάτι στάνταρ όπως τα ρόρο, τα πλοία της γραμμής που θα έρχονται
όλα τα χρόνια. Τα κρουαζιερόπλια μπορούν να φύγουν. Άρα, από τα 80 εκατομμύρια, φαντάζομαι τώρα, χωρίς να ξέρω, τα 30-40 είναι για τα κρουαζιερόπλια εδώ. Είναι κάτι, πρέπει να το δούμε αυτό. Όμως, αυτό το σχέδιο δεν είναι κατασκευαστικό σχέδιο. Είναι σχέδιο master plan. Τοποθετεί τις λειτουργίες. Και λέει περίπου έτσι θα είναι τούτο, έτσι θα είναι το άλλο. Από εδώ, αφού αυτό περάσει 40 κύματα να εγκριθεί και να φτάσει επιτέλους στην ΕΣΑΛ, θέλει πολλά κύματα για να φτάσει εκεί, θέλει χρόνο πολύ. Όταν περάσει από την ΕΣΑΛ, με τα υπηρεσία, θα πρέπει να λέει, θεωρούμε επίγον τούτο το έργο, ξεκινάμε να μελετάμε αυτό το έργο. Ξανά προκηρύξεις μελετών, ξανά μελετητές, ξανά ενστάσεις από το δεύτερο που δεν πήρε τη μελέτη, ξανά προμελέτη, οριστική μελέτη, φάση εφαρμογής κτλ. Για ένα επιμέρους έργο. Μιλάμε για χρόνια πολλά, παιδιά. Δεν μιλάμε ότι αύριο θα έχουμε ένα λιμάνι έτσι. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει η υπηρεσία να λέει μελετήστε μου τα τουρκικά πλοία εδώ. Ή μελετήστε μου το κολυβητήριο. Που είναι δουλειές μεγάλες. Μόνο το κολυβητήριο είναι μια μεγάλη μελέτη. Συμφωνούμε. Βάλαμε τις βάσεις γιατί μιλάμε. Μιλάμε για αυτό το πράγμα. Άμα γίνουν αυτά τα έργα, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός που δεν θα είμαι ποτέ, δεν θα έδινα άλλα 100 εκατομμύρια να κάνουμε καινούργιο λιμάνι. Και πολλές λειτουργίες εδώ, αν κατασκευαστούν αυτά τα για τα κρουαζιερόπλια, αν κατασκευαστούν, δεν θα γίνουν και στο νέο λιμάνι. Θα είναι σπατάλι να κάνουμε εδώ τα κρυπηδόματα και να κάνουμε και άλλα λιμάνια. Άρα οι λειτουργίες του νέου λιμανιού θα είναι διασπασμένες. Ορισμένα θα είναι εδώ και ορισμένα θα είναι αλλού. Εντάξει, παιδιά. Συμφωνούμε. Λοιπόν, το κολυβητήριο, γιατί είναι ένα σημείο που άκουσα έτσι διάφορες τριβές. Είναι ένα κτίριο που υπάρχει. Δόθηκαν λεφτά γι' αυτό. Επιχούντας. Αλλά πληρώσαμε, ο λαός πλήρωσε λεφτά. Κάποια στιγμή, επί προηγούμενης δημοτικής αρχής, μου ζητήθηκε από το Πολυτεχνείο να έρθει ένας καθηγητής ειδικός, ο Σπυράκος. Και ήρθε και το μελέτησε. Πήρε μηχανήματα, είδε τον οπλισμό, είδε τις διατομές και είπε ότι σώνεται. Απλά το κομμάτι του κολυβητηρίου που είναι προς τη θάλασσα, επειδή δέχεται την επίδραση της θάλασσας, είναι πιο καταπονημένο. Τα σίδερα, το ένα το άλλο. Και πρότεινε μια μελέτη για υποστήλωση. Και υπάρχει αυτή η μελέτη, και με αυτή τη μελέτη μπορεί να υποστηλωθεί το κολυβητήριο και να δοθεί για άλλες κρίσεις. Βέβαια, προσέξτε εδώ, επειδή ήμουνα και στην ΕΣΑΛ, διετέλεσα και πρόεδρος ΕΣΑΛ, πρέπει να δούμε, μπορεί να το δει ο κ. Παπαχριστοφόρου, πώς ελέγχθηκε από κάποιον από εσάς, λειτουργίες όπως μια συναυλία, όπως μια έκθεση. Εν γέννη, στη χερσαία ζώνη ενός λιμένα, δεν ξέρω αν συμβαδίζει αυτό. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Διότι τα λιμάνια τώρα, αν έχετε δει, είναι περίφραχτα. Είναι με σίδερα. Με σεκιουριτάδες που παίρνουν 800.000 το χρόνο. Ξέρω πώς θα παίρνω εδώ. Δεν επιτρέπεται λειτουργίες άλλες. Το λιμάνι, φύγαν τα πλοία, πρέπει να κλείσει. Καταλάβατε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι το κολυβητήριο που πρέπει να διατηρηθεί. Τι λειτουργίες θα είναι, να κάνουμε μια συνεννόηση με την ΕΣΑΛ. Τι μπορεί να περάσει. Καταλάβατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει αυστηρές νόρμες για τη χερσαία ζώνη λιμένα. Η χερσαία ζώνη λιμένα είναι αυτή η περίφραχτη. Η σιδερόφραχτη. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Θεωρητικά είναι όπως το αεροδρόμιο. Πάει να γίνει όπως το αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να μπαίνει άλλος. Να δούμε αν μπορεί, τι μπορεί να δεχθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να διατηρηθεί το κτίριο. Αλλά να δούμε τι μπορεί να δεχθεί. Έτσι, παιδιά. Έχω εμπειρίες και σας τα λέω. Γενικά το σχέδιο είναι καλό. Και είναι πολύ βελτιωμένο από την αρχή της θητείας σας, όταν είχε έρθει ο μελετητής. Καλό θα ήταν όταν σήμερα την είχατε φωνάξει τη Φραγκουνιτή, όπως είπε ο συνάδελφος, να μας έλεγε διάφορα πράγματα. Έχει βελτιωθεί πολύ το σχέδιο. Γιατί τότε ήταν πολύ περίεργο. Ας πούμε, τα πλοία του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού, τα πήγαινε εκεί που δεν είχε θέση. Είχε πλωτές προβλήτες που με την νοτιά που έχουμε εδώ στο λιμάνι δεν θα στεκόντουσαν αυτές. Τούτες είναι σταθερές όπως μου ελέγχθη. Έχει βελτιωθεί πολύ. Και είναι λογικό.
Λίγο μπορεί να δίνεται παραπάνω χώρος στα τουρκικά πλοία, στα πλοία από την Τουρκία. Έχει πολύ μήκος κρυπηδόματος, να το δούμε αυτό, αν χρειάζεται τόσος. Αλλά γενικά είναι εντάξει το λιμάνι. Κομμάτι, εγώ είμαι επιφυλακτικός για τα κρουαζιερόπλοια, γιατί άμα να δώσουμε 40 εκατομμύρια, ξέρω πόσα είναι αυτά, για κάποια λειτουργία που δεν ξέρω πόσο θα υπάρχει και πόσο θα υπάρχει, γιατί θα υπάρχει, το δούμε αυτό πρέπει. Αλλά πάντως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δεχθούμε, και εξάλλου όταν θα δίνει καταφάσεις, μελέτες, οριστικές, υπηρεσία, δεν απαραίτητο να πάει από τα κρουαζιερόπλοια, να πάει από τα άλλες λειτουργίες να ξεκινήσει το έργο. Τα βάθη νομίζω, Πρόεδρε, ότι εντάξει, θέλει κάποια βυθοκόρηση εκεί. Τα κρουαζιερόπλοια μπορεί να είναι 10-12 μέτρα. Το 15 που είπες είναι λιγάκι τα κοντέινες. Στον Πειραιά που κάναμε εκεί που έχει κόσκο τα κοντεινεράδικα, τα κάναμε 16 μέτρα τα κρυπηδόματα βαθιά. 15 μήπως είναι υπερβολικό. Γιατί μην νομίζουμε ότι θα έρθουν και τα 500 μέτρα κρουαζιερόπλοια. 12 με 15. 12 είναι εντάξει το πλοίο, το βάθος ναι. Μην νομίζετε ότι θα έρθουν και τα 300 μέτρα, τα 400 μέτρα κρουαζιεράδικα εδώ. Εντάξει, δεν είπαμε, δεν γίναμε ξαφνικά Σαντορίνη, ούτε γίναμε Ολυμπία. Εντάξει, θα έρθουν. Αλλά υπάρχουν και μικρότερα πλοία. Δεν απαραίτητο να έχουμε όλα αυτά τα τεράστια πλοία με τα μεγάλα βυθίσματα, αυτό εννοώ. Αυτό που είπε ο πρόεδρος, το ξαναλέω, είναι καλή ιδέα. Αν μπορούμε να δούμε εδώ πέρα στην πλατεία μπροστά, μήπως μπορεί να υπάρχει μια αναστροφή. Αυτό λέτε, ένα κόμβο κυκλικό. Ένα roundabout, έτσι που να. Εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά. Μήπως μπορεί να υπάρχει. Γιατί είναι πολυτέλεια να περνάμε όλο αυτό. Φορτίζουμε την πόλη. Ένας που θέλει να φύγει πρέπει να κάνει όλο αυτό εδώ. Όλο. Για τα αυτοκίνητα ή τα ποδήλατα. Για τα ποδήλατα. Όχι, όλο και για τα αυτοκίνητα. Και για τα αυτοκίνητα νομίζω είπε. Είναι άλλη μελέτη. Ναι, ναι, δεν είναι το λιμενικό. Δεν είναι το λιμενικό. Απλά σαν ιδέα το άκουσα και μ' άρεσε. Να το δούμε αυτό. Γιατί άμα το συνδυάσουμε με τα λεωφορεία, τώρα τα υπεραστικά ναι. Έχουν εδώ να μπαίνουν τώρα όλοι να κάνουν ένα roundabout ή τελεφορία είτε τουρίστες είτε παλιό λιμεναρχείο. Για να κάνει περιστροφή πρέπει να πάει στη Μαρίνα. Πρέπει να έρθει εδώ, στα σινεμά που ήταν παλιά η Σαντζέ και Ορφέας. Πρέπει να πάει πίσω. Ναι, είναι λίγο. Άλλο κομμάτι. Άρα εγώ δεν βλέπω γιατί να μην το πούμε. Να πείτε ναι στο master plan. Εντάξει, θέλει βελτιώσεις, αλλά μην κολλάμε τώρα αν τα τετραγωνικά του χημείου ή του τελωνίου ανεβαίνει του πρώτου όρφου ή κατεβαίνει στο δεύτερο όρφο, θα τα δούμε αυτά. Έχει επιμέρους μελέτες που θα είναι εξειδικευμένες, θα είναι επ' αυτού. Τώρα είναι ένα γενικό πλάνο. Εγώ κύριε Πρόεδρε αυτά ήθελα να πω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχα. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε με τους φορείς η συζήτηση και τώρα μπαίνουμε κανονικά στη συζήτηση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Το λόγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία όλων των φορέων και ξεκινάμε με να ανοίξουμε. Ναι. Α, ναι, κύριε Λιμενάρχα, δεν σας είδαμε. Παρακαλώ. Βασικά, καλησπέρα σας. Όπως όλοι προλαλήσατε, είπαν ότι είναι σίγουρα ένα μεγανόπλο έργο. Απλά, τι να πούμε και εμείς το λιμενικό που δεν έχει κτίριο τόσα χρόνια και στεγάζεται από το 1975 σε ένα παλιό κτίριο και είναι διασπασμένα όλες οι υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία, στον περίφρακτο Τροχέα και ένα μικρό τμήμα στο παλιό κτίριο. Οπότε ουσιαστικά το σχέδιο αυτό ενδιαφέρει και εμάς άμεσα, έτσι ώστε σε ένα μέρος να υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες του λιμεναρχείου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες και όχι να αναγκάζονται να πηγαίνουν στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας ή να έρχονται στο παλιό κτίριο που ουσιαστικά αμαία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Οπότε να έχουμε κατά νου και αυτό πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς κύριε Λιμενάρχα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, ανοίγω το κατάλογο μιλητών. Ξεκινάμε τώρα. Ναι, αυτό λέω. Ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, ερωτήσεις. Μαμάκος. Ανδρεαδέλη. Ανδριώτης. Χιωτέλη. Συρηγότη. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι, δεν άκουσα. Ο κύριος. Δεν ακούω, δεν κατάλαβα.
Ναι, ποιος είναι? Ο κύριος Μαλιαρός, ναι. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω σηκώσει Καζανός, το κύριο. Πέστε το κύριε Καζανέ, πέστε το. Λοιπόν, ναι. Και τι είχε, Άλλος. Ωραία, ο κύριος Μαμάκος έχει το λόγο. Ερωτήσεις. Ναι. Μόνο... Ναι. Οπότε, οι ερωτήσεις μου έχουν να κάνουν με το εξής. Η ερώτηση μου πρώτα είναι ότι γιατί δεν ήταν κάποιος εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδος πρώτον να ακούσει όλα αυτά τα οποία υποθήκαν από όλους, αλλά και βέβαια να δώσει κάποιες απαντήσεις, στις οποίες βέβαια χρεώθηκε ο κ. Παπαχριστοφόρου. Ήταν βέβαια εξαιρετικές οι απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι έπρεπε κάποιος εκπρόσωπος στη μελετητική ομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν εκλήθη ή δεν ήταν σήμερα εδώ. Από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Παπαχριστοφόρου και από τον κύριο Τζιμή, ότι το κόστος είναι αρκετά μεγάλο, είναι περίπου τα 80 εκατομμύρια. Ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στο master αυτοπλάν, επειδή λογικά θα είναι τιμηματικά το έργο, αν υπάρχει προτεραιότητες ανά υποέργο, πώς δηλαδή θα ξεκινήσει και πάνω απ' όλα αν υπάρχει πρόβλεψη και αν μπορεί να ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ ή σε κάποιο πρόγραμμα, γιατί το να τελειώσουμε ένα master plan ή κάποιες μελέτες, η ουσία είναι αν υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση ή ένταξη κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Βέβαια, είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο υπόθηκε, ότι θα πρέπει να δούμε το master plan αυτό να είναι σε συνδυασμό με το κυκλοφοριακό της πόλης της Μυτιλίνης, για να μην γίνει αλλαλούμ όσον αφορά, γιατί θα αυξηθεί η κίνηση και να υπάρχει βέβαια η ανάλογη διοχέτευση των οχημάτων ή των ανθρώπων, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνοστισμός. Το τρίτο, και αφορά τη Δημοτική Αρχή, κύριε Δήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει βούληση της Δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει ένα master plan για το λιμάνι του Πλωμαρίου. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί πριν από αρκετά χρόνια, μετά από δικιά μας πρόσκληση, ο τότε πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Επιτροπής Λιμενικών Έργων της Ελλάδος, ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμά μας και έφερε περί τους 2 μήνες μελετητική ομάδα, η οποία έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, τόσο για τη χερσαία ζώνη του Πλωμαρίου, αλλά βεβαίως κατέγραψαν και υποθαλάσσια ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπήρχε κάτω από το βυθό της θάλασσας. Δυστυχώς, οι επόμενες δημοτικές αρχές δεν το προχώρησαν, παρότι υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν, στον πρώην Δήμο Πλωμαρίου, όλοι αυτοί οι τόμοι, οι φάκελοι, αλλά και βεβαίως τότε είχε μπλοκαριστεί από τους τεχνοκράτες, τους εδώ τεχνοκράτες. Θεωρώ ότι και ρωτώ αν υπάρχει μέσα στη βούληση της Δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει ένα μικρότερο master plan, το οποίο βέβαια θα είναι και σε συνδυασμό με την μελέτη του περιφερειακού δρόμου Πλωμαρίου, το οποίο θα μπορεί να συνδεθεί για να μην υπάρχει και καμία συμφόρηση όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Αυτό είναι μία ερώτηση. Έχει γίνει αρκετή δουλειά, μπορεί να πάρουν πολλά πράγματα από την τότε μελέτη που ξεκίνησαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν υπάρχει βούληση της Δημοτικής Αρχής. Για να... Αυτό, Μιχάλη, να δώσω πάσα, τον έχουμε εδώ διαζώσεις δίπλα μας, να μας απαντήσει για το τι έχει κάνει και το τι έχει συμβεί τότε. Και τι δυνατότητα, αν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξη αυτό, ο οποίος είναι και ο καθήλυν. Ναι. Μιχάλη, αυτό που ο νόμος που ισχύει τώρα προβλέπει τον όρο master plan για τα λιμάνια μιας κατηγορίας και πάνω. Ας πούμε τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τον Πειραιά, τη Ραφίνα,
προβλέπει εκπώνηση master plan με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για τα λιμάνια μικρότερης σημασίας είναι, δεν λέγεται master plan, λέγεται ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, κάπως έτσι, με πιο ελαφρές προδιαγραφές. Τα είχα κάνει εγώ αυτά όταν ήμουν γενικός γραμματέας και ξέρω ακριβώς τι χρειάζεται. Το πλωμάρι μπορεί να κάνει αυτό, όχι master plan, να πάρει σαν βάση αυτό το σχέδιο που είχαμε κάνει και να το επικαιροποιήσει και με την πύλη τώρα και με όλα αυτά και να δούμε τι να κάνουμε. Μπορεί να το κάνουμε, αυτό μπορεί να γίνει. Αν δεν είναι master plan. Επομένως αυτό έχει, έχουμε μία βάση. Υπάρχει βάση. Έτσι, θέλει κάποιες αλλαγές όμως. Επικαιροποίηση. Εκεί φτιάχνουμε την πύλη εισόδου, η οποία τελειώνει η πύλη Στέγκελ, θα λειτουργήσει φέτος. Ήταν ένα μεγάλο βήμα. Θα δώσει και ανάπτυξη στον τόπο σας. Επομένως, θα βάλουμε και την πύλη μέσα και οτιδήποτε άλλο και άλλα. Θα μιλήσουμε εδώ με τον ΠΕΦΕ και να το κάνουμε όπως είπε. Η βούληση είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα είναι master plan όπως είπε, θα είναι ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός ο οποίος θα κουμπώσει απάνω του και η πύλη εισόδου πάνω στο παλιό σχέδιο. Η κυρία Χιωτέλη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το κόστος της επικαιροποιημένης μελέτης. Δηλαδή, αν την πληρώσαμε, θα τις κάνω μαζεμένες. Θέλετε, κύριε Περιφερειάρχη, να πείτε. Ναι, ναι, δεν έχω θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε καταφέρει τότε, ναι, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό, είπε 10 χρόνια όταν ξεκίνησε η μελέτη αυτή, και περάσαμε το κόστος του master plan της Μυτιλίνης, του παλιού λιμανιού, αυτό που λέμε σήμερα, και του νέου, το περάσαμε στο Υπουργείο. Δεν επιβαρύνεται το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος. Η επικαιροποίηση δεν πληρώθηκε δηλαδή από εμάς. Από όχι, πού όχι. Πληρώθηκε αυτό το περάσαμε στο Υπουργείο. Την πλήρωσε το Υπουργείο την θα επικαιροποίηση. Την θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει. Όχι εμείς. Ωραία. Ωραία. Το ένα ήταν αυτό και αν ξέραμε το κόστος. Ποιο είναι για αυτή τη μελέτη, την επικαιροποίηση. Και επικαιροποίηση, τη μελέτη του master plan, αν θυμάμαι καλά. Τη μελέτη του master plan του παλιού και νέου λιμανιού. Εγώ, ναι, 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 ναι. Εγώ δεν ρωτώ γι' αυτό, ρωτώ για την συγκεκριμένη τροποποίηση αλλαγή. Α, όχι, όχι, τώρα. Νομίζω είναι μέσα στις υποχρεώσεις του μελετητού. Ώσπου να γίνει αποδεκτή η μελέτη, ναι. Ό,τι του προτείνουν να αλλάζει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, ναι, γιατί δεν υπήρχε μέσα στην εισήγηση κάποια κοστολόγηση. Τι 500.000, ναι, το σύνολο, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Παπαχριστοφόρου είναι εδώ. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα να λέω τις ερωτήσεις αν δεν είναι ο κύριος Παπαχριστοφόρου. Κάποιες από αυτές πρέπει να τις απαντήσει εκείνος, καταλάβατε. Δεν είναι όλες. Εντάξει, εγώ θα τις πω, αλλά δεν αφορούν όλες τον κύριο Τζιμή, ίσως. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε. Θέλω αυτό που με αφορά τον κύριο Παπαχριστοφόρου. Έρχεται επειδή, ο κύριος Παπαχριστοφόρου. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί, ναι, ναι. Εντάξει, έκανε ένα διάλειμμα. Είσαι περιζήτητος σήμερα, ναι. Λοιπόν, επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα προβλήματα στατικότητας του φέρετρου οργανισμού του υπάρχοντος κολυμβητηρίου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό. Κύριε Παπαχριστοφόρου, εγώ διάβασα την τεχνική μελέτη του παλιού και νέου λιμανιού, σελίδα 148, 149 και 150, όπου η ίδια μελετήτρια είχε μία τοποθέτηση. Έλεγε ότι υπάρχει πρόταση και η επεξήγησή της για την κατεδάφιση του κυκλικού κολυμβητηρίου, επειδή, διαβάζω κατά λέξη, το κτίριο παρουσιάζει πολλά προβλήματα στη στατικότητά του και πολύ σοβαρές φθορές και βλάβες που δημιουργήθηκαν στο φέροντα οργανισμό από παντελή έλλειψη συντήρησης. Πρόκειται για κτίριο, η δεύτερη παρατήρηση, ξένο προς τη θέση στην οποία ανεγέρθη με παράτερη ατέριαστη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Πρόταση λοιπόν για κατεδάφιση από την ίδια, ώστε να δημιουργηθεί χώρος ανάσας
για να αναπτυχθούν απαραίτητες λειτουργίες και σχεδιασμός για ένα σύγχρονο λιμένα. Αυτή ήταν η εκτίμηση της ίδιας μελετήτριας. Η ερώτησή μου είναι, αν υπάρχει έκθεση επικινδυνότητας, σας το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να ξέρουμε τι ισχύει. Η δεύτερη ερώτησή μου, καλά, του ταιριαστώ αρχιτεκτονικά, ας το πει αρχιτεκτονική επιτροπή, είναι θέμα πώς ο καθένας, αν ταιριάζει με την αισθητική του, και υπάρχουν και αρχιτέκτονες να το πούν. Και το δεύτερο που θεωρώ σημαντικό, ο χώρος του κολυμβητηρίου είναι 2.423,23 τετραγωνικά μέτρα. Σε αυτό λοιπόν το πλάνο προβλεπόταν αυτός ο χώρος να δώσει ανάσα στο λιμάνι. Πώς δίνεται τώρα αυτή η ανάσα των 2.423,23 τετραγωνικών μέτρων στο λιμάνι? Γιατί αυτή ήταν η εκτίμηση. Αυτό που κατάλαβα επίσης από την εισήγηση που είχατε εδώ μέσα, είναι ότι ο φέροντος οργανισμός, αυτός ο οργανισμός που υπάρχει τώρα, που θα ενισχυθεί στατικά, όπως είπατε, για να μπορέσει να σταθεί, δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή δεν θα κουμπάνε πάνω σε αυτό, αν το κατάλαβα καλά, γιατί δεν είμαι και σχετική πολύ, δεν θα κουμπάνε πάνω σε αυτό το φέροντα οργανισμό ό,τι χτιστεί μέσα από αυτόν. Ό,τι χτιστεί μέσα από αυτόν, αυτό θα κουμπάει πάνω σε νέο οργανισμό, φέροντα οργανισμό. Τότε πραγματικά αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο επιμένουμε να παραμείνει και να γίνει ένα έξοδο ώστε να διατηρηθεί, και το εμβληματικό πώς τεκμηριώνεται, επειδή ας πούμε είναι ένα κτίριο που κάποια στιγμή έγινε και πρέπει να παραμείνει. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει αν αυτό που θα γίνει θα είναι επικίνδυνο κάποια στιγμή για αυτό που θα κάνουμε και από μέσα. Και αν υπάρχει τέτοια έκθεση επικινδυνότητας. Η προηγούμενη μελέτη, ίσως το απαντήσατε αλλά δεν κατάλαβα καλά, προέβλεπε ότι το έργο αυτό, όλο αυτό που περιεγραφόταν και με το κομμάτι του λιμανιού που γίνεται στον Καράτεπέ και με το κομμάτι του λιμανιού του εμπορικού, που υπήρχε μέσα στην προηγούμενη μελέτη, ότι θα στήχιζε 124 εκατομμύρια. Είπατε ότι αυτό που τώρα παρουσιάσαμε σήμερα στοιχίζει 80 εκατομμύρια, καλά το κατάλαβα? Ωραία. Τώρα, το άλλο που με απασχόλησε διαβάζοντας και το παρουσίασε πολύ καλά και η εκπρόσωπος του Τελωνίου, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή μέσα εδώ, σε διάφορα σημεία αναφέρεται πραγματικά, και μέσα αυτό τώρα θα εγκρίνουμε, δηλαδή μια προφορική διαβεβαίωση ότι αυτά γίνανε λάθος και επειδή ήταν PDF δεν μπορούμε να τα σβήσουμε και να γράψουμε αυτό που είναι το σωστό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, ας πούμε, για να το αποδεχτούμε εδώ. Και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, να ακουστεί και να μπει στα πρακτικά. Και όχι γιατί, κύριε Περιφερειάρχα, έχετε δίκιο, όχι γιατί σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε ακριβώς που θα είναι ο κάθε χώρος, αλλά παρόλα αυτά, στο master plan δεν πρέπει, κύριε Παπαχριστοφόρου, να συνυπολογίσουμε πόσα τετραγωνικά έχει γίνει μελέτη, πόσα τετραγωνικά μέτρα κτηριακού σχηματισμού χρειαζόμαστε μέσα στο λιμάνι. Αυτό πρέπει να υπάρχει, κύριε Περιφερειάρχα, χονδρικά, ώστε να καλυφθεί η στέγαση όλων αυτών των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο λιμάνι. Και το λέω αυτό γιατί το Τελωνίο σήμερα καλύπτει 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε διασφαλίσει ότι, γιατί στην προηγούμενη μελέτη υπήρχαν προτάσεις οι οποίες λέγανε πόσο είναι το καθένα. Το λιμεναρχείο 842, το λιμενικό ταμείο 600 τετραγωνικά. Όλα αυτά, άμα τα προσθέσουμε ως τετραγωνικά, όλα αυτά χωράνε εκεί που θέλουμε να τα βάλουμε? Αυτή η μελέτη υπάρχει, αυτή την πρόβλεψη εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την έχουμε ως απάντηση, πέρα από τα ζητήματα που έβλεπε εκπρόσωπος του Τελωνίου, γιατί είναι σημαντικό, εδώ παρουσιάζονται... Να ολοκληρώσουμε όμως. Όχι, ερωτήσεις έχω. Ερωτήσεις, αλλά άμα θέλουμε 10 λεπτά για κάθε... Θα κάνω όλες τις ερωτήσεις στο master plan. 3 λεπτά να το πάμε. Το master plan είναι σοβαρό ζήτημα. Βεβαίως είναι σοβαρό. Θα κάνω όλες τις όμως ερωτήσεις. Όμως δεν λύνονται εδώ όλα θα τα προβλήματα όμως. Θα κάνω όσες ερωτήσεις χρειάζομαι για να τοποθετηθώ. 10 λεπτά μιλάτε. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστοφόρου, θέλω λοιπόν να ξέρουμε αν το Τελωνίο μεταφέρεται ολόκληρο μέσα στο χώρο του κολυμβητηρίου ή όχι.
Τέλος, σε εκείνο το σημείο που επέμενε εδώ, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τα καραβάκια από την Τουρκία και θέλω να μας το διευκρινίσετε. Όταν βγαίνουν σήμερα τα καραβάκια, ο κόσμος από την Τουρκία μετακινείται προς τα δεξιά για να συναντήσει το Τελωνείο, σωστά? Ωραία. Τώρα εδώ πώς τα έχετε, ο κόσμος φαίνεται ότι είναι δεξιά το Τελωνείο και ο κόσμος θα μετακινείται προς αριστερά για να συναντήσει το Τελωνείο. Φαίνεται δηλαδή μία μετατόπιση χώρου. Δεν κάνω λάθος, κύριε Μουτζουρή, έτσι δεν είναι. Η οποία έρχεται να ακουμπήσει στο χώρο που προβλέπεται να λιμονίζονται τα καράβια που έρχονται από Αθήνα και από άλλα, του εσωτερικού τα καράβια. Ναι. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη της κρουαζιέρας, για το διάστημα που αυτά θα συνυπάρξουν, βλέπετε ότι υπάρχει, δημιουργείται ένα πρόβλημα χώρου. Ερώτημα. Βάζω, εγώ βλέπω ότι δημιουργείται. Τέλος, θέλω να μου πείτε ποιες ήταν οι δραστηριότητες που προβλεπόταν στο εμπορικό λιμάνι να τοποθετηθούν και αυτές παρθήκαν από εκεί αφού δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο και πού πήγαν, αν πήγαν κάπου και ποια πρόβλεψη υπάρχει γενικώς ποια πρόβλεψη υπάρχει χρονικά και χοντρά-χοντρά για τον Καράτεπέ, δηλαδή για να μεταφερθούν εκεί οι συγκοινωνίες του εσωτερικού, αλλά και αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το υδατοδρόμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω μια απάντηση στην κυρία Χιωτέλη, λέγοντας ότι μιλήσατε για στατικότητα. Ναι. Την απάντηση σας την έδωσε ο Λάκης και με κάθε σαφήνεια ο Μιλών, δίπλα μου, από τα πιο επίσημα χείλη, ο καθηγητής του Μεσόγειου Πολυτεχνείου, ο Μουτζόης, ο οποίος και οι μαθητές του, ο οποίος είπαν ξεκάθαρα, αυτό έχει καλή στατικότητα και θέλει βελτιώσεις. Τέλος, τελεία και παύλα. Δεν θα με διακόψει το όμως, κύριε Χιωτέλη. Ρώτησα αν υπάρχει έκθεση. Δεν ρώτησα την ονάξα του κύριο Μουτζούρη, αν υπάρχει έκθεση. Έγραφο. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί το κάνετε. Γιατί δώστε μου μια εξήγηση, γιατί το κάνετε. Γιατί άλλο ρώτησα, κυρία Χιωτέλη, γιατί το κάνετε. Ολοκληρώσατε, αφήστε τον κύριο Δήμαρχο. Μιλάτε 20 λεπτά, σας ανεχτήκαμε, δεν ήξερα το στόμα. Και επικαλύψατε τον άλλο. Δεν είχα το δικαίωμα να κάνω ερωτήσεις. Κυρία Χιωτέλη, ολοκληρώσατε, παρακαλώ. Συνεχίζουμε. Ορίστε ο κύριος Δήμαρχος, αν θέλει να πει. Για όνομα του Θεού πια. Τι είναι αυτό? Για όνομα του Θεού. Για το άλλο που είπατε, η απάντησή μου είναι τη βούληση σε αυτόν τον τόπο την εκφράζει η Δημοτική Αρχή, η οποία ψηφίζεται από τον κόσμο. Και βούλησή μας είναι αυτό το κτίσμα, το παλιό κολυβητήριο, να μείνει στο λιμάνι. Εδώ εμείς είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε, για να χαλάμε. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Οι κατεδαφίσεις ανήκουν σε άλλους. Εμείς είμαστε εδώ για τα εμβληματικά κτίσματα της πόλης, της πύλης εισόδου του νησιού μας. Δεν είμαστε εδώ για να τα καταδαφίζουμε. Είμαστε εδώ για να τα φτιάχνουμε. Για να τα φτιάχνουμε αφού λάβουμε υπόψη τη γνώση, την κατεύθυνση των μηχανικών. Και εφόσον μηχανικοί μας δίνουν αυτή τη διαβεβαίωση, είμαστε εδώ για να το επισκευάσουμε, να το φτιάξουμε και αυτή είναι η βούληση της πλειοψηφίας, της κοινωνίας, της Λέσβου, της Μυτιλίνης, του Δήμου μας. Τελεία και παύλα. Κοιτάξτε, αν κατασκευαζόταν τώρα ένας λιμένας, όπως η Μυτιλίνης, δεν θα έπαιρνε ποτέ άδεια να γίνει κολυβητήριο μέσα. Ξεκάθαρα. Το οι νόρμες δεν το επιτρέπουν. Όταν κατασκευάστηκε το κολυβητήριο, δεν ίσχυαν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ασφαλείας κτλ. Και τότε προτιμήθηκε, επί Χούντας νομίζω έγινε, να γίνει το κολυβητήριο εκεί που έγινε. Θα ήμασταν ευτυχείς να μην είναι εκεί που είναι. Κάπου είναι αντιφατική η χρήση της ζώνης λιμένα με κολυβητήριο. Αλλά υπάρχει αυτό το κτίριο. Και οι μηχανικοί που ήρθαν, και ο Σπυράκος είναι ο πιο ειδήμων τώρα στο Μετσόβιο, μας είπε ότι με κάποιες εργασίες υποστηλώσεως μπορεί να υποστηλωθεί και να αντέξει το κτίριο. Θα ήταν αμαρτία. Η Φράγκο, που ήταν και φοιτήτρια μου, λέει εκεί πέρα, παλιά λέτε, στην πρώτη βερσιόν της μελέτης, ότι θα καταδαφιστεί. Ήταν η βούληση
δεν ήταν τόσο τεχνική άποψη, ήταν βούληση της τότε δημοτικής αρχής. Ήθελα να το κρεμίσει. Νομίζω ότι τον αντίθετο, ότι ο κύριος... Τι? Ναι, όχι, δεν πέφτει. Η βούληση ήταν τότε να κατεδαφιστεί. Και είπανε, εντάξει, δεν αντέχει. Αλλά το κτίριο αντέχει. Ήρθε ο κ. Σπυράκος, είπε αντέχει το κτίριο. Ναι, η βούληση τώρα της Δημοτικής Αρχής να διατηρηθεί. Να συνεχίσουμε. Τι λες Κώστα, δεν κατάλαβα τι πες. Είχαμε τηλεφωνηθεί, ζήτησα παρέμβαση δική σας τότε. Στείλατε τον κύριο Σπυράκο, τον παρακαλέσατε τον καθηγητή. Να δει το πέμπτο δημοτικό σχολείο. Ήρθε στο πέμπτο και ο κύριος Αστυρακάκης που είχε την ευθύνη για τα συγκεκριμένα κτίρια τον πήγε. Βέβαια, βέβαια. Κύριο. Καλά τα θυμάσαι. Είτε λοιπόν, βεβαίως και τα θυμάμαι πολύ καλά, αλλά κάποια φορά δεν ξέρω. Ξαναβάζω τα πράγματα στη θέση τους. Είπε λοιπόν τότε ο κύριος Σπυράκος μπροστά μας ότι κακώς ύπνησε το πέμπτο, αυτό που είναι επικίνδυνο ότι θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας είναι το κολιομητήριο. Τώρα βέβαια μετά γίναν παρεμβάσεις και άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το από αυτό Σπυράκος και πουθενά. Εμείς δεν ήμασταν στον Άρη. Ας μην κάνουμε διάλογο. Συνάδελφοι, ας μην κάνουμε διάλογο. Ο καθένας θα παίρνει το λόγο. Δεν μπορεί έτσι να. Δεν είπα αυτά ο Σπυράκος και δεν θυμόμαστε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει το λόγο ο καθένας έτσι. Εγώ δεν προείδρευα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παιδιά, πρακτικά θα υπάρχουν, αφού συζητήθηκε εδώ. Άντε, πέτα το. Πέτα το. Λοιπόν, και συνάδελφοι, και συνάδελφοι, και συνάδελφοι. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Φραγκόπουλε. Παρακαλώ, άμα θέλετε, περάστε έξω να τα πείτε κατηδίαν με όλους αυτούς που θέλετε να συζητήσετε. Ένα λεπτάκι να περάσουμε στις κανονικά στους ομιλητές. Κύριε Χιωτέλη, ολοκληρώσατε, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, όχι, λέω για να μην γίνεται διάλογος. Ενώ να περάσετε έξω. Ναι, ναι, όχι προς Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Τσιριγότη έχει το λόγο. Ναι, θα με συγχωρέσετε αν, αν επαναληφθούν κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν άκουσα όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων και επειδή δεν έχουμε πάρει ακόμα απαντήσεις, μπορεί να κάνω ακόμα μια ερώτηση που να έχει ακουστεί. Επειδή ακούσαμε δύο διαφορετικές απόψεις, θέλω να διευκρινιστεί από τους εισηγητές, εάν αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ και αρκετές ώρες, σαν σχεδιασμό από ό,τι καταλαβαίνουμε και όχι για να υλοποιηθεί άμεσα, σαν σχεδιασμός, εάν προϋποθέτει τελικά το ότι θα ολοκληρωθεί το λιμάνι προς την Παναγιούδα και μετά θα ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού εδώ του σχεδιασμού που κουβεντιάζουμε σήμερα ή αν αυτά τα δύο μπορούν να γίνουν παράλληλα, γιατί ακούστηκαν δύο διαφορετικές απαντήσεις. Σχετικά με το κτίριο του κολυμφητηρίου, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά θα φτιαχτεί ένα καινούριο κτίριο μέσα στο υπάρχον κτίριο. Αυτό θεωρούμε ότι συμφέρει οικονομικά, αισθητικά και εν πάση περιπτώσει πόσο περίπου πιθανολογούμε ότι θα κοστίσει αυτή η διαδικασία, γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει, χωρίς να είμαστε ειδικοί στο ζήτημα αυτό, δεν είμαστε τεχνοκράτες, ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη ενίσχυση, ας το πούμε έτσι, του κτηρίου. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας πόσο περίπου θα κοστίσει αυτό. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή εννοώ, είχε έρθει πάλι για συζήτηση το Master Plan και είχε ψηφιστεί. Επομένως, με βάση αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, εγώ θέλω να ρωτήσω αν τώρα, αφού έχει ήδη εγκριθεί ένα master plan και σήμερα συζητάμε μία τροποποίηση αυτού, εάν αυτό κοστίζει κάτι επιπλέον ως προς το ζήτημα της μελέτης. Ένα αυτό. Και επειδή
θέλουμε και εμείς να μας προσδιοριστεί το κομμάτι του τελωνιακού χώρου, ποιος θα είναι αυτός, αν μπορεί συγκεκριμένα να υποθεί, γιατί τα σημεία που ακούστηκαν πριν, 38, 42 και τα σχετικά, εμείς δεν τα έχουμε στην εισήγησή μας. Και επειδή άλλα βλέπουμε γραμμένα και άλλα κουβεντιάζουμε εδώ να διευκρινιστεί, επειδή έγινε λόγος, και τελειώνω με αυτά τα δύο, για τα μικρά αλιευτικά σκάφη, για τα μικρά αλιευτικά, τις μικρές αλιευτικές βάρκες, που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα δένουν μπροστά στη Χριστουγέννων 44, στην προβλήτα που θα δημιουργηθεί. Δεν ακούσαμε πουθενά για τα μεγαλύτερα αλιευτικά, τα καΐκια και τα σχετικά, γιατί καλές είναι οι κρουαζιέρες, αλλά επειδή είμαστε στη Λέσβο και συνδέεται το εισόδημά μας και με τα ψάρια, έτσι, και με τις γόπες και με τις μαρίδες και με τη σαρδέλα, μη συζητάμε μόνο για τις κρουαζιέρες, να μας εξηγηθεί εδώ πού υπάρχει πρόβλεψη να δένουν αυτά τα μεγαλύτερα επαγγελματικά σκάφη, και αν έχουν ρωτηθεί οι αντίστοιχοι φορείς που εκφράζουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, γιατί σήμερα δεν είδαμε κάποιον από αυτούς να είναι εδώ για να τοποθετηθεί και εκείνος επί των σχεδιασμών που νομίζω αφορούν όλους μας. Θα απαντήσετε εσείς, κύριε Σταυρόπουλο? Ναι. Ωραία, ναι. Το λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το... από τα αλιευτικά καταφύγια, από το πού θα μπουν τα αλιευτικά σκάφη. Τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη προβλέπει το master plan ότι θα πρέπει μέχρι να ολοκληρωθεί το λιμάνι στον Καράτεπε να δένουν στην προβλήτα που θα κατασκευαστεί κάθετα εδώ περίπου μπροστά στην περιφέρεια που βάζει. Με σκοπό να έρχονται εδώ τα αλιευτικά, να μαζευτούν σε αυτό το σημείο και όχι όπου να είναι μέσα στο λιμάνι, στην προβλήτα αυτή που λέγει 100 μέτρων, θα μπει, εκεί θα μπουν τα αλιευτικά. Έως ότου κατασκευαστεί το λιμάνι στον Καράτεπε για να πηγαίνουν εκεί και αυτά. Γιατί είπαμε, κύριος στόχος είναι το λιμάνι, το κυρίως λιμάνι, αυτό που βλέπουμε στα σχέδια, να έχει σχέση αναψυχή και τουρισμό. Άρα λοιπόν, χωροθετείται εκεί. Τα υπόλοιπα μικρά σκαφάκια, τα ιδιωτικής χρήσης που λέμε, θα μπουν παράλληλα με την Οδό Χριστουγέννου στη Νέα Προβλήτα. Ρωτήσατε επίσης για τις χρήσεις του τελωνίου. Το τελωνίο, ούτως ή άλλως το ξέρουμε και όλοι, ότι είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι εκεί. Η χρήση του πώς θα διαρρυθμιστεί το τελωνίο, πώς θα το θέλει το ίδιο το τελωνίο να είναι, θα καθοριστεί από την ίδια υπηρεσία. Η χωροθέτηση... αφού χωράνε τώρα, εφόσον παίρνουν και άλλες από εκεί και πάνω στο καινούργιο κτίριο του κολυμβητηρίου, εννοείται ότι χωράν και έχει προβλεφτεί αυτό και έχει δοθεί και συντελεστής, όπως είπα και πριν, για να μπορέσουν και να επεκταθούν καθ' ύψος αν χρειαστεί. Τώρα, για το κτίριο του κολυμβητηρίου που λέμε το παλιό, υπάρχει μια μελέτη, δύο μελέτες υπάρχουν του κυρίου Σπυράκου. Μια μελέτη η οποία αφορά την στατική αποκατάσταση του κτίριου. Το κτίριο έχει κριθεί ότι είναι απλά επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. Βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να διατηρηθεί το κτίριο αυτό με μια νέα χρήση. Δεν διαφωνεί η μελετήτρια, γι' αυτό το περιέβαλε μέσα στο master plan. Το έδωσε συντηρηστή δόμησης τέτοιο που να μπορεί να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, αλλά στον υφιστάμενο όγκο του κτίριου. Και θα είναι ένα αντικείμενο μιας επόμενης μελέτης του πώς αυτό το κτίριο θα γίνει σύγχρονο και θα ενισχυθεί στατικά. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι είχε εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η στατική ενίσχυση του υφισταμένου κτιρίου θα κόστιζε περίπου τις 500.000 ευρώ, 300 συστατική αποκατάσταση, 500 ήταν αν φτιάχναμε. Ναι.
Και το γκρέμισμα 70. Με. Και το γκρέμισμα 70. Ναι, άλλο το γκρέμισμα. Το γκρέμισμα είναι άλλο κεφάλαιο τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, το πώς ακριβώς θα γίνει το κτίριο, όπως ακούσαμε και πριν, δεν θα έχει αερισμό καλό, θα έχει αερισμό, θα έχει φωτισμό, δεν θα έχει φωτισμό, είναι αντικείμενο μιας επόμενης μελέτης. Τώρα απλά λέμε ότι με αυτό το σχεδιασμό παραμένει το κτίριο και θα δοθούν ενδεικτικά κάποιες χρήσεις. Και οι χρήσεις ακόμα που λέει είναι ενδεικτικές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί θα μπει το λιμεναρχείο, το λιμενικό ταμείο και ό,τι άλλο απαιτηθεί από την επόμενη μελέτη που θα προκύψει για όλες αυτές τις χρήσεις των υπηρεσιών που πρέπει να είναι μέσα στο λιμάνι. Αυτό. Master plan προτείνονται και όροι δομήσεως. Ναι, το είπα. Είναι και όροι δομήσεως προτείνονται. Όλα αυτά που καθορίζονται σε οικοδομικά τετράγωνα όλα τα κτίσματα και όλες οι χρήσεις με συντελεστή δομήσεως, ο οποίος ο συντελεστής δόμησης σε πολλά δίνει περιθώριο να γίνουν και επιπλέον κατασκευές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σου δίνει δυνατότητα να το... Αυτό. Ως... αποφασίσει το συντελεστή από μόνο του. Ναι, επίσης αυτό που είπατε... Αυτό που είπατε, ξέχασα να το απαντήσω, τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα που είναι το κολυμβητήριο, που δίνονται οι χρήσεις, ναι, που δίνονται, τα υπόλοιπα τετραγωνικά, γύρω στα 40 στρέμματα είναι όλο το υπόλοιπο που κάναμε μέσα στη θάλασσα, για να γίνουν τα κρεπιδώματα για τα τουριστικά πλοία, αλλά και χώρους ανάπλασης, ταξί που λέει και λεωφορεία κτλ. Άρα επεκτείνεται. 40 ναι. 48 για την ακρίβεια. Λοιπόν, άρα επεκτείνεται από εκεί ο χώρος. Απλά το κτίριο του κολυμβητήριου δεν θεωρώ πια ότι είναι και το μείζον θέμα για το λιμάνι. Είναι ένας δίστανται απόψεις, άλλος λέει είναι ωραίο, άλλος λέει είναι άσχημο. Όπως όλα τα πράγματα, η αισθητική είναι υποκειμενικό κριτήριο. Λοιπόν, η ασφάλεια, εννοείται ότι η ασφάλεια σε οτιδήποτε κτίριο φτιάχνει το δημόσιο, υπογράφουν μηχανικοί, θα έχει και την ανάλογη ασφάλεια. Δεν μπορεί να πάμε και να πούμε, επειδή μας αρέσει, δεν γκρεμίζουμε τίποτα, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατέ, θα έχετε... Όχι. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αδριώτης. Η κυρία Αδριαδέλη. Κύριε Αδριαδέλη, με τη σειρά. Μετά ο κύριος Αδριώτης. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το χώρο που λέμε ότι θα γίνει όλη αυτή η ανάπλαση, υπάρχει και ένα κτίριο, το οποίο είναι ένα κτίριο φάντασμα. Βέβαια, είναι ιδιοκτησίας της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Γι' αυτό δεν άκουσα κάτι. Έτσι, θα το αφήσουμε. Είναι γερμανικό. Εκτός μέσα. Για να βοηθήσω. Είναι κάτι να σκεφτείτε ότι το προηγούμενο master plan δεν ολοκληρώθηκε, δεν έγινε ΦΕΚ, δεν πέρασε από την ΕΣΑΛ, γιατί προέβλεπε το χώρο που λέμε το πάρκινγκ, επειδή δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά ήταν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ, γι' αυτό και δεν προχώρησε. Πόσο μάλλον το κτίριο που ξέρουμε καθαρά ότι δεν ανήκει στο Δήμο, ούτε στο λιμενικό, είναι αλλονού ιδιοκτησία, δεν μπορούμε να το εντάξουμε στο master plan. Αν καταφέρουμε εμείς και το αγοράσουμε σαν Δήμο, σαν περιφέρεια, είναι εκτός χερσαία ζώνης τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπετε και με την πράσινη γραμμή που έχει εκεί. Άρα δεν είναι αντικείμενο αυτινής της μελέτης. Καταλαβαίνω και εγώ το θέλω να δηλαδή το η ερώτηση είναι μήπως έχουμε ήδη μιλήσει με τους ιδιοκτήτες. Ξέρουμε ότι είναι έτσι και αλλιώς θα έχουν ανάγκη από χρήματα. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση κύριε Ανδρεδέλη. Αυτό, ωραία. Λοιπόν, κύριος Αδριώτης. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί αυτό το πλάνο δεν προβλέπει θέση για να κατεβαίνουν υδροπλάνα. Δεν βρήκε τον κατάλληλο χώρο στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος να αναζητηθεί στο Πέραμα ή στο Πλωμάρι. Μεταξύ, διάβασα το εγκεκριμένο master plan της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και αυτή που τώρα κατεβαίνει. Διέκρινα μια βασική διαφορά, δύο βασικές διαφορές.
Η μία είναι το κολυμβητήριο, που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με ένα έγγραφο το 6662-20-11-12 της Υπηρεσίας Δόμησης έλεγε το έγγραφο ότι είναι συστατικά επικίνδυνο και πρέπει να κατεδαφιστεί, το συγκεκριμένο έγγραφο. Τότε λοιπόν πρότεινε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο master plan που έκανε να κατεδαφιστεί το εμβληματικό αυτό κτίριο. Το πλάνο που κατεβάζει σήμερα η Δημοτική Αρχή είναι να διατηρηθεί. Πρέπει όμως, κύριε Δήμαρχε, για να διατηρηθεί αυτό, να μας πείτε και πόσο θα κοστίσει. Δηλαδή, το κέλυφος που πρέπει να γίνει εσωτερικά, πόσα χρήματα θα κάνει. Υπάρχει μια προμελέτη γι' αυτό. Καλούμαστε να αποφασίσουμε άντε να διατηρηθεί. Πόσο θα κοστίσει αυτό. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Η τρίτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τη χερσαία ζώνη στο εμπορικό λιμάνι. Εκεί λοιπόν λέμε ότι αποχαρακτηρίζεται το πάρκινγκ από χερσαία ζώνη γιατί ανήκει στην ΕΤΑΔ. Και εγώ προτείνω, γιατί δεν κάνουμε επέκταση χερσαίας ζώνης στον εμπορικό λιμένα, να βγει τιμή απαλωτρίωσης στην ΕΤΑΔ και να πάμε να πληρώσουμε να πάρουμε το πάρκινγκ. Και να το κάνουμε εκεί εμπορικό λιμάνι. Πού θα το πάμε το εμπορικό λιμάνι, αφού το πλάνο το σημερινό που προτείνεται δεν δίνει κάποια εναλλακτική. Θα λειτουργεί όπως σήμερα. Και όχι μόνο θα λειτουργεί όπως σήμερα, θα εκφορτώνονται και τα κάψιμα εκεί, στον επικίνδυνο αυτό χώρο. Γιατί λοιπόν να αποχαρακτηρίσουμε το πάρκινγκ και να το χαρίσουμε στην ΕΤΑΔ και να μην πούμε ότι κάνουμε επέκταση της χερσαίας ζώνης και το παίρνουμε μέσα και πόσο κάνει να το πληρώσουμε, το πάρουμε. Και τέλος, ένα τέταρτο θέμα που με απασχολεί και απασχόλησε και πολλούς ομιλητές είναι τα καύσιμα που φορτώνονται πάλι εκεί. Εκεί πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Δεν μπορεί να παραμείνει με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας ο χώρος αυτός. Είναι επικίνδυνος. Αυτές οι ερωτήσεις μου. Μόνο κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πολύ, εξ αφορμής των ερωτήσεων του κύριου Αδριώτη, επειδή όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Περιφερειάρχης, που εμείς δεν ξέρουμε και εκείνος ξέρει καλύτερα από εμάς, μιλάμε για το master plan. Δεν μιλάμε για το πόσο, τι προβλήματα έχει το λιμάνι της Μυτιλήνης σήμερα. Άρα λοιπόν, όχι, γιατί αυτά όλα είπαμε ότι είναι αντικείμενο ειδικότερων μελετών. Άρα λοιπόν το να καθόμαστε και να απαντάμε π.χ. τι γίνεται με το θέμα των φορτοεκφορτώσεων που είναι επικίνδυνα, ωραία, δεν θα το λύσει το master plan. Μην μου απαντήσετε σε αυτό. Ναι, απαντήστε το λέω γιατί, παραδείγματος χάρη, το άλλο που είπατε για το θέμα το ότι χαρίζουμε στην ΕΤΑΛ, γιατί αυτό είναι πιασάδικο πολιτικά, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Δεν τίθεται θέμα με το master plan ότι χαρίζουμε στην ΕΤΑΛ. Γιατί δεν κάνουμε επέκταση χερσαίας ζώνης, κύριε Πρόεδρε. Τα λέτε διαφορετικά. Χαρίζουμε στην ΕΤΑΛ. Μίλησα ότι πρέπει να κάνουμε επέκταση χερσαίας ζώνης. Επειδή σας λέτε... λέω, επειδή καλό είναι να δημιουργούμε εντυπώσεις, αλλά επειδή είναι ένα master plan και τώρα πρέπει να μην πούμε. Εσείς μου απαντάτε τώρα. Όχι, το λέω. Πήρατε γιατί... το λόγο. Όχι, το λέω. Για να ξέρουμε ποιος μου απαντάει. Με συγχωρείτε. Πρόεδρε. Πείτε μου ποιος μου απαντάει. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να απαντάει από τη στιγμή που είναι εκτός θέματος. Μας δίνετε το λόγο. Ναι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Η απάντηση που παίρνω τώρα στα ερωτήματά μου δίδεται από εσάς, κύριε Πρόεδρε. Αυτή λαμβάνω σαν απάντηση. Λέω, κάνω μία παρατήρηση για το πώς πρέπει να γίνονται οι ερωτήσεις στο θέμα του master plan. Γιατί αν πάμε τώρα και το κάνουμε το πράγμα, το ανοίξουμε, θα πάμε σε άλλου είδους κουβέντες και η ώρα είναι 10 και πρέπει να κάνουμε κάποια κουβέντα. Εμείς πήραμε το λόγο τώρα και θα ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, κύριε Περιμέναμε να περάσουμε για τα πάντα. Καταρχήν, ο χώρος του παλιού. Ο χώρος του πάρκινγκ δεν ήταν ποτέ χερσαία ζώνη. Δεν θεωρείται χερσαία ζώνη λιμένα. Είναι ένα οικόπεδο ξένης ιδιοκτησίας. Δεν είναι του Δήμου. Πώς το κάνουμε επέκταση? Σας είπα ότι το προηγούμενο σχέδιο δεν υπάρχει καταρχήν εγκεκριμένο master plan. Το προηγούμενο master plan του λιμανιού που λέμε δεν εγκρίθηκε ποτέ από την ΕΣΑΛ. Εστάλει πίσω στο Υπουργείο. Γι' αυτό έγινε και η τροποποίηση αυτή. Επίσης, το χώρο που λέτε του πάρκινγκ, αν δείτε και την κόκκινη-κίτρινη γραμμή, είναι όσο είναι το κρυπίδωμα το υφιστάμενο.
Από εκεί και πέρα είναι ξένο οικόπεδο. Δεν μπορούσε λοιπόν στο master plan αυτό να χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός για οτιδήποτε χρήση του λιμανιού. Δεν είναι δικό μας. Είναι ξένο. Δεν ξέρω αν σας... Κύριε Βαρισσογόρου, απαντήσεις και πάμε στο επόμενο για να το τελειώσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαλιαρός έχει το λόγο. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά για την πύλη, αλλά δεν δόθηκε κάποια απάντηση. Άκουσα ότι ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι η πύλη θα ανοίξει. Απλώς ήθελα να τονίσω κάποιες εκκρεμότητες και κάποιες ανάγκες και κάποια νέα δεδομένα. Ήμασταν με τον κύριο Βαρβαγιάννη παρόντες στον έλεγχο από την Υπηρεσία Συμφορών. Πέρα από κάποιες μικρές παρεμβάσεις, βελτιώσεις και προμήθεια εξοπλισμού, γενικά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι καλά. Ήταν παρόν και εκπρόσωποι των τριών υπηρεσιών, λιμενικού, τελωνίου και αστυνομίας. Ένα θέμα λοιπόν που προκύπτει, μας τονίσαν οι άνθρωποι αυτοί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στελέχωσης με επιπλέον προσωπικό, γιατί λόγω της πύλης οι ανάγκες θα είναι πολύ αυξημένες. Βλέπουμε ότι κάποιος μιλάει, παρακαλώ να κλείσει το μικρόφωνο. Μπορώ να μιλήσω. Ένα λεπτά, να ακούσουμε όμως, γιατί πραγματικά ένα λεπτά, να ακούσουμε, για να μπορέσουμε να πούμε τι ακριβώς λέμε. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σε άλλα νησιά ήδη ξεκίνησαν οι πύλες να λειτουργούν. Είμαστε στο παραπέντε, στο και πέντε, εντάξει. Εγώ ρωτάω, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος θα λειτουργήσει η πύλη, πότε το προβλέπει και σε ποιο ποσοστό. Αν θα μπει καράβι επίσης για την εκτέλεση των δρομολογίων και οι υπόλοιπες ερωτήσεις. Για το πλωμάρι μιλάμε τώρα. Δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό, κύριε Μαλιαρέ. Αυτό θα πάμε στις ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια. Σήμερα συζητάμε για το master plan της Μυτιλίνης. Στην επόμενη στροφή που θα μπούμε στις ερωτήσεις προημερησίας, μάλλον που θα ξεκινήσουμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κατζανός. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν 2-3 χρόνια είχε έρθει εδώ το master plan, το ψηφίσαμε και μάλιστα ήταν και ο νυν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ψήφισε υπέρ ο κύριος Κατσαβέλης. 4-5, εν πάση περιπτώσει, σύμβουλοι ψηφίσαμε, προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης κτλ. Σήμερα έρχεται κάποια αλλαγή στο master plan, η οποία αλλαγή αυτή που αντιλαμβάνουμε αφορά αυτό που επικαλείστε το εμβληματικό κτίριο, το οποίο έγινε επί Χούντας, να μην κρυβόμαστε. Αυτά είναι, όπως προείπε κάποιος συνάδελφος, είναι θέμα γούστων, έτσι. Για μένα είναι ένα έκτρωμα επικίνδυνο, το οποίο το γνωρίζει ο κύριος Βατός, έχει πάρει αυτό το χαρτί από την αποκεντρωμένη για την καταλληλότητα του κτηρίου. Ενδεχομένως δεν έχει οικοδομική άδεια. Δεν έχει οικοδομική. Ερώτηση μόνο, κύριε Κατζανέ, ερώτηση. Όχι, σε παρέμβαση. Τοποθέτηση, μετά θα τοποθετηθείτε. Ρεμίστε, κύριε Πρόεδρε, ρεμίστε, τελειώνω. Λοιπόν, ενδεχομένως να μην έχει και οικοδομική άδεια και θα το βρούμε μπροστά μας και θα έχουμε ξανά τροποποίηση πάλι του master plan και δεν θα γίνει τίποτα, κύριε. Ήρθαμε εδώ να αποφασίσουμε για το μέλλον των επόμενων 100 χρόνων για το νησί μας, για τον τόπο μας. Δεν βλέπω κάποια σοβαρότητα και να μας συγχωρήσει ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν αφοράει το πρόσωπό του, καλά κάνει και είναι εδώ και μας βοηθάει, αλλά δεν βλέπω καμία σοβαρότητα να γίνεται διαβούλευση παρών των Δημοτικών Συμβούλων. Πρώτα γίνεται τεχνική διαβούλευση, κατά τη γνώμη μου, με τους ειδήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς και το φέρετε εδώ πέρα και εμείς αποφασίζουμε ως πολιτικοί να δώσουμε θετική ή αρνητική ψήφο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Λοιπόν, ο Τζιμής είμαι και ο κύριος εισηγητής. Επειδή ακούστηκε το όνομά μου, θα ήθελα δύο πράγματα να πω και σε όλους τους συναδέλφους. Για την κατεδάφιση ή μη την κατεδάφιση έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να διατηρηθεί. Σας εξηγήσαμε με κάθε λεπτομέρεια
ότι είναι μόνο χαρακτηρισμένο επικίνδυνο. Αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές χρήσεις του λιμανιού. Ως προς το ταιριαστά αρχιτεκτονικό σχέδιο, δεν σας παραπέμπω, και αν μ' ακούει ο κοινοτικός σύμβουλος και έγκυρος, έγκριτος δημοσιογράφος, ο Στρατής ο Μπαλάσκας, ο τοπικός, έχει την τεχνική περιγραφή του αρχιτεκτονικού σχεδίου που έφτιαξε ο ίδιος για αυτό το οικοδόμημα, πώς το περιγράφει ο Αντώνης Τρίτσης. Ας το δημοσιοποιήσει, και παρακαλώ έτσι, αν με ακούει, να το δημοσιοποιήσει αύριο μέσω του δικού του site, μέσω της δικής του ιστοσελίδας. Ως προς το γιατί το ψήφισα, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ τότε ρώτησα την κυρία Φράγκου πράγματι, αν ψηφίσουμε τώρα, υπάρχει η πιθανότητα αύριο η μελλοντική δημοτική αρχή να έχει μια διαφορετική άποψη και να κάνουμε τροποποίηση, και μου διαβεβαίωσε, υπάρχουν στα πρακτικά, κύριε Κατζανέ, εγώ πάντοτε με πρακτικά μιλάω, υπάρχουν στα πρακτικά, και μάλιστα είπε πως ναι, μπορείτε. Άρα και το ψήφισα, και πρέπει αυτό να συνειδητοποιήσετε όλοι, το ψήφισα για να προχωρήσει παρακάτω. Δεν στέκομαι αν διαφωνώ ή διαφωνώ, αν ήμουν είχα αποστασιοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή, δεν το συζητάω. Πάμε τώρα στη διαβούλευση. Το μοναδικό σημείο, σημείο τριβής, να το πω έτσι, με το προηγούμενο, το πιο βασικό, είναι το κολυμβητήριο, το παλιό κολυμβητήριο. Αν πραγματικά θα διατηρηθεί ή όχι. Εμείς ως Δημοτική Αρχή βγήκαμε με αυτό σήμερα, ότι θέλουμε να το κρατήσουμε. Η διαβούλευση του 49% με την ψήφο, υπάρχει καλύτερη. Αυτή είναι. Τώρα, τα τεχνικά ζητήματα μπορεί να διαφωνεί ο ένας ή ο άλλος. Κάναμε διαβούλευση και μας ψήφισε ο κόσμος, μας έκανε δημοτική, μας έφερε Δημοτική Αρχή. Μας έδωσε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία μέχρι σήμερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τελειώνω. Θεωρώ ότι το θέμα είναι ότι, όπως έκανα και εγώ, και όσοι θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω, να το ψηφίσουμε θετικά, και μελλοντικά, αν διαφωνούμε κάπου και υπάρχει άλλη άποψη, να το τροποποιήσουμε. Ας προχωρήσει τώρα, γιατί κολλάμε και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι, κολλάμε και το νέο κολυμβητήριο στον Καράτεπε. Αν δεν πάρουμε σύμφωνη γνώμη σήμερα για το υφιστάμενο λιμένα, τότε το νέο λιμένα δεν θα προχωρήσει ο νέος λιμένας. Περιμένει το υπεχοδέ να περιμένει θετική απόφαση σήμερα για να προχωρήσει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, κύριε Φραγκόπουλε. Ναι, μια ερώτηση από τον κύριο Φραγκόπουλε. Εσείς όλοι έχετε μια ιδιαίτερη γνώση ενδεχομένως της κατάστασης. Εγώ με λιμάνια δεν ασχολήθηκα ποτέ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπω εδώ στα χέρια μου, κρατάω μόλις προλίγου την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, η οποία μνημονεύει ένα έγγραφο του Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με 9 σημεία παρατηρήσεις από τις 7 πρώτου του 20. Θαρώ ότι έχουμε Απρίλιο του 22, 2 χρόνια και 3 μήνες ενδεχομένως μετά. Γιατί όλες αυτές οι παρατηρήσεις δεν ήρθαν νωρίτερα, αφού θέλατε να κάνετε αναμόρφωση, ανασύνταξη, όπως λέτε, του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου, ώστε να προχωρήσετε γρηγορότερα? Γιατί έρχεται με τέτοια καθυστέρηση? Τι ακριβώς συνέβη? Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Απαντήστε. Μόνο γρήγορα, κύριε Τζιμή. Μόνο, ναι. Από τη μελετητική ομάδα ή όχι?
έπρεπε να μελετήσει αυτές τις προτάσεις. Και ουσιαστικά διαφοροποιηθήκαμε από το προηγούμενο master plan σε τρία σημεία. Το πιο βασικό είναι το παλιό κολυμβητήριο και τελειώσαμε. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Επιβλέπουσα υπηρεσία και που ρυθμίζει τη μελέτη, το ρυθμό της μελέτης είναι το Υπουργείο. Αυτό βάζει το ρυθμό. Αν αυτό έχει πιο αργό ρυθμό, είναι άλλο θέμα. Εσείς δίνετε γνώμη στο Υπουργείο τώρα. Δεν το κατευθύνετε εσείς στη μελέτη. Αν θέλει το Υπουργείο, το σταματάει. Με έγγραφο του Δημάρχου είναι πριν από 27 μήνες. Πάντως αυτοί δίνουν το ρυθμό. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, για επιτοποθετήσεων, λοιπόν, ξεκινάμε κατάλογο. Είναι ο κύριος Βατός από την παράταξη. Εκεί δύο. Εσύ, ναι, ο κύριος Βατός, λοιπόν, από την παράταξη του κύριου Μαμάκου. Η κυρία Χιωτέλη, η κυρία Τσιριγότη, ο κύριος Ζαφυρίου, ο κύριος Γκατζανός, ο κύριος Ανδριώτης, η κυρία Γιαννάκα, ο κύριος Φραγκόπουλος. Αυτή και ο κύριος Κουζινόγλου. Α, κοινότητες, καλεστήκαμε κύριε Πρόεδρε, καλεστήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειακά. Κύριος Κουζινόγλου και ο κύριος Μαμάκος. Ωραία. Μαμόλης και λέω, συγγνώμη. Μαμόλης. Εσάς εννοούσα, εσάς. Είναι και ο κύριος Διολατζής. Πού είναι, ούντως. Το βάλουμε και εκείνο και βλέπουμε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Βατός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πού είναι τα κιόλατες, ρε. Στα άλλα σαν το παγκέγεις. Πάγει η θάλασσα, μα δεν είναι τουαλέτης. Τουαλέτης, λέγει. Ναι, δεν μπορώ όμως τώρα, δεν γίνεται. Είναι αστέρας μεγάλος, είναι. Περιμένω. Λοιπόν. Παιδιά, μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το ότι έγινε διαβούλευση σήμερα είναι μία κατάκτηση, έστω και αν έλειπε η μελετική ομάδα, νομίζω όσοι το έθιξαν, καλώς το έθιξαν, όσο και αν προσπάθησαν και ο Ανδρέας να καλύψει πάρα πολλές ερωτήσεις των συναδέλφων. Όμως δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εμείς στη χώρα μας, ακόμα και όταν συμφωνούμε πρέπει να εκφράσουμε τη διαφωνία μας. Έχω πιστεί γι' αυτό. Και περισσότερο ζήτησα το λόγο για να κάνω κάποιες διευκρινήσεις από τις ερωτήσεις, επειδή είχα την τύχη επί Δημοτικής Αρχής Βουνάτσου να χειριστούμε για πρώτη φορά ένα πρόβλημα που λεγόταν κολυμβητήριο και που είχε κλείσει, και τότε ο Σύλλογος όλων των παιδιών που ασχολούνται με τον αυταθλητισμό μας πίεζαν σε τέτοιο βαθμό όπου δεν μπορούσαμε ως Δημοτική Αρχή να δώσουμε λύσεις. Η μόνη λύση που μπορούσαμε να δώσουμε ήταν αν πράγματι ένας φορέας ή κάποιοι καθηγητές έγκριτοι θα μπορούσαν να μας αξιολογούσαν την τύχη αυτού του κτίσματος, δηλαδή την στατική του επάρκεια. Πράγματι ήρθε ο Κώστας ο Σπύρακος, ο οποίος έχει την αντίστοιχη έδρα στο Μετσόβιο, θεωρείται ο καταλληλότερος και μας είπε πολύ απλά. Πράγματι υπάρχει τεράστια επικινδυνότητα. Η προσωπική μου άποψη τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, λέω ότι μας βοηθούσε και λίγο, γιατί ούτε χρήματα είχαμε να το επισκευάσουμε και πολύ περισσότερο δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την πίεση, τη δικαιολογημένη πίεση από τους γονείς. Και θέλω μόνο να σας πω ότι ακόμα και την υποστήλωση, επειδή λέχθηκε και για την ιδιοκτησία της ΕΑΣΛ, η οποία είναι όμορη, οφείλω να σας πω, και αυτά υπάρχουν στα πρακτικά, γι' αυτό κάθε συνάδελφος που τα επικαλείται δεν μπορεί να λέει ψέματα, δεδομένου ότι μπορούμε να τα ζητήσουμε για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και σωστοί όταν παίρνουμε θέσεις. Εγώ λοιπόν σας λέω τότε ότι υπερέβαλε ο κύριος Σπυράκος, ακριβώς γιατί και ο ίδιος, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ήθελε να μας βγάλει και από το πολιτικό αδιέξοδο.
Η εκτίμησή του τότε ήταν ότι η επισκευή για να γίνει, δηλαδή η στατική επάρκεια, απαιτούσε δύο πράγματα. Υποστηλώσεις εξωτερικές, τα δύο υποστηλώματα έμπαιναν μέσα στην ιδιοκτησία της ΕΑΣΛ, υπάρχει σχετική αλληλογραφία, όπου ο τότε πρόεδρος μας είχε πει «Δεν το κουβεντιάζουμε ότι μπορείτε να βάλετε τα υποστηλώματα εκεί μέσα». Για να φανταστείτε γιατί πρέπει να μείνει εκτός αυτή η ιδιοκτησία από το Master Plan. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και επειδή το κόστος τότε δεν μπορούσαμε πραγματικά να το καλύψουμε, δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση ότι από τη μία είναι επικίνδυνο το συγκεκριμένο κτίσμα, από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να επισκευαστεί, ας το κάνουν οι επόμενοι. Δεν ξέρω τι έκανε η επόμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Γαλινού, αλλά έρχεται κάποια στιγμή ένα master plan. Η Δημοτική Αρχή προφανώς, με την πολιτική της βούληση που είναι αναφέρον το δικαίωμά της, είπε ότι θέλει να το κρατήσει. Αυτό προφανώς δεν είναι σκέτη πολιτική βούληση. Έχει να κάνει και με την ευθύνη όλων των τεχνοκρατών που συμβάλλονται στο να μείνει αυτό το κτίριο, ανεξάρτητα αν εμείς εδώ συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας επιστήμονας σοβαρός όπου θα πει θα παραμείνει, θεωρώντας ότι θα παραμείνει αλλά θα σκοτώσει τον κόσμο στην πορεία. Για να είμαστε σοβαροί δηλαδή. Δηλαδή, όλοι κάνουμε τους στατικούς, όλοι κάνουμε τους πολεοδόμους, τους μηχανικούς. Αν θα υπάρξει τετραγωνικό μέτρο, είναι δυνατόν, μας είπε ο Περιφερειάρχης, μας είπαν όλοι οι εισηγητές, ότι και πλεόνασμα συντελεστή δόμηση υπάρχει, άρα κάποιες προσθήκες μπορεί να γίνουν, και σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπούμε τώρα στη λογική αν το μπάνιο της στάδιο υπηρεσίας θα είναι 3,5 τετραγωνικά ή 4 παρατέταρτο. Δηλαδή, υποβαθμίζουμε την ίδια μας τη λειτουργία εδώ χάμου. Αυτό θα γίνει, τα είπε παραστατικότατο ο Περιφερειάρχης. Και θα μας δοθεί η ευκαιρία, μακάρι όσο είμαστε εμείς εδώ, τα επιμέρους θέματα να τα εκφράσουμε. Εκείνο που μένει να συμφωνήσουμε είναι ότι κάποιες αναγκαιότητες, εγώ χάρηκα για όσους συναδέλφους έβαλαν κάποιες παρατηρήσεις στο επίπεδο, τι γίνεται με το άλλο λιμάνι, και εγώ μου κόπηκε η φόρα όταν είπε ο Περιφερειάρχης ότι αυτό θα γίνει στα επόμενα 200 χρόνια. Άρα λοιπόν, πήραμε και ένα μάθημα από τους πολύ αισιόδοξους ότι δεν μπορεί να γίνουν αυτά συντοχρόνως, όμως ως προοπτική μπορεί να το βάλουμε. Παράλληλα, το Master Plan λέει και μια παράλληλη λειτουργία. Πόσα χρόνια θα πηγαίνουμε έτσι. Σίγουρα όμως εξυγχρονίζει τη λειτουργία του λιμανιού, θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε αποφάσεις. Διαβουλευτήκαμε για πρώτη φορά με το κενό της έλλειψης της μελετητικής ομάδας και νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αν όλα αυτά καταγραφούν, που σίγουρα τα κατέγραψε η Δημοτική Αρχή, άλλωστε τι νόημα έχει να γίνει αυτή η διαβούλευση. Θα δοθούν στους μελετητές, θα ξαναρθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Κατακτήσαμε τη διαβούλευση που δεν γίνεται πάντοτε. Κάποια στιγμή ας ανεβάσουμε και λίγο το επίπεδο για να μην μας δίνουν και συνδημότες. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιωτέλη έχει το λόγο. Το Master Plan είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του τόπου μας. Και είναι παραδεκτό από όλους μας ότι αυτό που θα γίνει θα προσθέσει οπωσδήποτε πολλά θετικά στην εικόνα, στη λειτουργία και στην εμφάνιση που έχει σήμερα όλος αυτός ο χώρος για τον οποίο συζητάμε τόση ώρα. Όμως, σε αυτό το πράγμα δεν αντιτίθεται κανένας. Όμως, επειδή πραγματικά είναι ένα τόσο σημαντικό έργο το οποίο θα μας επηρεάσει τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια, θεωρώ ότι από όλους τους συναδέλφους και από όλους τους φορείς είναι κατανοητή και η αγωνία και οι ερωτήσεις και μερικές φορές ερωτήσεις πιθανών που να φαίνονται για τους γνώστες λίγο ανόητες και λίγο απλοϊκές, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και δεν μπορεί αυτό να στοχοποιείται, να χαρακτηρίζεται, να γίνεται αφορμή επίθεσης. Εγώ καταλαβαίνω, βρίσκω ένα πολύ σοβαρό λόγο για να έχουμε σήμερα αυτή την τροποποίηση. Όχι τον ίδιο λόγο που επικαλείται η Δημοτική Αρχή. Ο σοβαρός λόγος για να προχωρήσουμε σε αυτή την τροποποίηση είναι ότι πραγματικά το προηγούμενο master plan του παλαιού και νέου λιμανιού είχε γίνει παίρνοντας υπόψη ότι μέχρι που να ολοκληρωθεί θα είχε λυθεί το ζήτημα του εμπορικού λιμανιού και με έναν τρόπο θα είχε αποδοθεί για χρησιμοποίηση στο Δήμο.
πάνω σε αυτή την υπόθεση χτίστηκε ένα master plan. Και όταν αυτό πραγματικά φάνηκε ότι δεν προχωράει και ότι κολλησιεργεί συνολικά το έργο, πολύ σωστά θεωρώ ότι πάρθηκε η απόφαση να προχωρήσουμε με αυτό που μπορεί να προχωρήσει για να μην καθυστερεί συνολικά όλο το έργο. Για μένα αυτό είναι ο σημαντικός λόγος. Όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω, συνάδελφοι, ότι αλλάζουμε κάτι επειδή έχουμε πλειοψηφία. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή επειδή έχουμε 46, 47, 50, 70% μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Τότε γιατί συζητάμε, γιατί είμαστε εδώ, γιατί καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να πουν τη γνώμη τους της μειοψηφίας. Αυτό δεν είναι ωραίο να ακούγεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να είμαστε απέναντι, να είμαστε θετικοί ανάλογα την άποψη που έχουμε και να πάρουμε την ευθύνη αυτής της άποψης. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούγεται ότι το master plan αλλάζει επειδή έχουμε πλειοψηφία και έχουμε μεγάλο ποσοστό και μας έδωσε την εντολή ο λαός. Το κολυμβητήριο πραγματικά δεν είναι το πιο σημαντικό αν θα γκρεμιστεί ή δεν θα γκρεμιστεί ή αν θα γίνει. Αλλά εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, συνάδελφοι. Καταλαβαίνω ότι λες, εγώ θέλω να φτιαχτεί αυτός ο χώρος, αυτή είναι η πολιτική βούληση, για να λύσω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Και το δίνω στη μελετήτρια, στη μελετητική ομάδα και λέω, λύσε μου αυτά τα προβλήματα μέσα σε αυτό το χώρο και πες μου πόσο κοστίζει. Έτσι το καταλαβαίνω. Δεν παίρνω τη μελετήτρια και της λέω, εγώ θέλω να κάνω αυτό και κάνω το να γίνεται. Αυτή είναι μια ανάποδη διαδικασία. Γιατί δεν είναι σήμερα εδώ η μελετήτρια? Γιατί θα αναγκαζόταν να μας εξηγήσει γιατί ανέρισε τον εαυτό της. Γι' αυτό δεν είναι εδώ σήμερα η μελετήτρια. Γι' αυτό σας ανέφερα στην ερώτηση απόσπασμα από την προηγούμενη τοποθέτησή της. Γιατί το άσπρο έγινε μαύρο, δεν έγινε ούτε καν γκρίζο. Και επειδή είναι επιστήμονας και ήθελε να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, δεν ήρθε σήμερα εδώ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Προχωράμε τώρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Εγώ ξέρω, συμφωνώ Γιάννη, δεν θα ορίσουμε που θα είναι το μπάνιο και πώς θα είναι τα τετραγωνικά. Αλλά εγώ πραγματικά, και ακούγοντας και τον κύριο Μουτζούρη που μας λέει ότι το λιμάνι των εσωτερικών δρομολογίων που ήταν να γίνει στο Γαράτεπέ θα πάει μακριά, βλέπω ότι δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο ένα στρίμωγμα όταν θα δημιουργηθεί. Γιατί αφού το λιμάνι το άλλο θα αργήσει, θα συνυπάρχουν για πολλά χρόνια δράσεις σε αυτό το κομμάτι, να μην τα ξαναλέμε, που θα αφορούν τα τουρκικά καράβια, τα κρουαζιερόπλια, τα ντόπια καράβια και εκεί θα υπάρχει ένα στρίμωγμα. Ρώτησα τον κύριο Παπαχριστοφόρου πριν. Δεν μου απάντησε. Ποιες ήταν εκείνες οι εγκαταστάσεις που θα υπήρχαν σε αυτόν εδώ το χώρο και μεταφέρθηκαν μετά στο χώρο του σημερινού λιμανιού έτσι όπως το σχεδιάσουμε. Σου διέφυγε, μάλλον δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Και το ρώτησα γι' αυτό το λόγο. Γιατί πραγματικά πολλές δράσεις αναγκαζόμαστε να τις βάλουμε εκεί πέρα μέσα, γιατί δεν λειτουργούν οι άλλες δύο παραδοχές της προηγούμενης μελέτης και παραμένουν στο παρελθόν. Ρώτησα και επιμένω ότι αυτό πρέπει να το ξέρουμε, αφού κάναμε μελέτη για να στεγάσουμε εκεί κάποιες υπηρεσίες και κάποιες δραστηριότητες. Εκ των υστέρων θα αποφασίσουμε τι θα στεγάσουμε. Δεν είπαμε μελετήτρια αυτά θέλουμε να στεγαστούν εδώ, πού θα τα βάλουμε? Δεν πρέπει να ξέρουμε πόσα τετραγωνικά χρειάζονται συνολικά για να, σε κτηριακή υποδομή για να στεγαστούν αυτά που εμείς τις είπαμε να στεγάσει? Δεν είναι αυτά ζητήματα που πρέπει να τα ξέρουμε? Και το τελωνείο που επιμέναμε λίγο παραπάνω δεν είναι ένα οποιοδήποτε υπηρεσία που μπορεί να πάει και εδώ, μπορεί να πάει και εκεί. Επειδή υπάρχει και το ζήτημα της Σέγγεν, πρέπει να είναι να συνάδει και να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα μαζί. Γι' αυτό επιμείνω. Βλέπουμε τον χώρο των ταξί και των 14 λεωφορείων. Εμένα μου δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχει ένα στρίμωγμα στο χώρο αυτό. Θα μαζευτούν όλα αυτά και πώς θα κινούνται? Δεν πίστηκα ότι η πρόνοια που υπάρχει εκεί διευκολύνει και επειδή πραγματικά αυτά τα λεωφορεία θα περνούν και από το χώρο που βρίσκεται το κολυμβητήριο από πίσω για να στρίψουν, αντιλαμβάνομαι αυτό που έλεγε η μελετήτρια, ότι πρέπει να δοθεί ανάσα για να μπορούν να λειτουργήσουν οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Και η ανάσα αυτή δεν δίνεται. Γιατί οι δραστηριότητες που θα λειτουργούσαν
εκεί που είναι το κολυμπητήριο, κύριε Παπαχριστοφόρο, με συγχωρείτε, δεν μπορούν να μεταφερθούν στην προέκταση που κάνουμε μέσα στο λιμάνι. Άλλο θα γίνει αυτό, άλλο θα γίνει εκείνο. Εξαιρετική, κατά την άποψή μας, παρέμβαση στην Οδό Χριστουγέννων 44 και όλο αυτό το κρυπίδωμα που θα γίνει γύρω-γύρω στο λιμάνι, θεωρώ ότι θα βελτιώσει αισθητικά, αλλά και θα δώσει και χώρο στους ανθρώπους του τόπου μας για να κινηθούν. Και τελειώνω λέγοντας ότι ανησυχώ σχετικά και για το ζήτημα, δηλαδή τα καράβια, τα καΐκια, πάνω σε αυτό το χώρο, στο ξύλινο κρυπίδωμα, θα πρέπει να κάνουν δράσεις οι οποίες είναι λίγο ρυπογόνες και βαριές, δηλαδή να βγάζουν τα ψάρια τους, να έρχονται τα αυτοκίνητα να φορτώνουν. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που εντοπίσαμε. Θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να ρωτήσουμε και να τα πούμε. Δεν έχουμε πιστεί ότι αυτό που παρουσιάζεται θα είναι λειτουργικό. Προφανώς είναι καλύτερο από αυτό που θα είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Ολοκληρώστε μόνο, κύριε. Θεωρούμε όμως ότι θα υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας και αυτή είναι η θέση μας και η τοποθέτηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Τσιριγότη. Ευχαριστώ, κύριε Κατέλη. Λοιπόν, αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που συζητάμε σήμερα είναι το πρώτο θέμα από τα 35 συνολικά της ημερήσιας διάταξης, τα οποία μάλλον θα ακολουθήσουν σήμερα, μπορεί και να μην ακολουθήσουν. Δείχνει κατά τη γνώμη μας πόσο τελικά αντιμετωπίζεται ως σοβαρό ή όχι. Μας λυπεί το γεγονός ότι, ναι μεν θετικό το ότι η διαβούλευση έγινε με κάποιους φορείς, αντιλαμβανόμαστε όχι με όλους, και όπως μάθαμε σήμερα κάποιοι από αυτούς έχουν ακούσει και 4 φορές την παρουσίαση από τους μελετητές. Εμάς όμως, εμείς που θα ψηφίσουμε τελικά για το αν συμφωνούμε ή όχι, δεν μας παρουσιάστηκε αυτό από την μελετητική ομάδα που κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να παρέσατε στη σημερινή συνεδρίαση, αν όχι με φυσική παρουσία, έστω και με τηλεδιάσκεψη για να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Θα μας επιτρέψετε, δεν αμφισβητούμε την επιστημονικότητα κανενός, ούτε κρίνουμε τη δουλειά κανενός, όμως τελικά εμείς δεν καταλάβαμε σήμερα για ποιο λόγο ένα κτίριο, και δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό, το οποίο τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο επικίνδυνο όσο νομίζαμε ότι είναι, τόσα χρόνια δεν λειτουργεί ως κολυμβητήριο και έχει στερήσει από τους αθλητές του νησιού μας το χώρο αυτό να λειτουργεί ως κολυμβητήριο. Δεν είχε χρήματα ο Δήμος τελικά να το επισκευάσει και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, ασφαλές συμπέρασμα δεν βγάλαμε, ακούγοντας ότι διάφοροι επιστήμονες, αντί να τεκμηριώσουν την επιστημονική τους άποψη, προσπαθούν να βγάλουν από πολιτικά διέξοδα δημοτικές αρχές. Μας προβληματίζει το γεγονός και δεν μας δημιουργεί ασφάλεια στο ότι θα ψηφίσουμε, το γεγονός ότι άλλα γράφουν οι εισηγήσεις που ήρθαν σε εμάς και τελικά σε άλλο συμπέρασμα καταλήγουμε με προφορική διατύπωση και όχι σε αυτό που γράφουν οι εισηγήσεις που μας έχουν σταλεί. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι και προχειρότητα και όχι σοβαρή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Δεν είχαμε ψηφίσει το προηγούμενο master plan ως παράταξη και έχοντας συνέχεια στη θέση μας, δεν θα ψηφίσουμε ούτε και τις τροποποιήσεις σήμερα. Θα βάλουμε μία διαφορετική άποψη στη σημερινή συζήτηση, πολιτική άποψη, όχι τεχνική άποψη, καθώς δεν είμαστε ειδικοί για να τοποθετηθούμε για αυτά τα ζητήματα. Όμως μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μιλάμε για το master plan του λιμανιού. Τρέφουμε την αυταπάτη ότι θα κάνουμε λίγη υπομονή μερικά χρόνια, ίσως 10, 20, 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα master plan, να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που σήμερα είναι κάπως καθολικός, αλλά θα κάνουμε καινούργιες μελέτες στο μέλλον για να το εξειδικεύσουμε, δηλαδή θα πληρώσουμε ξανά μελέτες, θα κάνουμε επόμενες παρεμβάσεις. Θα κοστίσει κάποιες δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, 80, 100, 120 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε να συλλάβουμε και τα νούμερα και δημιουργούμε την αυταπάτη ότι θα έρθει και η ανάπτυξη στον τόπο μας και ότι ξαφνικά τα μαγαζιά του νησιού μας θα πλουτίσουν από τον τουρισμό, από την κρουαζιέρα που θα έρθει εδώ. Μη λαμβάνοντας υπόψη παράγοντας όπως ότι ο γεγονός ότι και οι νησιώτες και οι Λέσβοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές και στη Λέσβο δεν μπορούν να έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα τουρίστες, ντόπιοι, Έλληνες, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί τα εισιτήρια έχουν φτάσει
σε τεράστιο ύψος, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση πολλές φορές με τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ακόμα και με τα νησιά μεταξύ μας. Αλλά κατά τα άλλα θα έρθει η ανάπτυξη, η πολυπόθητη, και όλοι θα ζούμε πλουσιοπάροχα όταν θα γίνει θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο master plan. Παρακαλούμε τουλάχιστον όσο μιλάμε να ακούγεται η άποψή μας, γιατί είναι η πολιτική μας θέση και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή. Δεν μας καλύπτει το γεγονός ότι δεν απαντήθηκε η ερώτησή μας εάν έχουν κληθεί οι φορείς που εκπροσωπούν τους αλλοίς του νησιού μας. Υπάρχουν σχεδιασμοί που, στο συγκεκριμένο master plan που τους αφορούν, που συνδέονται με την οικονομία του νησιού που στηρίζεται στην ιχθυοπαραγωγή, εν πάση περιπτώσει και σε αυτό το τομέα. Μας λυπεί το γεγονός ότι σήμερα δεν ήταν εδώ. Όπως επίσης δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί η άποψη ότι μια δημοτική αρχή, επειδή αποφασίζει κάτι και πρέπει οπωσδήποτε κατά τη γνώμη της να γίνει, πρέπει οπωσδήποτε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να υποταχθεί σε αυτό. Άλλωστε σήμερα εδώ, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, το παρόν εδώ δίνει η αντιπολίτευση περισσότερο, αν συγκρίνουμε τα νούμερα, παρά η εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής. Σε γενικές γραμμές και με την πολιτική κατεύθυνση του Master Plan και του προηγούμενου και αυτού που σήμερα συζητάμε, ως πολιτική θέση διαφωνούμε και γι' αυτό το λόγο δεν θα ψηφίσουμε και σήμερα. Ζαφυρίου. Συγγνώμη, το ξέχασα. Συγγνώμη, Παναγιώτη. Ακούγεται, εντάξει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν θα μιλήσω πολύ, διότι τα περισσότερα τα έχουμε συζητήσει, αλλά οφείλω να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα αναπτυξιακό έργο. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Αυτό το αναπτυξιακό έργο γιατί το συζητάμε σήμερα? Γιατί μας έδωσε το έρισμα η ίδια η κυβέρνηση. Είπε ότι εσείς ως Μυτιλήνη έχετε ένα λιμάνι και μπορείτε να μπείτε σε ένα master plan. Από εκεί ξεκινάει όλη η φιλοσοφία της συζήτησης του συγκεκριμένου έργου. Και δεύτερο, πολύ σοβαρά, αυτό μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης και αυτό ακούσαμε, ότι είμαστε στα λιμάνια στα οποία μπορεί να γίνει ένα master plan. Και μάλιστα έφερε και το παράδειγμα του λιμανιού του Πλωμαρίου, εκτός αν είσαστε κάπου αλλού και δεν ακούτε ή δεν θέλετε να ακούσετε. Γιατί κάθε έργο πρέπει να έχεις και την καλή διάθεση να το δεις, να το αφουγκραστείς και πώς θέλεις να το προχωρήσεις. Άμα έρχεσαι με ένα αρνητισμό, αρνητικά θα δεις τα πάντα. Αν έρχεσαι όμως με μια καλότητα γύρω από ένα έργο και γύρω από τα προβλήματά του και θες να το αντιμετωπίσεις, το αντιμετωπίζεις με άλλο μάτι. Αυτή την άποψη έχω, αγαπητοί συνάδελφοι. Και γιατί μιλάμε? Μιλάμε για μια τακτοποίηση δράσεων του λιμανιού. Ούτε μιλάμε για μεγαλοεπίβολα σχέδια. Αυτή όμως η τακτοποίηση δεν πάβει να έχει ένα κόστος οικονομικό. Αναμφίβολα. Και όλα τα έργα έχουν ένα κόστος οικονομικό. Και μάλιστα δεν λαμβάνουμε και υπόψη μας ότι το ότι γίνεται αυτή τη στιγμή δεν χρεώνεται ο Δήμος τίποτα. Χρεώνεται ένα Υπουργείο. Δηλαδή, μας δίνεται μία μελέτη για να φτιάξουμε κάποια πράγματα και αντί εμείς να το δούμε με διαφορετικό μάτι, σε κάποια σημεία με εμψημερούμε. Και γιατί λέω με εμψημερούμε, χωρίς να προσβάλλω κανέναν? Ο καθένας έχει την άποψή του και γι' αυτό είμαστε όργανο, για να μιλάει ο καθένας και λέει τις απόψεις και τις χρεωνόμαστε τις απόψεις μας. Για μένα, ποιο θα ήταν ο προβληματισμός μας? Ο προβληματισμός μας, συνάδελφοι, θα ήταν αν θα μπορέσει κομμάτι-κομμάτι να προχωρήσει αυτό που συζητάμε τώρα. Αν θα υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να γίνουν. Με ποια σειρά? Είναι ευθύνη των μελετητών και ευθύνη των ανθρώπων που θα υλοποιήσουν αυτή τη μελέτη. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω. Ακούστε, συνάδελφοι, να σας πω κάτι και το λέω έτσι χωρίς να θέλω ούτε να δημιουργήσω καμία αντιπαλότητα με κανέναν. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ως Δημοτική Αρχή Βουνάτσου ήταν που κλείσαμε το πολυμετήριο. Κλείσαμε τον αυταθλητισμό της πόλης, του νησιού ολόκληρου. Δεχθήκαμε πιέσεις τεράστιες, έκλεισε η κολύμβηση,
Έκλεισε το πόλο, κλείσαν τα πάντα, έγινε ένας σεισμός ο οποίος ισοπαίδωσε ένα ολόκληρο χωριό, δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα και μην το πάρετε ότι αυτή τη στιγμή το λέω για κανένα άλλο λόγο. Είδατε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο να υποστεί κάτι? Είδατε κάτι? Δηλαδή βάλτε το μέσα στο μυαλό σας απλοϊκά όπως το βάζω εγώ. Τι κακό κάναμε? Σβήσαμε γενιές ολόκληρες οι οποίες δεν είχαν, ερχόταν γονείς και φωνάζαν και λέγαν το παιδί μου πώς θα μάθει κολύμβηση. Αυτό το λάθος κάναμε, συνάδελφοι. Μην το διαιωνίζουμε. Πρέπει από τα λάθη μας να μαθαίνουμε. Και δεν πρέπει να στυλώνουμε τα πόδια μας και να είμαστε αρνητές σε όλα. Μέσα στο μεταναστευτικό, εκεί πέρα μέσα μπήκαν χιλιάδες άνθρωποι. Μπήκαν ή δεν μπήκαν? Είδατε να δημιουργηθεί κάτι? Η ανάγκη τους έβαλε μέσα σε αυτό το κτίριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει όλα αυτά να τα πάρουμε υπόψη μας. Και σας μιλάω και για ένα τελευταίο και κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου. Κατέβηκα υποψήφιος δήμαρχος το 2019. Δεν είπα ούτε ότι θα φτιάξω, ούτε ότι θα κάνω, ούτε... Μπορείτε να μπείτε σε όλα και να ψάξετε. Για το μόνο πράγμα που είπα ήταν για το κολυμβητήριο. Είπα ότι αν ο Θεός με αξιώσει και είμαι δήμαρχος, εγώ θα το ξαναλειτουργήσω ως κολυμβητήριο. Ο Θεός δεν με αξίωσε, δεν έγινα δήμαρχος, η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορώ λοιπόν να είμαι ανακριβής σε αυτά που είπα 3 χρόνια πριν και ανακριβής στους ανθρώπους που με ακολούθησαν και σε όσες χιλιάδες άτομα με ψήφισαν. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, η παράταξή μας, η Λέσβος, όπως σας αξίζει, είμαστε θετικοί στο Master Plan, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και τίποτα άλλο, και είμαστε και θετικοί να παραμείνει ένα κτίριο το οποίο για δικούς του λόγους 40, 50, 60 χρόνια έμαθε στα παιδιά μας, έμαθε σε εμάς, έμαθε σε όλο τον κόσμο τον αυταθλητισμό. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κατζανός, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ότι δεν είναι εδώ η κυρία Φράγκου προσωπικά εμένα μου δημιουργεί υποψίες. Και ακόμα περισσότερο γιατί θα μπορούσε να βγει η τηλεδιάσκεψη προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουμε εμείς οι 35%, όχι η πλειοψηφία η δικιά σας, η μειοψηφία εμείς. Προφανώς η κυρία Φράγκου ίσως προβληματίζεται για αυτή την αλλαγή του Master Plan και την κατανοώ. Από ένα δρόμο μπαίνουν και βγαίνουν τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Στρίμωγμα. Το κτίριο λοιπόν του κολυμβητηρίου σίγουρα της δημιουργεί πρόβλημα πέραν της στατικότητας που εγώ επιμένω, γιατί υπάρχουν χαρτιά από έγκριτους επιστήμονες που λέγανε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Μπορεί να έκανε σεισμό 10-20 ρίχτερ. Δεν έπεσε, δεν τέριασε. Ποιος βάζει την υπογραφή του ότι αυτό το πράγμα αύριο δεν θα γίνει? Μπορεί να κάνει ένα σεισμό 1,5 ρίχτερ και να πέσει. Να μην είναι παλιδρομικός, να είναι κάθετος, να είναι οριζόντιος, να πέσει. Ποιος θα υπογράψει γι' αυτό? Κανένας μας. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Η κυρία Φράγκου λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι τα μέτρησε, είδε ότι μπαίνουν από το ένα σημείο τα αυτοκίνητα και βγαίνουν από το ίδιο, είδε ότι δεν της έβγαινε και γι' αυτό δεν είναι και στη διάσκεψη. Και ένα άλλο, τα τουρκικά δίπλα στο ναύσταθμο, ναύσταθμος, δίπλα στα πολεμικά. Πού το είδατε, σε ποιο λιμάνι είδατε πολεμικά πλοία να είναι δίπλα πλοία εξωτερικού και φίλης χώρας όπως η Τουρκία? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε η μελετήτρια να είναι εδώ σήμερα ή τηλεδιάσκεψη να απαντάει στα ερωτήματά μας. Η δική μου ψήφος, κύριε, μέχρι να έρθει η μελετήτρια και να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε, θα είναι αρνητική. Ευχαριστώ. Κύριε Γιαννάκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση θέλω να επισημάνω 2 πράγματα. Σίγουρα οποιοδήποτε έργο γίνεται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της πρόοδου, εν πάση περιπτώσει, ενός τόπου, θα πρέπει να είμαστε θετικοί. Αλλά
Αυτά λίγο που με προβλημάτισαν και πρέπει να τα πω είναι τα εξής. Από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Περιφερειάρχη, που τα είπε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ κατανοητά, καταλαβαίνω ότι αν προχωρήσουν, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι εργασίες στο Master Plan και κυρίως όταν χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα, θα πρέπει να ξεχάσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αφήσουμε για το πολύ μακρινό μέλλον το λιμάνι στον Καρατεπέ. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος πριν, ότι αν γίνει το Master Plan, βοηθάμε τον Καρατεπέ. Εγώ κατάλαβα, συγγνώμη, αλλά αυτό κατάλαβα το αντίθετο. Ότι αν προχωρήσει αυτό, και είναι φυσικό αυτό το πράγμα, γιατί θα πέσουν πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, έτσι τουλάχιστον όπως σχεδιάζεται, οπότε θα πρέπει να πούμε, εκτός αν κάνω λάθος, αν κάτι δεν κατάλαβα καλά, απομακρύνεται πάρα πολύ η κατασκευή του λιμανιού στον Καρατεπέ. Είναι κάτι που πραγματικά με προβλημάτισε, διότι θέλω επιτέλους η Μυτιλίνη και όλο το νησί μας να θέσει γερές βάσεις για να γίνουν έργα σωστά, όμορφα, οργανωμένα, νοικοκυρεμένα και όχι πασαλήματα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει σε αυτό τον τόπο να δούμε τι πρέπει να γίνει, τι μέλη γενέστε, ώστε να κάνουμε πράγματα, να τα αφήσουμε στα παιδιά μας, αλλά να είναι σωστά. Πράγμα που εδώ στο Master Plan, ναι μεν, είναι κάτι που σαφώς, έτσι όπως το είδα, θα αναβαθμίσει την εικόνα της πόλης, αλλά θα απομακρύνει κάτι που θεωρώ απαραίτητο για την πόλη της Μυτιλίνης. Το λιμάνι, αυτό που είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, με προβληματίζει πάρα πολύ μετά το χρηματικό κόστος, αυτά τα χρήματα που ακούσαμε για 80, 100 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια και πολύ φοβάμαι ότι όπως πολλά έργα που έχουν δρομολογηθεί θα μείνουν και αυτά στα χαρτιά. Δηλαδή, να σας πω ειλικρινά τι βλέπω, θα περάσει, αν περάσει σήμερα το Master Plan, θα περάσουν χρόνια, στα παιδιά μας μπορεί να γίνουν 1-2 τμήματα από αυτά που είδαμε, στα εγγόνια μας μπορεί να γίνουν άλλα 4-5. Και πάλι η εικόνα θα είναι η ίδια. Μακάρι, το εύχομαι, να προχωράνε γρήγορα τα πράγματα, να προχωράνε σωστά τα πράγματα, αλλά έχω τις αμφιβολίες μου και το είπα, γιατί αναιρούνται έργα πνοής για το νησί μας και για την πόλη μας. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά βρίσκομαι σε δίλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδριώτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο πώς βλέπουμε εμείς εδώ το λιμάνι, δηλαδή από την Παναγιούδα μέχρι τον Ναυτικό Όμιλο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις αυτές στις κατά καιρούς δημοτικές αρχές, σε μένα θυμίζουν έντονα την παροιμία, να το πω, 12 Μυτιλινοί, δεν λέω το παρακάτω. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια προχειρότητα και μια βιασύνη σε αυτό το Master Plan που υπευλήθη. Πώς αλλιώς μπορώ να χαρακτηρίσω, εκτός από προχειρότητα, το γεγονός ότι η εισήγηση μέσα λέει ότι ο εμπορικός λιμένας, έτσι πρόχειρα όπως σήμερα τον βλέπουμε, επειδή δεν υπάρχει προς το παρόν άλλη λύση, θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Τι άλλη λύση είναι, λιμάνι στο Καρατεπέ. Είναι εφικτό, εάν ξοδευτούν αυτά τα χρήματα εδώ, να πάμε να κάνουμε λιμάνι στο Καρατεπέ. Ακούστηκε πως θα είναι δύσκολο. Και ίσως είναι έτσι. Άρα δεν υπάρχει λύση για το εμπορικό κομμάτι σε αυτό το πλάνο το οποίο προτείνεται.
Δεν θέλω να κουράσω το σώμα, γιατί είναι ήδη είναι τόσο πολύ κουρασμένο. Δεν πίστηκα από αυτό που παρουσιάζεται και το καταψηφίζω. Ο κύριος Ραγκόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω με μερικές παραδοχές θέσεις να δώσω και εγώ το στίγμα μου. Καταρχάς, μιλάμε ήδη 3,5 ώρες. 3,5 ώρες για το βασικό ζήτημα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη και καταλαβαίνω ότι με την κόπωση η οποία έχει επέλθει τα υπόλοιπα θέματα θα περάσουν γρήγορα για να τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία. Θα μπορούσε κάλλιστα η Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο να φέρει σε μια ειδική συνεδρίαση αυτό το ζήτημα και να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε εκτενώς και να τοποθετηθούμε αφού προηγουμένως ακούσουμε τις απόψεις όλων των εχόντων σχέση με το ζήτημα. Δεύτερον, το ζήτημα όντως είναι τεράστιο και έχουμε συζητήσει κι άλλα μεγάλα ζητήματα που αφορούν γενικά επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, κατά την δική μου άποψη, η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, φέρει το δικό της γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για συζήτηση και ψήφιση, έτσι ώστε να δούμε κι εμείς τις γενικότερες κατευθύνσεις τις οποίες θα ήθελε να προτάξει και ποια έργα θα υπηρετούσαν αυτές τις γενικότερες και ειδικότερες κατευθύνσεις που θα έθετε. Αν είχαμε κάνει μια τέτοια γενική συζήτηση και είχαμε αποφασίσει για πράγματα, τότε τούτο εδώ δεν θα φαινόταν, όπως και πολλά άλλα, μια αποσπασματική συζήτηση για ένα τεράστιο ζήτημα. Διότι ενδεχομένως θα είχαμε δει και θα είχαμε βάλει σε άλλο δρόμο αυτό που ευθέως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ότι δηλαδή ακυρώνεται ουσιαστικά η οποιαδήποτε σκέψη για τη δημιουργία ενός άλλου λιμένα που θα λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχουν σχέση με την διακίνηση όλων των εμπορευμάτων, των επικίνδυνων φορτίων και του κυκλοφοριακού ζητήματος που καθιστά την πόλη μας ασφυκτική στη διέλευσή της. Κοντά σε όλα αυτά θα είχαμε λύσει ενδεχομένως και άλλα ζητήματα αναπτυξιακά, χωρίς να δημιουργούμε παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις μεταξύ μας, οι οποίες οδηγούν ενδεχομένως και σε εμφυλιοπολεμικές εντός εισαγωγικών τοποθετήσεις. Δεν το κάναμε. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να κουβεντιάσουμε ένα master plan, όπως το ονομάζουμε, γενικό επιχειρησιακό σχέδιο, γιατί εγκαταλείψαμε και τα ελληνικά μας, το οποίο για κάθε ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς οφείλει να κινηθεί και τους άξονες που θα ακολουθήσει. Η εξειδίκευση, σωστά υπόθηκε, σε έργα θα έρθει στη συνέχεια. Μήπως όμως τελικά αυτή η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα έργα είναι εκείνη που φέρνει αποσπασματικά το σημερινό ζήτημα έτσι ώστε να περάσουμε εν καιρό αυτά που θέλουμε και αυτά που θα φαίνονται και αυτά που ενδεχομένως εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και όχι τις πραγματικά αναπτυξιακές υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Θεωρώ, και μάλιστα το διάβαζα και θα σας το διαβάσω αυτούσιο, ότι το αποτέλεσμα μιας βιαστικής και πρόχειρης προσπάθειας ολοκλήρωσης ενός έργου, ξέρετε πώς αποκαλείται στην αργό, παπάντζα. Ελπίζω να κάνω λάθος. Φοβάμαι όμως ότι αυτό εδώ εξυπηρετεί άλλα πράγματα.
Κύριος Βουνατζής. Τρεις ώρες τώρα συζητάμε για το master plan, τέσσερις ώρες, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα ότι είχε ξεκινήσει επί Δημάρχου Βουνάτσου. Είναι έτσι? Κάποιος δεν είπε? Όχι. Τι είπατε? Ας το κολυμπητήριο. Εμείς ξεκινάμε τώρα αυτό? Ποιος το είχε κάνει το πρώτο master plan και κάνουμε εμείς τώρα άλλη? Λοιπόν, μπράβο. Αυτό, συνάδελφοι, είναι ένα προγραμματικό σχέδιο. Δεν είναι μελέτη. Η μελέτη θα γίνει μετά. Δεν γίνεται. Εγώ έχω κάνει προγραμματικό σχέδιο για αλλιευτικό καταφύγιο, το οποίο πήγε στις καλένδες. Δεν συνεχίστηκε. Είναι ένα σχέδιο. Για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, μακάρι να υλοποιηθεί πολύ σύντομα, το βλέπω πάρα πολύ χρονοβόρο. Μην νομίζετε ότι θα γίνει. Τα είπε καλά ο Περιφερειάρχης. Πόσο χρόνο είσαι, Θόδωρε? Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Καλά τα είπε ο Περιφερειάρχης. Ξέρετε, γιατί είπε κάτι 12 με τη Λινία και μου έρχονται παλιές αναμνήσεις. Θα ξεχάσω το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Θα ξεχάσω τις αποθήκες καυσίμων που είχαμε πάρει απόφαση επί Περιφερειάρχη για καλή. Ανοίγω πληγές γιατί πρέπει να ανοίξω πληγές. Πρέπει να ανοίξουμε πληγές. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε έργο, ναι ή όχι? Κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι πριν χρόνια ότι θα γίνει σύνδεση από το δεξιό λιμενοβραχείο απέναντι. Κάποτε είχαν πει ότι θα φύγει η Λαχαναγορά και θα πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, ας αφήσουμε και να δούμε σε πρώτη φάση και να πούμε ότι ναι, να γίνει. Εφόσον μας είπε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι μπορούν να γίνουν και τροποποιήσεις στη συνέχεια. Όσο δε για τα κτηριακά που έπιασε ο καθένας να λέει για το κολυμβητήριο, αν θα πέσει ή δεν θα πέσει, εκεί θα έχει και στατικές μελέτες, όλες τις υποστηρικές μελέτες. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα? Όλες τις μελέτες που πρέπει να έχει, μέχρι και γεωτεχνικές μελέτες μπορεί να χρειαστούν εκεί. Μέχρι και αρχαιολογικές. Τι καθόμαστε και συζητάμε 4 ώρες τα ίδια και τα ίδια? Αυτή τη μελέτη, καλά είπε ο κύριος Γκατζανός, ότι έπρεπε να είναι εδώ να μας απαντήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, να πούμε ναι, να προχωρήσει και εφόσον μπορούν να γίνονται και στη συνέχεια τροποποιήσεις, ας γίνονται. Γιατί κάπου θα βρεις προβλήματα. Όταν υλοποιείται ένα έργο, βρίσκεις και προβλήματα. Θα μπορείς να τα τροποποιήσεις? Μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος ναι. Αυτά είχα να πω και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ναι. Να ξεκινήσουμε, να γίνει και να δρομολογηθούν έργα. Όχι μόνο αυτό, και όλα τα έργα για το Δήμο. Ο κύριος Κουζινόγλου. Ναι, θα τελειώσουμε αλλού. Ναι, τώρα ψηφίζουμε. Ναι, ναι. Ο κύριος Κουζινόγλου. Λοιπόν, καλησπέρα και ευχαριστώ για τον λόγο. Ως δημοτική κοινότητα Μυτιλήνης, που ουσιαστικά όλες αυτές οι αλλαγές και το μεγαλεπίβολο αυτό έργο είναι στην περιοχή του χώρου ευθύνης μας κατά κύριο λόγο, λάβαμε τις σχετικές ενημερώσεις τόσο των εισηγήσεων της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όσο και των εισηγήσεων της μελετήτριας του Μελετητικού Γραφείου σχετικά με την αντασύνταξη. Λάβαμε τις ενημερώσεις και το πληροφοριακό υλικό σχετικά πολύ πρόσφατα. Οπότε ο χρόνος για εσωτερική δική μας διαβούλευση ήταν πάρα πολύ λίγος. Ωστόσο, παρόλα αυτά, συζητήσαμε το θέμα στο πρόσφατο Κοινοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Δευτέρας.
Ενώ χτες κληθήκαμε από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του κύριου Τζιμί, όπως και τον προϊστάμενο του τμήματος των λιμενικών και κτηριακών έργων, και τον ευχαριστούμε για αυτό τον κύριο Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, όπου λύσαμε, κάναμε μια ειδική συνάντηση και λύσαμε αρκετές από τις τεχνικές απορίες, ώστε να μπούμε στις πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τον σχεδιασμό αυτών. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα καλούμαστε εδώ πέρα. Το διακύβευμα δηλαδή της σημερινής συζήτησης είναι η έγκριση υιοθέτηση επί της αρχής ενός σχεδίου, ενός γενικού προγραμματικού σχεδίου, προκειμένου εν συνεχεία να αρχίσει να τρέχει σε εισαγωγικά το πρόγραμμα και να δρομολογηθεί η υλοποίησή του με τις σχετικές μελέτες του προγραμματισμού, την χρηματοδότηση, ας πούμε, και οποιασδήποτε παρεμβάσεις και διορθώσεις με αλλαγές μπορούν να ακολουθήσουν. Τα βασικά σημεία και οι παράμετροι που τονίζονται και προβλέπονται στο σχέδιο είναι το τμήμα της κρουαζιέρας, που είναι από τα βασικά ζητήματα του τουρισμού, που και γι' αυτό ήρθαν εδώ πέρα και οι σχετικοί φορείς, είναι η διατήρηση και η διερεύνηση των χρήσεων του παλαιού κολυμβητηρίου, με τη στέγαση κάποιων υπηρεσιών κλπ. Οπωσδήποτε η διακριτή σχέση χωροθέτησης μεταξύ της ακτοπλοείας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Παράλληλα όμως είναι και η προσωρινή λειτουργία της ακτοπλοείας του εσωτερικού με την κρουαζιέρα μέχρι να δημιουργηθεί αυτό το λιμάνι στον Καράτεπέ και παράλληλα και η παραμονή της εμπορικής δραστηριότητας στο χώρο που βρίσκεται τώρα μέχρι την μεταφορά και αυτού του λιμένα στον Καράτεπέ. Και άλλη παράμετρος είναι η μη δυνατότητα χωροθέτησης υδατοδρομείων και υδροπλάνων στη σκάλα λουτρών και στον εμπορικό λιμένα του Περάματος αντίστοιχα. Υιοθετώντας αυτή την ανασύνταξη του γενικού αυτού σχεδίου, του master plan του λιμανιού, οι σκέψεις και ο παραγωγικός, θα έλεγα, προβληματισμός, δεν θα τον έλεγα αρνητικό ή θετικό, παραγωγικού προβληματισμού μας από εδώ και πέρα, έχει να κάνει με τα εξής. Η στατική επάρκεια και αντοχή ενίσχυση του παλαιού κολυμβητηρίου από τη στιγμή που θα υποστηρίξει υπηρεσίες και φυσικά συνάθρεση κοινού, η δυνατότητα της αδειοδότησης της μεταφοράς του επιβατικού λιμένα και του εμπορικού στον Καράτεπέ, δηλαδή να δώσει την έγκριση ενάλλειων αρχαιοτήτων για να μπορεί εκεί πέρα να μεταφερθεί όταν θα υπάρχει ετοιμότητα ή αλλιώς θα παραμείνει εδώ όταν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιοι φορείς δεν δίνουν τις άδειες. Φυσικά θα βάλουμε τη διάσταση και θα ρωτήσουμε για την χρήση του σημερινού εμπορικού λιμένα για τα επικίνδυνα φορτία, πράγμα το οποίο υπόθηκε και ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές από τους προηγούμενους ομιλητές. Τι γίνεται εδώ πέρα με τα καύσιμα τα οποία ξεφορτώνονται και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, είναι πνεύματα, πετρέλαια κλπ. Στο κέντρο της πόλης και να διασχίζουν την πόλη. Άλλο θέμα, ερώτημα και το οποίο θα πρέπει να προβληματιστούμε μελλοντικά είναι η χωροταξική συνύπαρξη της κρουαζιέρας με την επιβατική κίνηση του λιμανιού εν μέσω θέρους, δηλαδή τον Ιούλιο-Αύγουστο, όταν θα έχουμε 2 και 3 πλοία της γραμμής και παράλληλα και κρουαζιερόπλοια, πώς θα λειτουργεί το λιμάνι συνδυαστικά. Επίσης, η συμβατότητα με τις χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, η αδειοδότηση των έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι προτάσεις. Παράλληλα, ένα θέμα το οποίο θα θέσουμε και θα είναι θέμα προβληματισμού είναι η ρύθμιση των κυκλοφοριακών θεμάτων γύρω από το λιμάνι, διότι ο κυκλοφοριακός φόρτος, το καταλαβαίνουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέλος, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το πάρκινγκ με τη Λίνης, καθότι ανήκει στην ΕΤΑΔ, όπως και η μη αξιοποίηση του κτηρίου της ΕΑΣΛ, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξαιρείται του σχεδίου, είναι δύο θέματα τα οποία δεν είναι οπωσδήποτε θετικά. Αυτά θα ήθελα ως προβληματισμός και σκέψεις υιοθετώντας το master plan. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Ναι. Τι είναι? Ο κύριος... Ναι, πέστε. Ο κύριος Μαμόλης. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλεστήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εμείς κάποιοι κοινοτάρχες σήμερα, διότι μέσα στο σχεδιασμό αυτό υπάρχουν και οι περιοχές μας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα, γιατί είχα την τύχη να ήμουν και στα προηγούμενα και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και του κυρίου Βουνάτσου και του κυρίου Γαλινού, και πραγματικά
αυτά όλα τα οποία κουβεντιάστηκαν σήμερα και από την αντιπολίτευση αλλά και από τους φορείς που ήρθαν ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Και θεωρώ ότι κάποιες αυτές προτάσεις μπορεί να τις αξιολογήσει η Δημοτική Αρχή, να τις αξιολογήσει η Τεχνική Υπηρεσία και να δουν πώς μπορούν να τις κουμπώσουν. Ακούστηκαν χρήσιμα πράγματα. Δηλαδή, το θέμα του κολυμβητηρίου που απασχόλησε δύο δημοτικές αρχές προηγούμενες, έτσι, δεν έκλεισε ελαφρά την καρδία. Τότε μάτωσαν πραγματικά ψυχές. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Βατό και με τον Παναγιώτο Ζαφυρίου, έτσι, ότι δεν ήταν μέσα στις προθέσεις να κλείσει αυτό το πράγμα. Το έκλεισαν με μαύρη ψυχή, μπορώ να πω. Λοιπόν, όπως και το θέμα του εμπορικού λιμανιού, δεν είναι κατάσταση αυτή να ξεφορτώνεται καύσιμα μέσα στον ιστό της πόλης, μέσα σε χιλιάδες αυτοκίνητα. Αυτά σαν παρένθεση ήθελα να πω. Ακούστηκα πραγματικά χρήσιμα πράγματα και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω να τα επισημάνω αυτά. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή μου, επειδή μέσω σχεδιασμού αυτών ακούστηκε και η σκάλα Λουτρών, εγώ για υδατοδρόμιο. Εγώ ήθελα να πω το εξής και να προσθέσω. Ότι από την πλευρά μου έκανα μια επαφή με την Αερολέσχη και πραγματικά εγκρίνουν και εκείνοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τους ανέμους που φυσάνε ότι η σκάλα Λουτρών είναι ένα απάνεμο μέρος και δύναται να δημιουργηθεί αυτή η δραστηριότητα εκεί. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Γιόλατζης και κλείνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, εντάξει, θα ήθελα να είμαι στη δεύτερη συζήτηση του Master Plan όταν θα ξεκινήσουμε για το λιμάνι το εμπορικό της Παναγιούδας. Εκεί έχω βρεθεί και εγώ σε προηγούμενα Master Plan που είχαν συζητηθεί. Εκεί, τέλος πάντων, είχαμε προτείνει εμείς και κάποια αντιστασμιστικά ωφέλη ως προς το χωριό μας για μια μαρίνα ή και κάποια άλλα πράγματα. Εκεί θα ήθελα, αν θραθεί αυτή η ώρα, τέλος πάντων, να κουβεντιαστούν αυτά όλα, να τα έχετε υπόψη. Τίποτα, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Μαμάτου. Κύριε συνάδελφε, ψηφίζουμε λοιπόν. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Η παράταση κυρία Συρηγότη, ο κύριος Σωμάς, ο κύριος Κατζανός, ποιος άλλος? Και ο κύριος Ανδριώτης. Ποιοι ψηφίζουν λευκό? Η παράταση κυρία Σιωτέλη, η κυρία Γιαννάκα, κάποιος άλλος? Και ο κύριος Βάλεσης. Και οι υπόλοιποι υπέρ.